Μόνο, καμπρόνι. Πόσα ευχαριστώ να σου πω που ήρθες καταρχάς. Εγώ ευχαριστώ που με έχετε. Καταρχάς δεν γίνεται να μην έρθεις. Δηλαδή είναι αδιανόητο να μην έχεις περάσει εσύ από εδώ. Ο Μάκης, ο άνθρωπος πίσω από τις κάμερες, μου είπε ότι, κοίταξα, μου στείλει ηχητικό μήνυμα και μου λέει, άκου να δεις, ο επόμενος guest θα είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου. Αν δεν είναι, εγώ δεν έρχομαι. Oh. Αυτό. Well, thank you guys. Και του λέμε, καλά, ποιος είναι αυτός. Τέλος πάντων, μπαίνω να ακούσω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν ήμουν τόσο ενημερωμένος σχετικά με όλα αυτά που σκάνε. Γιατί να ντραπείς αυτό. Φίλε, εντάξει τώρα, είναι λίγο ντροπή. Εξήγησα αυτό και πριν. Δεν έκανα κάποια προσπάθεια εγώ ποτέ να. Να προβληθώ στην Ελλάδα οτιδήποτε. Λογικό είναι γιατί. Και κάτσε που κάνω και 700 πράγματα. Κάνεις όντως 700. Ξέρεις. Άλλοι με ξέρουν από έτσι. Όχι στην Ελλάδα, ξέρεις. Άλλοι με ξέρουν από Latin, άλλοι με ξέρουν από Now vs. Now, άλλοι με ξέρουν από Gypsy All Stars. Αυτό στην Ελλάδα περισσότερο, πιο unifying, ας πούμε, sound. Ξέρεις τι, εγώ yeah. τσέκαρα πρώτα, μπήκα λίγο πιο μέσα με New York Gypsy All Stars και ήμουν σε φάση ότι χαρακτηριστικά είχα βάλει να ακούω έτσι background, είχα βάλει Spotify και λέω, τι είναι αυτό. Δηλαδή, σε βάση, δεν μπορούσε να είναι background αυτό με τίποτα. Εγώ το είχα βάλει λίγο, ξέρεις, να παίζει, να πάρω μια ιδέα. Και παθαίνω εγκεφαλικά, απανοτάξω. Τι παίζει. Δεν γίνεται. Να σου πω γιατί. Γιατί είναι εντάξει τώρα. Είναι, τα παιδιά παίζουν σε αυτή την μπάντα είναι όλοι. Κατάλαβες. Είναι ο Μέση, Ρονάλντο, αυτό. Δηλαδή, ειδικά οι μπροστά. άμα τη δεις την μπάντα σαν ποδοσφαιρική ομάδα, θα γελάσουν πάρα πολύ. Όσοι λίγοι με ξέρουν εδώ, είμαι πολύ. Έχω κόλλημα με τις ομάδες και την αναλογία με τη μουσική. Αλλά άμα το δεις σαν ποδοσφαιρική ομάδα, ρε παιδί μου, εντάξει, μιλάμε τώρα για. Επιθετικούς που θα μείνουν στην ιστορία, ας πούμε, χρυσές μπάλες, χρυσά παπούτσια, χρυσά δεν ξέρω τι. Καλά, εσύ είσαι τουλάχιστον Πουγιόλ, πάντως. Πού το ξέρεις αυτό. Τώρα το πάνω. Είναι το. Αλήθεια. Έτσι με βλέπω. Αν ήμουν αθλητής, θα ήμουν ο Πουγιόλ. Από τους αγαπημένους παίκτες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εκτός από ψυχάρα, όπως είναι και ο Πουγιόλ, εσύ θεωρώ ότι είσαι και πολλά level πιο τεχνικός σε σχέση με το τι ήταν ο Πουγιόλ. Μα παιδικά. Δεν ήταν τεχνικός όμως, αν το σκεφτείς. Εντάξει, κοφταράς και ψυχάρα θεωρώ. Αυτό όμως. Που το οργάνωνε όλο. Μα η τεχνική δεν είναι μόνο στην τεχνική. Πώς το βλέπεις το γήπεδο, ναι ή όχι. Ναι. Ναι. Το είχε πίσω. Το είχε. Υπήρχε περίπτωση ποτέ. Δημιουργούσε φάσεις, εντάξει. Καλά. Μούλτι. Μούλτι. Όλα παντού, τα πάντα. Λογικό, εντάξει. Τζόκερ, ο άλλος ο είχε προπονητής. Τυχερός ήταν τον έχει. Αλλά να έχεις τώρα καθαρό αίμα αμυντικό έτσι. Να σου πω, ψυχή. Πρώτα απ' όλα και η μουσική έτσι είναι. Ναι. Αλλά ξέρεις τι, και η μουσική έτσι είναι, ρε Παναγιώτη. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχει ο παίχτης, τον οποίο τον ακούς και παίζει μία νότα και λιώνεις. Κιθαρίστας, σαξοφωνίστας, οτιδήποτε. Και μπασίστας. Υπάρχει ο παίχτης, ο οποίος τον ακούς να είναι τόσο άρτια τεχνικός που να σου φεύγει το κεφάλι, αλλά λες μου λείπει το feeling. Και υπάρχει και ο παίχτης που τα έχει όλα. Και υπάρχει και ο παίχτης, ο οποίος το έχει πάει σε ένα level. Τύπου πειραματικό πλέον. Δηλαδή, λίγο ξεπερνάει αυτό το pocket, το τι έχει μέσα. Είναι. Δηλαδή, εγώ όταν ακούω τα project σου, τις μπάντες σου, πού συμμετέχεις, είμαι σε φάση. Πώς φτάνεις σε αυτό το level, φίλε. Δεν θέλω να ακούμε fanboy τώρα, αλλά πραγματικά
έχω πάθει ένα λίγο πολιτισμικό σοκ. Oh, wow. Sorry. Well, thank you. να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω κατά. Πώς να το σου πω. Κοίταξε, εγώ άνθρωπος του ρυθμού είμαι. Δηλαδή, χωροχρόνος είναι υποδιαίρεση. Άμα δεν έχεις αυτό. Και βρέθηκα, πίεσα τον εαυτό μου, πίεσα. Δηλαδή, ακολούθησα τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν για να βρεθώ σε ένα χώρο που θα έτρωγα ξύλο, να σου το πω απλά. Και ο ρυθμός είναι τα πάντα. Έτσι. Pocket που είπες δεν είναι ένα, καθένας έχει τα δικά του. Οπότε όταν ανακάλυψα. Εντάξει, βρέθηκα και σε ένα Berkeley κάποια στιγμή πιτσιρικά σχετικά, στα 21 μου, ας πούμε. Και αυτό που έκανα ήταν να παίζω ασταμάτητα. Έτσι. Δεν έκανα τις ασκήσεις μου, δεν έκανα να ρωτήσω στα παιδιά που ήταν σε κάτοικοι μου τότε. Βασίλης ο Ξενόπουλος, hi. Και ο Αντωνιάδης, hi. δεν ήμουν διαβαστερός. Αλλά δεν ήμουν ποτέ σπίτι, γιατί έπαιζα απλώς. Έπαιζα όλων τα. Τέτοια. Οπότε από εκεί ξεγνώρισα Περουβιανό, γνώρισα Μαροκινό, γνώρισα. Και ξεκίνησα από εκεί, μέτρωγε. Και ήδη εγώ δεν ήμουν κατητικός πριν φύγω. Πριν φύγω από εδώ, μέτρωγε. Ήμουν ήδη χωμένο στο αυτό που λένε displacement, ας πούμε, στα ισπανικά, το desplazamiento. Όταν κάνεις μουσική που επιτρέπεται η βαρύτητα, τον μπάσο, να βρίσκεται σε. Να κάνει το ένα να λάμπει δια της απουσίας του. Κατάλαβες. Μου είπες πριν ότι άμα στην Αμερική δεν παίζεις τον μπάσο στο ένα, δεν παίρνεις γκράμι. Όχι, ο παραγωγός σου λέει. Άμα δεν παίξει ένα, σου λέει ότι έφυγες, ο επόμενος. Ήξερα. Ξέρεις τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Υπερβάλλω, ρε παιδί μου, χαριτολογώ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ισχύει. Είναι τόσο πολλά που θέλω να σα ρωτήσω και για τον Berkeley. Έχω πραγματικά πολλές απορίες και ο Μάικς έχει πάρα πολλές απορίες. Τα λιγότερα θα πρέπει να με ρωτήσεις για τον Berkeley, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι, είναι λίγο συγκεκριμένα αυτά που θέλω να σα ρωτήσω για εκείνη την περίοδο. Αλλά εγώ θέλω να ξεκινήσω με κάτι άλλο. Ναι. Γιατί μπάσω. Πολύ συγκεκριμένα θα σου πω. Εγώ έτυχε να πάω στο μουσικό γυμνάσιο από τα πρώτα μουσικά γυμνάσια, με τρίτη φρουνιά. Όταν μπολόδερνε αυτό το σχολείο, ας πούμε, μεταξύ Διονύσου και Παλίνης και τα λοιπά. Και θυμάμαι, για να μην στα πολύ λόγο, επειδή ήταν καλά αυτό το σύστημα που υπήρχε, ήμουν ακολόφερτος, ας πούμε, sorry για τα γαλλικά. Ελεύθερα. Και θυμάμαι ένα παλικάρι το οποίο έχουμε ξαναδιωθεί μετά από άπειρα χρόνια, που είναι κιθαρίστα σήμερα. Και δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά θυμάμαι, γιατί δεν ήμασταν κολλητοί, ας πούμε, ιδιαίτερα, αλλά ήμασταν μαζί. Θυμάμαι. Ότι έπαιξε ηλεκτρικό σε μια σχολική μπάντα, άκουσα soundcheck. Και άκουσα ενώ έπαιζα άλλα όργανα τότε. Έχω ξεκινήσει από τα 6 μου να παίζω μουσική, ας πούμε. Είναι καλά, η μάνα μου ενώ δεν έρχομαι από μουσικούς. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Και θυμάμαι ότι. Boom, άκουσα τον ισχυρό και λέω: τι είναι, τι γίνεται, πού είμαστε. Θέλω αυτό. Το θέλω τώρα. Ναι. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο έρωτα, ας πούμε. Οκ. Okay. Και δεν μπορώ να στα αναλύσω παραπάνω κιόλα. Δεν ξέρω πώ να το πω. Είναι. Ήταν κάλεσμα. Ναι, είναι και σου λέω από αθλητική πλευρά παρέμβαση, από ποδοσφαιρική πλευρά. Είναι σαν να ήθελα να παίξω άμυνα. Δηλαδή, ότι ήθελα να. Πώς λειτουργεί ωραία, εντάξει, μπήκε τον γκολ. Πώς. Τι χρειάζεται να γίνει, ας πούμε. Κοίτα, δεν θα σε χαρακτήριζα ιδιαίτερα αμυντικό παίχτη. Και πάλι επειδή γνωριστήκαμε πρόσφατα, έχω κρατήσει άμυνα όλη μου τη ζωή και αυτό δεν ξέρω αν το ξέρει κανένα, ας πούμε. Γιατί άμα σου πω με ποιου drummer έχω παίξει, ας πούμε, δεν γίνεται να μην είσαι αμυντικό. Κράτησα για χρόνια, κράταγα γραμμές τις οποίες δεν μπορούσα να τις κρατήσω και γινόμουν ρεζίλη μέσα σε κόσμο. Στη Νέα Υόρκη που είναι εντάξει, ξέρεις. Εκτίθεσαι, ρε παιδί μου. Ό,τι σημαίνει αυτό, χωρίς κανένα extreme αυτό. Οπότε λοιπόν να κρατάς, να υπάρχει ένα κλάβε τι και εσύ να παίζεις τρεις νότες. Τιν, τουν, τιν. Και όλος να κάνεις όλο και να σου λέει ξανά. Κιν, κουν, κιν. Εντάξει. Και αυτή είναι η γραμμή σου. Και αν το χάσεις, σε κοιτάζαν σε φάση τι δεν κατάλαβες. Και το έχω κάνει άπειρα. Κρατάγα στους Now vs Now. Το show της βραδιάς ήταν το solo of the drums. Ήταν τελευταίο. Στημένο, δεν είχε άλλο solo. Και αυτό το έμαθα. Ίσως αργότερα, άλλη ερώτηση αυτή. Αλλά ήταν το highlight, ας πούμε. Πολλές φορές τελειώναμε το show έτσι. Και ξέρεις, ήταν εγώ ένα βάμπα από κάτω. Αλλά στην πορεία, κοίταξε, ήθελα να έπρεπε να τα κάνω όπως ήθελα εγώ, τι να σου πω, με δίδυμος, μαγοπέ, δεν ξέρω, είχα πάντα ας πούμε αυτό το. Κοίτα, όταν σε ακούσει κάποιος στα project σου, υπάρχει ένας, θα το πω τσαμπουκά, δηλαδή είσαι πάρα πολύ παρόν, δεν είσαι μόνο μπασιστικά εκεί, που τον μπάσο εκτός από το αμυντικό του κομμάτι στα αυτιά μου είναι απίστευτα, τέλειο ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, εκτός από τις
τραγουδιστικές σου δυνατότητες, τις οποίες παρουσιάζεις με μορφή σκάτ συνήθως, ό,τι έχω ακούσει εγώ, και γενικότερα την επιρροή σου από Ινδία, από Βαλκάνια, από όλα αυτά. Μπορώ να φανταστώ μόνο, και μετά από κουβέντα που είχα κάνει και με τον Κώστα τον Παλαζάνη τότε που είχε φύγει για την Αμερική και που μου είχε πει ότι είναι διαφορετική η πίεση που νιώθεις εδώ. Δηλαδή, εδώ είσαι κάποιος παιχτικά. Έχεις ένα respect στον μουσικό κύκλο. Εκεί πέρα δεν είσαι αυτός ο κάποιος. Ακόμα και εσύ που είσαι εσύ. Φαντάζομαι ότι και εσύ το έχεις νιώσει αυτό, βέβαια. Ήσουν σε νεαρή ηλικία και ο Κώστας ήταν σε νεαρή ηλικία. Αλλά εσύ, όταν πήρες την απόφαση τέλος πάντων να μπεις μέσα σε αυτό το πολύ βαθύ ωκεανό από παιχταράδες οι οποίοι θεωρούν δεδομένα κάποια πράγματα, πώς την πάλεψες με τον τζαμπουκά για να μην σου σπάσει. Εκεί πέρα που λέει τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Πώς κρατήθηκες από το να πεις «Οπα φίλε, εδώ τι κάνουμε τώρα»? Ωραία, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι όταν πήγα, επειδή είπαμε τώρα για τον Berkeley, θυμάμαι ότι γνώρισα Έλληνες, δεν έχει σημασία και δεν θυμάμαι πραγματικά δηλαδή πια, αλλά θυμάμαι το vibe το γενικό, ότι εμείς, ναι, ξέρουμε καλά, αυτοί γκρουβάρουνε, είναι, ξέρω εγώ, το έχουν, ας πούμε, και αυτά. Και έλεγα εγώ από μέσα μου, τι λες τώρα. Καλή Θεά Σίτη και Πελοπόννησος και άτα από εκεί να με. Τι λέει τώρα, ρε. Αγούρε. Και έτσι αισθανόμουν πάντα την αγάπη για τον άλλον, εννοείται, mm-hmm. γιατί παίζουμε μαζί, αλλά δεν σε χρειάζεται ο άλλος να φοβάσει. Ναι, ναι. Και πίστεψέ με ότι σαν πιτσιρικάς, γιατί έπαιζα όργανα από πολύ μικρός, ας πούμε, άσχετα, είχα stage fright, σοβαρό, ας πούμε, πάντα. Και θυμάμαι ότι με πίεζε ο πατέρας να παίζω αυτά κλασικά τα ελληνικά, τα μεσογειακά, ας πούμε, όταν ερχόντουσαν η οικογένεια, παίξε ένα από τον Παγλαμαδάκη τότε που έπαιξε και αυτά. Και θυμάμαι πάντα ότι ήμουν πολύ conscious. Και να σου πω και την αλήθεια, δεν πέρασε ποτέ 100% αυτό. Απλώς έμαθα να περνάω καλά στο πατάρι με την πορεία, ας πούμε. Mm-hmm. Κάτι σαν θεραπεία για μένα, mm-hmm. για αυτό. Mm-hmm. Αλλά στο μυαλό μου μέσα, που εντάξει δεν είναι καλό πάντα αυτό. Έχει και τα κακά του, δηλαδή, γιατί ξεχνάς να ακούς, κολλάς, κλειδώνεις, ας πούμε, μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά από την άλλη, ήμουν εκτεθειμένος από το Καλλιθέα City, ας πούμε, το El Paso, σε μια μεγάλη αγορά MLB, ξέρω πώς να σου πω τώρα, μεγάλη κατηγορία, ας πούμε, με παίχτες, τα λοιπά. Και αυτό που κατάλαβα ήταν ότι δεν περιμένει κανένας, να σου δώσω παράδειγμα, ρε παιδί μου, τώρα τον Ντάφνη Σπριέτο, κάποιοι θα τον ξέρουν, εδώ φοβερός ντράμερ, ας πούμε, ξέρω, μεγάλο όνομα. Ήταν ο πρώτος που έπαιξε live με Ναύρο Συσνά χωρίς πρόβα και αυτά. Και πήγα τρέμοντας. Και εγώ νόμιζα, για να μην στα πολυλογώ, ότι αυτός ο άνθρωπος θα μάθει όλη η πόλη μετά, γιατί έτσι είχα ακούσει και από εδώ κιόλας, ότι wow, αυτός είχε, τον είδαμε, τον έλεγε, ανέβηκα πάνω και τα έκανε, mm-hmm. ξέρω εγώ, αυτός ο Έλληνας, ο μπασίστας. Και τελικά ήταν το ακριβώς ανάποδο, μόνο αγάπη, γιατί ξέρουν όλοι ότι πας σπίτι σου, μελετάς και ξαναβγαίνεις στην αγορά και την επόμενη φορά, γιατί έτσι είναι εκεί, αυτή είναι η διαφορά. Mm-hmm. Ότι και γι' αυτό πιέστηκα, γι' αυτό είναι μια σχέση αγάπης μίσους η Νέα Υόρκη, έτσι. Okay, okay. Ότι ναι, αυτό. Ναι. Λοιπόν, θέλω να το πιάσουμε λίγο πιο πίσω, για αυτούς που δεν σε γνωρίζουν, να μάθουν λίγο το story. Καταρχάς, όπως είπες, προέρχεσαι από οικογένεια η οποία δεν είναι μουσική. Τελείως άλλο αντικείμενο. Όμως είχες το support, είχες την υποστήριξη, έτσι. Ναι, που για τη γενιά μου είναι γκρίζα ζώνη. Πιο πριν από μένα σίγουρα δεν υπήρχε support, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Mm-hmm. Για μένα ήταν ως επιτοπλίστων no support, ας πούμε, και εκείνοι ανήκαν σε αυτή τη μικρότερη ομάδα, ας πούμε, γιατί μεγάλωσα στην Καλλιθέα, είναι πιο εργατικό αυτό, γειτονιά, προσφυγική, δεν ξέρω. Δεν γενικώς πήγα, είμαι προϊόν δημοσίου λυκείου, ας πούμε, γενικού λυκείου, ξέρεις. Mm-hmm. Αισθανόμουν ότι δεν είχε κάποιος εκεί πέρα, δεν ήθελε κανένας, πολύ λίγοι ήθελαν να ξεφύγουν από... Στο μουσικό πότε πήγες? Στο μουσικό πήγα... Το 90 με 93. Άρα αποφύτησες από γενικό λύκειο. Γενικό λύκειο. Μετά γύρισα γιατί είχαν γίνει 12 καταλήψεις. Αυτό είναι άσχετο, τώρα δεν έχει καμιά. Τότε και κάποιοι, αρκετοί φύγανε, εγώ έφυγα. Και γύρισα στη γειτονιά μου. Mm-hmm. Και στη γειτονιά μου πήγα στον Άγιο Νικόλαο. Mm-hmm. Που ήταν ένα μούλτι, ξέρεις αυτό, που τρία λύκεια, δύο λύκεια, τρία γυμνάσια. Ναι, κατάλαβα. Και πανικό στο, εντάξει, και τότε δεν θέλω να το παρουσιάζω σαν. Ναι, όχι. Γέτο, δεν ήταν. Απλώς δεν ήταν κανένα μέρος, ρε παιδί μου, που δεν αισθανόμουν εγώ ότι ήταν ένα μέρος που σου λέγε
Αγόρι μου, πάμε να σα πρόξουμε. Τι ιδέες έχεις, θες να κάνουμε? Καθόλου. Ήταν το ακριβώς ανάποδο. Αυτές θα μπω σε λεπτομέρειες. Όσοι είναι η γενιά μου, ας πούμε, και τα λοιπά, και ειδικά η γενιά μου, ξέρουν τι λέω. Δεν έχεις, έχεις ζήσει, έχεις μεγαλώσει Αθήνα, δηλαδή, δεν έχεις ζήσει Μάνι. Παίρναγα όλα μου τα, ξέρεις, μετά 15 ήμουν εκεί συνολικά το χρόνο 4 μήνες, δηλαδή 3 μήνες όλο το καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Τα καλά τα χρόνια. Ναι, αλλά κοίταξε, ήμουν σε ένα χωριό στην Ταΐ για το πάνω. Μα μπολάγανε που λένε, πώς λένε εκεί πέρα κάτω οι γονείς μου, ας πούμε, και το έχω ζήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, το έχω ζήσει, εντάξει, σαν Αθηναίος εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα Αθηναίος σημαίνει, ξεκάθαρα. Okay. Έχω μεγάλη αγάπη όμως εκεί πέρα κάτω. Mm-hmm. Γιατί αν είσαι από εκεί, πως και οι κριτικοί το έχουν αυτό, έχω παρατηρήσει. Εντάξει, για όλους ισχύει, δεν θέλω να ρίχνω κανέναν. Αλλά μεταξύ, παιδί μου, και στη Μάνη και στην Κρήτη έχω παρατηρήσει αυτό. Είναι δηλαδή, αγάπη, τρελή, έρωτας για τον τόπο μου. Και το έχω αυτό. Θα ήθελα, δηλαδή, νομίζω, και όσοι με ξέρουν, το ξέρουν αυτό. Παγκοσμίως σου λέω τώρα, ότι φίλοι μου, ενώ από ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, θα καταλήξω εκεί, ας πούμε, θα ήθελα να πάω. Δεν ξέρω που θα με πάει ο δρόμος μου ακόμα, αλλά... Ναι, ναι, ναι. Επομένως, οκ, καταρχάς με τι όργανο ασχολήθηκες πριν σου γίνει αυτό η έκρηξη, ο ενθουσιασμό, έκρηξη ενθουσιασμού με τον μπάσο όταν το πρωτάκουσες και λες αυτό θέλω να κάνω τώρα. Είχες ασχοληθεί με μπαγλαμά, είπες με τι άλλο. Είσαι έτοιμος? Δεν υπάρχει αυτό τώρα που θα σου πω. Είμαι πανέτοιμος. Λοιπόν, άκου εδώ. Η μάνα μου, να είναι καλά η γυναίκα, είχε μια... δεν ξέρω πώς προέκυψε, δεν θυμάμαι, αλλά με έστειλε να κάνω μπαρόκ, θα σου το πω, εμείς το λέμε φλογέρα, φλάουτο με ράμφος. Έκανα μπαρόκ για 10 χρόνια τώρα, σου λέω, από τα 6 μου ξεκίνησα και έπαιζα άλτο μπάσο, είχα ανέβει, έπαιζα σε κουαρτέτο και αυτά, δηλαδή έπαιζα αναγεννησιακή μουσική. Έλα ρε. Όχι κλασική, αυτό. Πάλι σε λαϊκό αν το σκεφτείς. δηλαδή, ξέρεις αυτό. Και έκανα, εντάξει, αρκετά χρόνια και από εκεί στην πορεία ήρθε κάπου το κλασικό πιάνο, το οποίο έκανα 5-6 χρόνια. Όταν μπήκα στο μουσικό γυμνάσιο, έκανα και εκεί λίγο κλασικό πιάνο, γιατί ήδη έκανα. Στο μουσικό γυμνάσιο έκανα... I was exposed, πώς το λένε, για πρώτη φορά. Είχες εκτεθεί, ναι. Σε παραδοσιακή μουσική του κόσμου. Και είχε να κάνει με έναν φοβερό κύριο μαυροειδή καθηγητή που είχα, που μου έδωσε μια κένα, που είναι ένα όργανο που παίζεται στο Περού και αυτά, ξέρω. Και άκουσα πρώτη φορά και... Δεν μπορώ να σου εξηγήσω, το θυμάμαι αυτό, ότι άκουσα τα πιο cheesy τουριστικά, ας πούμε, περουβιανά σαμπόνια και μέσα μου με χτύπησε, πώς το λένε, ηλεκτρισμός, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε μέτρο για να ακούω διαφορετικές κουλτούρες από τότε. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δηλαδή, επειδή είναι εμφανέστατο στη μουσική σου το πόσο επηρεασμένος είσαι από διαφορετικές κουλτούρες και το πόσο μέσα έχεις μπει σε αυτές τις κουλτούρες. Μην γίνεται αλλιώς. Ναι. Παράλληλα, όταν μεγάλωνες, δεν είχες έτσι, δεν σου έπιανε ταυτή και η μουσική της επικαιρότητας της εποχής κτλ. Μα δεν κατάλαβες. Όταν έπιασα το ηλεκτρικό, που ήταν, έκανα και κλαρινέτο κλασικό για 2 χρόνια. Και κάπου εκεί, και έπαιξα και σάιζ στο σχολείο, γιατί μπορούσα, ήταν μέρος του κουρίκουλουμ, ας πούμε. Okay. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όταν κόλλησα με τον μπάσο, επειδή είμαι από την Καλλιθέα, πάλι θα το ξαναπώ αυτό, το κουρίκουλουμ εκεί ήταν ότι η σχολική μπάντα metal, σε κάθαρα. Ναι, 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 ναι. Άκουγα ήδη λόγω peer pressure, ας πούμε, το σχολείο, με Manowar, αυτά τα κλασικά τότε, Metallica. Prog metal, λίγο το έκανα αυτό. Μετά βγήκε βρώμα στην αγορά ότι υπάρχει ένας πιτσιρικάς που παίζει και... Περιζήτητος ως μπασίστας. Όχι. Πραγματικά σου λέω, δεν έχει καμία. Σου μιλά τώρα για το μικρό κόσμο της Καλλιθεάρας που τα σέβεστε. Okay. Ότι ήμουνα 18 εγώ, έτσι, και άμα ακούσα κάτι παιδιά 22, ρε παιδί μου. Που είχαν ένα προβάδικο σε ένα κλειδαράδικο στη Χαροκόπου, ξέρω, και παίζανε τότε Bon Jovi και τέτοια. Και από εκεί πέρασα σε πιο light, ας πούμε. Okay, okay. Και μετά βρέθηκε πάλι ένας πολύ καλός μουσικός εδώ, ένας άνθρωπος, ένας κύριος Καραγιάννης, ο οποίος πρώτη φορά που άκουσα, έπαιξα λίγο Motown, δυστυχώς τότε, αλλά άκουσα λίγο, ας πούμε, και έμαθα κάποιες μπασογραμμές. Αλλά εκεί είναι που άκουσα πρώτη φορά Latin. Και εκεί κάει και το μυαλό μου. Κάει και το μυαλό σου. Εκεί κάει και το μυαλό μου με το όργανο, γιατί. Θα σου το πω πολύ απλά. Και να το λέω, δηλαδή, το λέω εδώ και δεν με ακούνε φίλοι, ας πούμε, το καταλαβαίνουν. Όχι, δεν με ακούνε, δεν το καταλαβαίνουν. Άκουσα μουσική στο οποίο το μπάσο είναι ποτέ στο ένα, που είναι το πιο δυνατό όργανο, δηλαδή πολύ δυνατά, και χορεύει όλος ο κόσμος. Είναι γεμάτο από και τα δύο γέννη, πώς λέγεται αυτό, και τα δύο, και άντρες και γυναίκες. Mm-hmm. Γιατί
ξέρω εγώ, όταν ξέρεις, στο σχολείο, το fusion και αυτά, οτιδήποτε, ήμασταν μουσική για μουσικούς, ας πούμε. Ναι, κατάλαβες αυτό. Ναι. Και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Και λέω, επιτρέπεται αυτό. Και δεν το καταλαβαίνουμε εδώ. Και εμένα μου είχε φανεί δύσκολο, ας πούμε. Τι λες τώρα. Και κόλλησα. Και επειδή είχα και ένα κόλλημα να τα κάνω όλα, να τα κάνω full, ας πούμε. 100%. Αλλά κόλλησα και μετά συνειδητοποίησα ότι την είχα, δηλαδή, την είχα ανάγκη αυτή τη μουσική. Ακόμα και τώρα, είμαι στα down μου. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ένας από τους τρόπους για να ανέβω. Ναι, να ακούσω ειδικά κουβανέζικη μουσική. Την μπάσο και αυτά. Αυτό είναι με φτιάχνει. Που είναι εξωφρενικά δυνατή σχολή για τον μπάσο. Εξωφρενικά δυνατή. Με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ, με το curriculum στο οποίο παρουσιάζεται περισσότερο. Το οποίο είναι φανταστικό, το δυτικό curriculum, ας πούμε, το αμερικάνικο, ξέρεις, mm-hmm. το jazz, το soul, το funk, ας πούμε. Must. Mm-hmm. Αλλά άλλο concept και πού θα σου λύσει τα αυτά με το ρυθμό. Άρα σε σαγίνεψε, δηλαδή, εκτός από το ρυθμικό κομμάτι, στο οποίο έχεις μια τεράστια έφεση, έτσι, δηλαδή, ξεκάθαρα, είσαι πολύ... νιώθω όταν σ' ακούω ότι σκέφτεσαι πάρα πολύ ως Χριστός. Έχει ένα percussive στοιχείο πολύ έντονο στον τρόπο που παίζεις, στον τρόπο που μιλάς, όταν εννοώ στον τρόπο που τραγουδάς, στον τρόπο που κάνεις cut, στα πάντα. Έχεις το ρυθμό μέσα σου μόνιμα, αυτό φαίνεται. Αλλά εκτός από αυτό, σε αγίνεψε και το κοινωνικό, η κοινωνική διάσταση της μουσικής αυτής. Έτσι, το πώς σου φέρνουν όλους κοντά και το πώς όλοι χορεύουν και ανεβαστικό κτλ. Είναι πακέτο αυτό. Δηλαδή, πώς θα παίξεις ρε παιδί, αν δεν βρεθείς σε ένα χώρο με. Πώς θα. Δηλαδή, αν δεν κοιτάξεις την κουλτούρα, αν δεν μάθεις για την κουλτούρα, ας πούμε. Ναι. Δεν σου λέω να γίνεις εθνομουσικολόγος, ακαδημαϊκός. Mm-hmm. Αλλά αν δεν δεις γιατί λέγεται όπως λέγεται η λέξη του δρόμου, ας πούμε, τη συγκεκριμένη. Ισχύει για όλες τις μουσικές του κόσμου αυτό. Ναι. Αυτό. Και ένα άλλο πράγμα που και γενικώς με τα folklore του κόσμου είναι ότι συνειδητοποίησα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν φοβούνται γενικώς όταν παίζουν το δικό τους πράγμα. Ότι έχουν μια πολύ πιο γρήγορη σύνδεση με την. Όχι πραγματικό, με το honesty, ξέρεις, με την ειλικρίνεια. Ναι. Μπαμ. Σου λέει, αυτό είναι, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Μπούμ, εδώ είναι downbeat, εδώ είναι upbeat. Αυτό είναι και αυτό είναι και είναι και ξεκούρδιστο εδώ για αυτό το λόγο και τα λοιπά. Δεν έχουμε κάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αχ, εδώ τώρα είναι μια ευκαιρία να κάνω ένα solo να με δουν, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Είναι μέρος ενός. Πώς λέγεται αυτό, ένα μέσα ιεροτελεστίας κατά κάποιο τρόπο. Okay. Κατάλαβες, χωρίς να μιλάω για θρησκεία. Ναι, ναι. Ναι. Επομένως. Γυρνάς στο Γενικό Λύκειο μετά το Μουσικό Γυμνάσιο. Mm-hmm. Παίζω metal. Παίζεις metal. Ξεκάθαρα. Εκεί έχει γίνει το κλικ ότι θα ασχοληθώ με αυτό, θα είναι μόνο αυτό, ή υπάρχουν σκέψεις και βλέψεις να ασχοληθείς και με κάτι άλλο. Κοίταξε, να είναι καλά οι γονείς μου. Δηλαδή, θυμάμαι ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος κατά βάση. Ας πούμε, μου είπε στην πρώτη λυκείου, μου λέει το θες το γραφείο του, πάω όχι. Μου λέει, οκ. Okay. Που τώρα. Και άλλες εποχές τότε, έτσι. Ναι, δεν θέλω να το παίζω ότι μεγάλωσα στο μεσαίωνα, αλλά εντάξει, δεν ήταν και εύκολο να πει ο άλλος. Ξέρεις, οκ, okay, έτοιμη δουλειά. Πεις πας στην νομική, βγαίνεις, άλλες εποχές σου λέω, έτοιμο. Αυτοί νόμιζαν ότι είχαν ακούσει και τους καθηγητές που έπαιζαν από ό,τι καταλάβω και αυτοί ήταν καλά όλοι τους. Ας πούμε, που λέγανε το παιδί αυτό πρέπει να κάνει μουσική, ας πούμε. Ναι, δεν έχω γνωρίσει κάτι άλλο. Ναι, ναι. Αλλά επιμένω, το γνώρισα μέσα από το πρίσμα αυτό του. Του αστικού, τη γειτονιά αυτή τη Αθηναϊκή, ας πούμε, ξέρω εγώ, το οποίο εντάξει, δεν είναι και το ευκολότερο ψυχολογικά να πεις ότι το έχω σίγουρα. Αλλά είχα υποστήριξη. Ναι. Πάρα πολύ βασικό. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς έχεις βρεθεί στις καταστάσεις μουσικές που έχεις βρεθεί, τα project που έχεις συμμετέχει, που έχεις κάνει συνεργασίες, έχεις παίξει με τους πάντες, ενώ τους. Έχεις παίξει με πάρα πολύ κόσμο. Έχεις παίξει σε όλα τα jazz festival στον κόσμο χωρίς να είσαι τζαζίστας. Χωρίς να είμαι τζαζίστας, παιδιά, είναι απίστευτο αυτό. Απίστευτο. Και, βέβαια, είναι και μια συγκεκριμένη ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Θα πάω λίγο μπροστά, αλλά αν και δεν είσαι τζαζίστας, βέβαια, το δεν είσαι τζαζίστας για σένα, για τη δική σου περίπτωση, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να παίξεις. Μπορείς να παίξεις τα πάντα. Έτσι, δηλαδή, για εμάς τους κοινούς θνητούς μουσικούς εδώ. Καλά, γύρω. Με την jazz δεν το λες αυτό, αλλά ναι. Ναι, αλλά οκ, okay, για εμάς που δεν είμαστε, ξέρω εγώ, επίπεδο. Μπαλταζάνι, επίπεδο Γιώτη Σαμαρά, επίπεδο, να καταλαβαίνουμε τόσο καλά τη διαφορά και να ξέρουμε ποιος είναι πιουρίστας και ποιος δεν είναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορείς να υποστηρίξεις, το οποίο εμάς δεν θα μας ξεγελάσει εντός εισαγωγικών. Αλλά πόσο πιστεύεις ρόλο έχει παίξει το ότι έχεις παίξει όλα τα jazz festival στον κόσμο, χωρίς να είσαι τζαζίστας, πόσο ρόλο έχει παίξει το ότι είσαι μπασίστας σε αυτό. Θα έχεις κάνει το ίδιο ως κιθαρίστας, πιστεύεις, ή ως drummer. Έχει να κάνει με τα project που μπλέκτηκε. Δηλαδή, συγκεκριμένα, με το Now vs Now, αυτό. Okay. Γιατί ήταν. Πέτυχα το Jason, ας πούμε, Jason Lerner.
όταν εγώ τον πέτυχα εκεί, ήταν ακόμα πιανίστας. Είχε μόλις αρχίσει να παίζει ηλεκτρικά πια, εντάξει, και Whirlies και αυτά έπαιζε πιο πριν. Αλλά ήταν γνωστός για σαν τζαζίστας. Και τότε ο Mark Giuliana έβγαινε, και αυτός λίγο πιο μικρός από μένα, ας πούμε. Στο τρίτο live ήρθε και έπαιξε ο Mark και κολλήσαμε. Αυτά τα παιδιά είχαν σχέση με την τζαζ. Και εγώ πήγα σχολείο και έκανα τζαζ στην Αμερική. Εννοείται, ήταν το curriculum τότε, το must, ξέρεις αυτό ρε παιδί. Και στο Berkeley και μετά σε έκανα και master εγώ, και πήγα σε πολύ τζαζ σχολείο. Okay. Μιλάμε σοβαρό, ξέρεις. Και... Αλλά η κατεύθυνση που είχε αυτή η μπάντα ήταν από τα... Έχω μάθει απειρά, έχω μάθει να μην φοβάμαι με αυτή την μπάντα. Έχω μάθει ότι πολύ δύσκολο να κάνεις λάθος. Δηλαδή να μην έχεις hang-ups, ενώ ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση. Ήταν ο Avishai Cohen στην αρχή, ο τρομπετίστας. Είχαν περάσει ό,τι μπορεί να φανταστείς, ας πούμε, από παίχτες. Και ειδικά στα jam και αυτά. Τους έχω δει όλους, ας πούμε. Για κάποιο λόγο δεν ξέφυγε η ταμπέλα αυτής της μπάντας. Ότι επειδή αυτά τα παιδιά ήταν. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Mm-hmm. Ότι θα παίζει σε jazz festival αυτή η μπάντα, σαν prog, ας πούμε, φάση. Και. Mm-hmm. What do you know? Okay. Σου λέω στα μεγαλύτερα jazz. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Γνωρίζω. Έχω ασχοληθεί με το βιογραφικό σου και έχω καταλάβει τι γίνεται. Jesus Christ. Να είναι καλά οι άνθρωποι, δηλαδή. Ναι. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι, ρώτα. Τι σε έκανε να φύγεις από τη χώρα και να πεις θα το κυνηγήσω έτσι, αντί να κάνεις μία μπάντα εδώ με το δικό σου υλικό και όπου βγει. Ουφ, μεγάλη κουβέντα. Σίγουρα μπορώ να σου πω κάτι, ότι ήθελα να φύγω. Γενικά. Τρογόμουνα να γνωρίσω τον κόσμο. Okay. Ήθελα να δω άλλες κουλτούρες, ήθελα να δω μέρη, ήθελα να δω και με τη μουσική. Το κατάφερα αυτό λόγω της Νέας Υόρκης επίσης. Γιατί είναι, από τη Νέα Υόρκη πας πολύ περισσότερο σε μέρη, ας πούμε. Ναι, ήθελα να φύγω. Okay. Αυτό ήθελα να φύγω. Και είναι πάλι ένα, ξέρεις, αυτό που λένε tag of war, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, ναι, μου λείπει πολύ εδώ, εννοείται, γιατί είμαι από εδώ και ξεκάθαρα δεν αρνήθηκα από τον τόπο μου. Στο είπα, αυτό είναι μικρή παρένθεση πάλι. Με τα άτομα που γνώρισα στην Αμερική, Έλληνες, που δεν τους κατηγορώ, αλλά υπήρχε αυτή. Δεν θέλω να την πω μιζέρια, παιδί μου, αλλά αυτή η διάθεση αρνητική, ας πούμε. Και εγώ λέγω, γιατί δεν μπορείς να είσαι διεθνής μουσικός και να είσαι από εκεί που είσαι αυτό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ήθελα να φύγω. Αυτό. Ναι. Ήθελα να μάθω άλλες γλώσσες. Ήθελα να μπω στις κουλτούρες. Ήθελα να ακούσω, ήθελα να δω και. Με έχει πάει αρκετά μακριά αυτό το πράγμα, έτσι. Πάντα έχει περισσότερο. Μου δημιουργήθηκε το εξής ερώτημα. Βασικά αναρωτιέμαι, επειδή αυτά συνέβησαν σε μια εποχή που. Εντάξει, δεν είσαι μεγάλος, αλλά έχεις ζήσει προ-ίντερνετ φάση. Δηλαδή όλα αυτά που μου λες ήταν πριν να είναι τόσο διαδεδομένο όλο αυτό. Ναι, λίγο πριν. Ναι. Το κατά πόσο αν γινόταν αυτό. Σε μια εποχή που το ίντερνετ ήταν αυτό που είναι σήμερα, αν εσένα θα δημιουργούσε έναν σχετικό κορεσμό σχετικά με την ανάγκη σου να ανακαλύψεις νέες κουλτούρες που θα τις είχες εν μέρη στο πιάτο, προσβάσιμες να δεις αρκετά περισσότερα πράγματα από ό,τι είχες τότε, ή άμα αυτό θα σου δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να το ζήσεις. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά μπορώ να σου πω κάτι, ότι ναι, είναι φοβερό το interconnection που έχουμε, ξέρω εγώ, αυτό το διαδικτυακό. Αλλά δεν είναι το ίδιο να πάω να το. Όχι. Και το πιο σημαντικό, ειδικά άμα παίζεις ένα όργανο το οποίο είναι μέρος του rhythm section και πρέπει να συνεργαστείς με άλλους ανθρώπους, άμα το ζήσεις το πατάρι με, δεν κάνεις λάθος. Mm-hmm. Άμα είναι διάφορα συναισθήματα τα οποία δεν θα τα μάθεις ποτέ έχοντας μια κάμερα μπροστά. Δεν έχω τίποτα εναντίον αυτού του πράγματος. Θαυμάζω άπειρο κόσμο που το κάνει αυτό. Και ζηλεύω κιόλας και τη πειθαρχία που έχουν στην προβολή του. Αλλά ξέρεις, είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι. Δηλαδή, εγώ να σου πω. Θα πω ένα όνομα. Πεδρίτο Μαρτίνες, για όσους ξέρουν, ξέρουν φοβερός μουσικός και τα λοιπά. Παίζαμε 5 μέρες την εβδομάδα σε ένα μαγαζί Midtown. Λεγότανε Guantanamera και ερχόταν πολλοί κόσμος. Ξέρεις πόσες φορές καβάλισα το κλάβε που λένε είναι κάπως αντροπή, ας πούμε, στην Google. Αντροπή. Έχεις κάνει λάθος, ας πούμε. Υπάρχει το ευγενικό, αυτό που είναι Στάς Μοντάου, που λένε ότι το καβάλισες και ότι είσαι τελείως, δηλαδή, στα σκρουσάδο. Ότι είσαι λάθος στις νότες που παίζεις. Ξέρεις πόσες φορές το έκαναν αυτό live μπροστά σε μουσικούς που κάτανε όλη μουσική που ερχόντουσαν να δουν την μπάντα, ας πούμε. Ξέρω. Okay. Αυτό είναι που λένε ότι είναι priceless, ας πούμε, σαν μάθημα. Γιατί εκεί πας, ξέρεις, σπιτάκι σου, ας πούμε,
ξαναπά την άλλη μέρα και λε. Ρε Παναγιώτη, πόσο το έχω νιώσει αυτό που λες. Όχι σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά αν βλέπουν παιδιά αυτή την κουβέντα, ναι, πραγματικά αυτό που λες, το ότι έκανες αυτό το πράγμα και μετά πήγες σπίτι και ήσουν έτσι και πάω πάλι να το ξανακάνω. Ήμουν κατεστραμμένος κατά το πήγαινα σπίτι. Έλεγα τέλειωσε ή τα μεγάλη. Και πήγαινα την άλλη μέρα πάλι. Αυτό. Αυτό. Και ξέρεις τι ανακάλυψα. Τι δεν είχε κανένα κάποιο σκοπό να με. Μουσική ήθελα να παίξουν οι άνθρωποι και απλώς θέλανε να ξέρουν ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να κάνω τη δουλειά μου. Για να μπορούμε να δημιουργήσουμε. Και πολλές φορές, αυτό το λέω για ανθρώπους που μπορεί να έχουν. Να μην το μπορούν να το ξεκαθαρίσουν αυτό, ότι στο τέλος μουσική παίζεις, δεν είσαι αρχιτέκτονα, ξέρεις, άμα κάνεις λάθος θα παίξεις το κτίριο. Ξέρεις. Enjoy the journey. Είναι όμορφο και επίσης παίρνει καλά. Δεν το λέω ότι συμβαίνει παντού, αλλά για τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν τέτοιο θέμα, ας πούμε. Είναι φανταστικό να καταφέρεις να. Και να επιβιώνεις καλά, ακόμα καλύτερα, ας πούμε. Αλλά να μπορείς να παίζεις μουσική και να περνάς καλά και να συνδέεσαι με τους ανθρώπους γύρω σου και όλα αυτά. Είσαι στο γυμνάσιο, είσαι στο Λύκειο. Έχεις τελειώσει το μουσικό γυμνάσιο. Τελειώνει το Λύκειο, ναι. Πριν φύγεις, έχεις τελειώσει το μουσικό γυμνάσιο και φεύγω καρφί, Λύκειο. Καρφί, φεύγω τρέχοντας. Κατά τη διάρκεια του Λυκείου, ναι, συνεχίζεις μαθήματα, κάνεις κάτι ή έχεις τελείως σταματήσει το. Όχι, δεν σταμάτησα ποτέ. Συνέχισε σε οδείο. Ναι. Ναι. Ναι, εκεί είναι ακόμα που κάνω και κλασικό κλαρινέτο, ακόμα πρέπει να παίζω μπαρόκ, κάνω πιάνο ακόμα, δεν κάνω λάθος, αλλά εκεί μπαίνει το μπάσο και εκεί αρχίσα να παίζω metal και rock και αυτά και εκεί αμέσως κόλλησα εκεί. Εκεί ήμουν ροκάς με μεταλλάς και λίγο ροκάς μετά που τελείωσα το Λύκειο. Αλλά με το που τελείωσα το Λύκειο έφυγα, δηλαδή έδωσα πανελλήνες για να ξέρω εγώ έτσι. Έφυγα και πήγα στη Δανία. Α, πρώτα πήγες στη Δανία δηλαδή. 18 χρονών και έδισα σχεδόν ένα χρόνο εκεί. Και ήταν, ας πούμε, ήταν το δικό μου, δεν θα το πω βατερλό ρε παιδί μου, αλλά ήταν ένα σκληρό μάθημα, ας πούμε. Ναι. Ότι πήγα, γιατί εδώ έφυγα με. Τότε λέγανε, ο Τζούνιορ, ο μικρός, παίζει καλά και τα λοιπά και εντάξει. Και πήγα εκεί και δεν αισθάνθηκα καλά και έχουν και άλλο τρόπο εκμάθησης και curriculum και όλα αυτά. Πήγες σε πανεπιστήμιο εκεί. Πήγα να μπω σε πανεπιστήμιο και δεν πέρασα ούτε την πρώτη διαλογή. Α, ποιος θα το σκεφτόταν αυτό που μιλήσεις τώρα, για πες. Ναι, είναι άλλο το concept της Ευρώπης αυτό, δηλαδή δεν είχα τα basics down και δεν έκανα κατά, δεν ήμουν ποτέ ιδιαίτερα μελετηρός, τα homework. Ήμουν του πρακτικού περισσότερο, δεν ξέρω. Ήθελες να παίξεις. Ήθελα να παίξω. Είχες μάθει ήδη να διαβάζεις. Δεν συμβουλεύω κανένα να το κάνει αυτό. Do your homework. Είχες ήδη μάθει να διαβάζεις όμως, δηλαδή είχες. Δεν ήμουν ποτέ καλός εγώ διαβαστής ποτέ. Οκ. Okay. Το έχεις χρειαστεί φαντάζομαι όμως την πορεία σου. Έπαιζα, κάτι θα σου πω, περίμενε τώρα. Να σου πω, έπαιξα. Πήγα στο ΝΑΚΑ, τι λέω. Πήγα στο ΝΑΚΑ πριν με το. Ναι, Γιώτης Κιουρτσόγλου, τι λέω τώρα. Είναι με κλειδί αυτό, το ξέχασα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, τι λέμε τώρα, Γιωτάρα. Αγαπημένος μας Γιώτης Κιουρτσόγλου και έχουμε υπάρξει αρκετά τυχεροί ώστε να τον έχουμε και φέρει. Το είδα, ναι. Στον ΝΑΚΑ και τον αγαπάμε πάρα 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 πολύ το Γιώτη. Sorry, είναι πολλά τα θέματα και, τα. Ναι, και είμαστε ακόμα δηλαδή στο. Ναι, ναι. Ο Γιώτης να είναι καλά γιατί το πιο σημαντικό πράγμα, εγώ λέω. Άστο με τον μπάσο, άστο το παίξιμο, άστα όλα αυτά. Άστο. Είναι πρώτη φορά που ήρθε άνθρωπος και κατάφερε να ξεχωρίσει το. Ας περάσουμε όμορφα. Ξέρει, να παίξουμε. Είναι όμορφο, είναι ωραίο. Τι ωραία, να παίξει. Wow, παίξε, ρε παιδί μου, ας πούμε. Ναι, εννοείται. Καλά, πριν ήταν πολύ απογοητευμένος και εκείνο δεν διάβαζα καθόλου, το ξέρω όμως. Αλλά αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα και το πήρα και το συνειδητοποίησα αργότερα. Από το Γιώτη. Ναι, there you go. Αυτό είναι. Από εκεί μπορεί να κάπως να ξεκίνησε να με έβγαλε από το καβούκι μου, ας πούμε, άμα ντρεπόμουν, άμα φοβόμουν και αυτά. Εκείνος ήταν και τον έλπεξε στα live, ξέρω, και ξέρεις, ήταν ένα καινούριο πράγμα. Άλλαξε το concept εδώ, ο Γιώτης ήταν ήρθε, εντάξει. Εννοείται. Και εγώ είμαι και λίγο μεγαλύτερος, νομίζω, από εσάς. Και το είδα και live και αυτά και τα λοιπά. Ναι, δηλαδή ήταν το πρώτο μεγάλο push που πήρα, ας πούμε. Και μετά, ξέρεις, τι όργανο να παίξω και τι αυτό και κόλλησα και με τα πεντάχρονα, με τζεράμπι, δεν μπήκα στο κοστό, τα custom, τα όργανα. Αλλά το πιο σημαντικό, επιμένω, ότι ένα μούκατσε άνθρωπος, ο οποίος δεν ήταν σε φάση, ωραία, αυτόν δεν το μαντρώνεις. Παίξε μπάλα, γόρι μου, ξέρω εγώ, τι να κάνω, εντάξει, αυτό ήταν. Και δεν σου λέω ότι λάθος μου να μην κάνω, ας πούμε, το. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ ο ίδιος. Μα δεν γίνεται να μην. Κοίταξε, ένας άνθρωπος του ταλέντου σου, ο οποίος θα έχει καθοδήγηση από το Γιώτη, που είναι η έμπνευση η ίδια, η χαρά της μουσικής. Ακριβώς αυτό. Η χαρά της μουσικής. Αυτό ακριβώς, η χαρά της μουσικής.
Και επίσης και αυτό. Είναι το πιο σημαντικό. Πολυδιάστατος επίσης. Δηλαδή, θυμάμαι στην κουβέντα μας έλεγε ότι του άρεσε τόσο πολύ στην Αμερική που έβλεπε τους ίδιους μουσικούς να παίζουν. Το πρωί blues, το μεσημέρι metal, το βράδυ jazz. Μετά. Δηλαδή, αυτή το ανοιχτό μυαλό. Το να είσαι δηλαδή δεκτικός σε όλα τα ερεθίσματα, τα μουσικά που θα πάρεις και να διαλέξεις στοιχεία από όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό σε περιγράφει και εσένα όταν το λέω. Κοίταξε, σε τρυφερή ηλικία αν το σκεφτείς ξεκίνησα. Δηλαδή αποφάσισα ότι θα κάνω. Είπα στους γονείς ότι θα κάνω μπάσο, ας πούμε, να θέλω να κάνω μάθημα και με πήγαν στον ΝΑΚΑ. Τότε πριν κάνω άλλες τάξεις, έκανα μπάσο. Mm. Και μου κατσογιώτης. Δηλαδή ζαριά είναι αυτή. Κρατάς επαφή, φαντάζομαι. Ναι, ναι, δεν έχουμε χαθεί ποτέ. Το τελευταίο, εντάξει, τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ήταν και πανδημίες, ήταν και οικογενειακά μου και εμένα, ας πούμε, κτλ. Αλλά ξέρεις, έκαναμε το κλασικό αεροπλάνο, ερχόμενος, το απογείωσέ το, προσγείωσέ το. Και τι λες τώρα, σε παρακαλώ πολύ, έλεος. Δεν το έχεις αυτό, ότι είναι πιλότος, έτσι το έχουμε αυτό. Ο Γιώτης. Ο Γιώτης έγινε πιλότος κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Κοίταξε, γενικότερα έχουμε συζητήσει με διάφορους εδώ που έχουν έτσι μια αγάπη για το aviation και ο Κροκίδης μας έχει πει. Α, οκ, sorry. Δεν ξέρω, εγώ για το Γιώτη ξέρω. Okay, okay. Με έβαλε, μου λέει μια μέρα, πάμε να σου δείξω. Και έβαλε και, και σε έβαλε και δεν. Και κάποια στιγμή μου λέει, εντάξει, το έχεις εσύ. Από κάτω ήταν, ξέρω εγώ, Παναγιώτη, τι που λέω. Τελείωσε, εκεί θα χαθούμε, ας πούμε. Εδώ είναι ορχομενός. Εκεί θα προσγειωθούμε. Το έξω να προσγειώσει, του λέω σε παρακαλώ. Πάμε να φάμε ένα σουβλάκι, προσγειώσε το, να κατέβουμε κάτω. Έχω να πω επίσης ότι επειδή πόσος καιρός έχει περάσει, σχεδόν ένας χρόνος που μας έκανε τιμή και ο Σταύρος Ολάντσιας και είχε έρθει εδώ, και μετά είχαμε πάει να δούμε Human Touch. Τι ωραία. Τι ωραία. Δηλαδή, εγώ το Γιώτη τον αγάπησα από πιτσιρικάς μέσα από τους δίσκους του Αλκίνου και τα λοιπά, και τον είχα ακούσει πρώτα στο Λυκαβητό με τα θέματα τα οποία τραγουδάγαμε όλοι μαζί. Ξέρω και λέγαμε ο Κιτσόκλης που κάνει τουτάρα, τουτάρα, τουτάρα. Τέλος πάντων. Και το να τους βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, που έχουν μεγαλώσει τόσες γενιές μουσικών, να έχουν τέτοια. Και ο Καπηλίδης δηλαδή μαζί και όλοι να έχουν τέτοια. Α πούμε, τον Καπηλίδη το γνώρισα αργότερα. Συγνώμη που θα σε διακόψω. Θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Ότι εγώ έχω χάσει τις εμπειρίες που είχατε εδώ πέρα γιατί έφυγα μικρός. Ναι, κέρδισες άλλες βέβαια. Εγώ εντάξει, it is what it is. Αλλά ξέρεις, όταν μου λες ότι. Δεν εννοείται, ξέρω τι Human Touch. Γύρισα κάποιο καλοκαίρι και ξέρω. Έχω χάσει το κόνσεπτ. Βγαίνω το σπίτι μου και πάω να δω ελληνική σκηνή. Κατάλαβες. Τελείως. Και σε καλά χρόνια που ήταν οικονομικά καλύτερα. Ναι. Εγώ ήμουν εκεί και ξέρεις. Έφτανα μας ένα δωμά. Με μετακόμιση. Μετράγαμε με τον καλό μου φίλο που γνώρισε, τον Απόστολο Σιδέρη, που είναι καταπληκτικός μουσικός και. Που τον γνώρισα τώρα που βρεθήκαμε. Συνιστώ ανεπιφύλακτα να τον τσεκάρετε κτλ. Φυσικά. Αδερφός κτλ. Μετράγαμε κουόρια για να πάρουμε μπέιγκελ, ας πούμε. Quarters, ξέρεις. Για να... Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω να το παίξω στα λέξη, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, ξέρεις, ζόρικα. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Άλλες εμπειρίες, αλλού ήταν το μυαλό μου, αλλού. Οπότε αυτό το έχω χάσει λίγο, μικρή παρένθεση. Ναι, ναι, ναι. Σε περίπτωση που. Όχι, απλώς αυτό που ήθελα να πω αναφερόμενο στα παιδιά είναι ότι. Και εσύ, αλλά και εμείς ως μια έτσι, πιο πιτσιρικάδες που επηρεαστήκαμε από αυτούς τους μουσικούς, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που επηρεαστήκαμε σίγουρα από αυτούς τους μουσικούς, γιατί εκτός από το κομμάτι του παίξηματος και το πόσο γαμάτι παίχτες είναι και το πόσο καλή μουσική είναι, δεν έχασαν ποτέ ο Λάντσιας, ρε φίλε, ξέρω, ή ο Καπηλίδης, ή ο Γιουρτσόγλου, παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει και αν έχουν παίξει. Δεν έχασαν ποτέ αυτόν τον ενθουσιασμό του μικρού παιδιού. Βλέπεις τον Καπηλίδη με μπακέτες. Και νομίζεις ότι είναι παιδί που πιάνει τύμπανα πρώτη φορά. Πολύ σημαντικό. Ή ξέρω εγώ, βλέπεις το Λάντσια, ο οποίος είναι μουσικάρα, να κάνει τώρα αυτό ο δικός μου Ένιο Μωρικόνε που έχει κάνει. Και έχουν έναν ενθουσιασμό μέσα, τι να σου πω, σε παιδική χαρά, δηλαδή αν ήταν παιδάκια. Φοβερό πράγμα αυτό. Δηλαδή. Έμπνευση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, συγγνώμη για την παρένθεση και τη δική μου. Απλώς καταλαβαίνω, δηλαδή, όταν μου λες ότι γνώρισες, σου έκατσε να κάνεις με το Γιώτη, καταλαβαίνω, δηλαδή, εξηγείται πολύ το ταλέντο σου, πώς καλλιεργήθηκε και το πώς αναπτύχθηκε και εμπνεύστηκες μέσα από αυτή τη. Σου είπα, το πιο σημαντικό ήταν αυτό. Ότι έμαθα να. Και το κατάλαβα αργότερα. Ναι. Οπότε φεύγεις, τελειώνεις το Λύκειο. Και πάω καρφί στη Δανία, γιατί ήταν πολύ hot τότε ο Jamiroquai. Και εγώ είμαι αυτής της γενιάς και τότε είχα λιώσει CD, Emergency on Planet Earth, Space Cowboy. Και πήγαμε εκεί ένα χρόνο, το έκανα και αυτό. Απλώς εκεί σου λέω, δεν πήγανε, ξέρεις, έφαγα το rejection από το σχολείο, ας πούμε. Πώς το πήρες αυτό? Δεν το πήρα καλά.
Αλλά ξέρεις, ήταν η πρώτη μου εμπειρία να φύγω έξω. Ήταν σκληρή εμπειρία. Ήμουν σε ένα χειμώνα βαρύ, ας πούμε, πέρασα εκεί πέρα πρώτη φορά. Δεν είχα τα ρούχα, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Κατέληξα να πλένω πιάτα σε ένα ελληνικό εστιατόριο. Πολλές ώρες. Βέβαια, πολλές ώρες. Πρώτη φορά που έκανα έτσι χειρονακτική δουλειά, ας πούμε, ξέρεις, ας πούμε. Και εκεί νομίζω κάπου στο μυαλό μου πέρα, παιδί μου, κάτσε να παίζω μουσική. Αυτό ξέρεις. Κάπου εκεί έγινε ένα κλικ. Ότι θέλω να παίζω μουσική. Ταυτόχρονα εκεί έπαιξες καθόλου με άλλους. Έπαιξα, βέβαια, έπαιξα, αλλά. Δεν έχω τόσο καλές αναμνήσεις από μουσική, να σου πω την αλήθεια. Έπαιξα. Τουλάχιστον έκανα αυτό το Jamiroquai όσο. Αλλά θυμάμαι ότι με διώξαν από την μπάντα κιόλα. Δηλαδή, γιατί ήμουν ακόμα, έπαιζα αυτό που με νοιάζει, ήταν. Ήμουν από τσιρικά, αν το σκεφτεί. Απλώ. 8 χρονών δεν ήσουν. Ναι. Μεσόγειο πιτσιρικά. Πού να σε φάση να τα χώσω και αυτά, ξέρω. Και δεν είχα καταλάβει ακόμα πώς δουλεύει αυτό το όργανο. Είχε πάει σε μπάντα που παίζατε covers Jamiroquai, εννοεί. Ναι. Το οποίο τότε φαινόταν, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Βουνό. Ναι. Και απλώς δεν το έκανα σωστά. Okay. Και γύρισα και εκεί είναι. Γύρισα από εκεί και εκεί είχα μια περιπέτεια με την υγεία μου. Που σου έλεγα. Μου έλεγες, ναι. Η οποία είναι το. Ξέρεις, ο μετεωρίτης που άλλαξε, που φύγανε οι δεινόσαυροι, ξέρω εγώ, αν ήμουν πλανήτη. Mm-hmm. 65 εκατομμύρια χρόνια πριν. εγώ είχα μια. Πώς λέγεται, hereditary abnormality of the spinal. Μια κληρονομική ανομαλία της προδοσικής στήλης. Και πέρασα, δεν πήγε καλά η φάση. Στο ΚΑΤ δεν πήγε καλά η επέμβαση, βίδες, τιτάνιο και αυτά, plates. Και... Αλλά είχα δώσει πριν για τον Berkeley, θυμάμαι πριν από τη Θεσσαλονίκη. Ενώ είχες γυρίσει από τη Δανία, έδωσες για... Εδώ γιατί μου είπε ο Γιώτης να πάω. Και είχα πει, νομίζω, τότε σε αυτό το πρόγραμμα που έτρεχε ο Κώστας στο ΝΑΚΑ, το Modern, πώς το μοντέρνο, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθώ να αν τα βάζω σωστά, ας πούμε. Εμένα μου αρέσει πολύ που επισκεφτόμαστε αυτό το timeline, πάντως, και που σε γνωρίζουμε καλύτερα. Με κάποια διαλύματα μέσα, βέβαια, ενθουσιασμού. αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο που τα συζητάμε στην πορεία σου μέχρι στιγμής. Εγώ να τις με βάζεις τώρα και να τα θυμάμαι αυτά. Είναι τόσα πολλά, Jesus Christ. Λοιπόν, ναι, και πήγα, με σπρώξανε, πήγαινε να δώσει και πήγε και έδωσα και πήγα καλά. Μου δώσανε ένα partial scholarship. Μια υποτροφία. Και μετά παθαίνω τη ζημιά, πηγαίνω στα 20 μου, θυμάμαι στα γενέθλιά μου, έκανα γενέθλια, party, woohoo, και πήγα στο 98, το καλοκαίρι, στο ΚΑΤ και βγήκα, παιδιά, μετά από μήνες. Και βγήκα μετά από μήνες και μετά είχε και φυσιοθεραπεία και έπαθα και μόλυνση. Εκεί ήταν που. Κατάλαβα. Και σε πήγε πίσω. Και πού έγινα καλά, στον Ταΐγετο. Στον Ταΐγετο. Να σου πω, εκεί που. Where everything else fails. Ενώ είχα ακόμα ανοιχτή την τομή στο κάτω σημείο από κάποιο μικρόβιο και όλα αυτά και φαινόταν και ήταν δεν μπορούσα άλλο. Και, εντάξει, κάπου σπάς. Αν και ήμουν μικρός και άντεχα. Αντέχει περισσότερο, ας πούμε. Με πήρε ο πατέρας μου και μου λέει πάμε κάτω στο χωριό. Και πήγαμε στο χωριό και απλώς μέσα σε δύο εβδομάδες είχε λήξει το μάτς. Ναι. Θάλασσα βουνό, αυτό. Τι δουλειά. Θάλασσα βουνό, φλισκούνι και αγριαμέντα και έβγαζε γη το πρώτο κυκλάμινο. Αυτό ακριβώς δηλαδή. Και φύγαν όλα. Και το άγχος και όλα. Ήταν εξαρτητική αυτή. Αυτό παιδιά ήταν αυτό που σου είπα. Ό,τι έπαθε η γη πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια, νομίζω τόσο μεγάλη. Ήταν δηλαδή ένα από τα events, ας πούμε. Αν μπορείς να παρομοιάσεις τον εαυτό σου με ένα πλανήτη, ρε παιδί μου, event σοβαρό. Κατάλαβα. Και εκεί λοιπόν όταν έγινα καλά, ξανά έδωσα άλλη μια γύρα και πήρα άλλα λίγα. Okay. Και από εκεί ο πατέρας βοήθησε να είναι καλά εκεί που είναι. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησα και πήγα. Και πήγα στη Βοστόνη, εκεί ήταν το μεγαλύτερο. Εντάξει, εκεί πέρασα από τον Ατλαντικό και. ήμασταν 4 νομά σε ένα δωμά και δεν υπερβάλλω. Ο Βασίλης ο Ξενόπουλος, ο Δημήτρης Αντωνιάδης. Ο Δημήτρης Αντωνιάδης είναι εδώ, παίζει τύμπανα, είναι στην αγορά. Ήταν φοβερός drummer τότε, μελετηρός και τα λοιπά, και τώρα ακόμα φοβερός. Και τότε θυμάμαι. Ο Βασίλης, εντάξει, από τους πιο πετυχημένους για μένα μουσικούς Έλληνες στο εξωτερικό, ξέρει καριέρα στην Αγγλία, jazz σοβαρό. Πάντα ήταν πολύ σοβαρό παιδί. Δηλαδή, αν είχα ένα δέκατο τη σοβαρότητα που είχε τότε που ήμασταν πιτσερικάδες, θα ήμουν μίσο σε κάποιο άλλο επίπεδο, ας πούμε. Mm-hmm. Και ένα παιδί από την Κύπρο, τον οποίο τον έχω χάσει, που ήμασταν πραγματικά, ήταν one bedroom,
και ένα σαλόνι κολλητά, τα οποία τα είχαν διαμορφώσει αυτοί για να παίρνουν περισσότερο νίκη και αυτά. Μια κουζίνα όλο μαζί. Έπαιζα γκίγκ, θυμάμαι τότε ήδη είχα να παίζω κουβανέζικα. Γνώρισα Ντανίλο Πέρες, είχε έρθει στο live. Και έβγει η βρώμα ότι υπάρχει ένα Έλληνα που παίζει Λάτιν και αυτά. Και έρθει ο Ντανίλο Πέρες, γιατί είχα δει πρώτα, δεν ήξερα ποιο είναι. Τέλος πάντων, τα λέω όλα μαζεμένα. Και θυμάμαι γίναγα από το live, αυτό θέλω να πω, ότι άνοιγε η πόρτα. Ήταν υποδάρες του Δημήτρη. Και ήταν ο κουβανός που με βοήθησε και μου λέει: εντάξει, και αυτό η ζόρικα που έχουν περάσει όλη τη ζωή, ούτως ή άλλως. Δύο άτομα κοιμώτησαν εκεί με το που άνοιγε την πόρτα. Δηλαδή δεν χώραγε, ήταν αυτό, ξέρω. Και μετά πάμε για να μέσα κοιμόταν ο Βασίλης στο μπάνιο, μελετάγαμε. Ήταν για κάποιο λόγο, ήταν freaky. Ήταν μεγάλο το μπάνιο, όπως το είχαν διαρρυθμίσει εκεί, γιατί ήταν ψεύτικη η διαρρύθμιση. Ναι, ναι, ναι. Και χώραγε τραπέζι. Και έχω κάτσει με το αυτό που είπε τον Κύπριο να κάνει αυτό κόπη κάποιες παρτιτούρες και εγώ να έχω τα ακουστικά και να μελετάω ένα σόλο του Μάιλ Ντέιβις, ξέρω εγώ αυτό. Το θυμάμαι αυτό. Ναι, ναι. Έκανα μεγάλο fast forward, συγγνώμη. Όχι, δεν πειράζει. Είναι όλα αυτά που λες πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τι σε έκανε να ξεκινήσεις τη μελέτη, ο γιο της, ή ήρθε μια μέρα που είπες κάτι πρέπει να γίνει. Τη σοβαρή μελέτη εννοείς. Ναι, ότι επειδή είπες ότι. Και γιατί υποθέτεις. Ότι υπήρξε σοβαρή μελέτη. Όχι, έχω μελέτησα. Κατάλαβες πώς το λέω. Μελέτησα. Απλώς να σου πω κάτι. Σου είπα, έπρεπε να τα κάνω με το δικό μου τρόπο. Όταν πήγα στο Berkeley, θυμάμαι ότι υπήρξε semester. Ένα εξάμηνο. Όχι, υπήρξε σε συγκεκριμένο semester που εγώ μου είπανε φίλοι κολλητοί, σταμάτα. Έλεγα ναι σε όλα τα recitals. Όλα. Έπαιζα με όλους. Okay. Η Esperanza Spalding που έμπαινε πιτσιρίκα όταν έβγαινα εγώ, μου λέει, σε θυμάμαι ότι έτρεχε σαν τη άδικη κατάρα, ρε παιδί μου, από recital hall και σε recital hall. Η Esperanza έβγαινε, εντάξει, δεν είναι. Ναι, η Esperanza, εντάξει, δεν έχω. Αλλά γνωριζόμαστε γιατί έμπαινε όταν στο Berkeley και αυτό, και επειδή ο Justin, που είναι ο τωρινός drummer του Now Versus Now, Justin Tyson, έπαιζε στην μπάντα της. Και αυτό ήμασταν. Και κοίταξε την αέρα και κοίταξε. Αυτό συνειδητοποίησα. Ένα μικρό αυτό και ξαναγυρνάμε, άμα θες. Ναι, ναι. Και εκεί είναι που έμεινα κιόλα και είπα, ξέρεις τι, περίμενα, ένα λεπτάκι λίγο. Εδώ είσαι one degree of separation. Δηλαδή είναι όλα δίπλα σου, απλώς χρειάζεται να γίνει το κονέ. Ξέρεις, εδώ είναι αυτό, εδώ είναι έτσι, εδώ είναι έτσι. Του βλέπεις αυτό, περνάς, πίνεις ποτό, μιλάς. Το. Αν λοιπόν ανέβεις απάνω και παίξεις και σε. Το άκρο, τι γίνει, δεν κατάλαβες τι εννοώ. Είναι όλα within one degree of separation. Γιατί υπάρχει αυτή η θεωρία με το 6 βαθμοί που λένε ότι όλοι μας στον πλανήτη είμαστε το μέγιστο 6 βαθμούς απόσταση. Έτσι, αυτό. Ναι. Αυτό. Και εκεί συνειδητοποιήσω ότι είναι μισός. Ναι. Ότι είναι όλα εκεί αμέσως. Έπαιξα με το που πήγα εκεί, ρε παιδί μου, έπαιξα αμέσως με τον Έντμαρ Καστανιέδα. Παίζει άρβα την Κολομβία, ψάχτε τον, ας πούμε. Κτίνος. Μπαμπαμ, είχα ηχογράφηση με αυτό. Mm-hmm. Anyway. Τελεία. Να σου πω κάτι, μου έχει δημιουργηθεί και άλλη μια ερώτηση όμως μέσα σε αυτό που λες. Επειδή έχοντας έτσι μια ιδέα από το τι παίζει τώρα, βέβαια, τα τελευταία χρόνια που εγώ πηγαίνω στην Αμερική κάθε χρόνο με τον Τζάκαλη στο ΝΑΜ, και βλέποντας λίγο το κομμάτι των δημοσίων σχέσεων εκεί με τους μουσικούς, που είναι άλλο πράγμα το Λος Άντζελες από τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι. Είμαστε τα δύο. Δηλαδή, αυτό το... είναι σαν να. Να σου πω. Ολυμπιακός πάω, ξέρω εγώ ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό το δημοσιοσχετίστικο κομμάτι του, όπως είπες και εσύ, είμαστε one degree of separation τέλος πάντων, και ότι θα πρέπει να γίνει το κλικ. Και μουσικοί οι οποίοι προσπαθούν να δικτυωθούν, και το κομμάτι του θα πρέπει να μπω στη φάση, θα πρέπει να πάω, να κάνω δημόσιες σχέσεις και όλα αυτά. Εσένα αυτό ήταν κάτι το οποίο σου άρεσε? Βέβαια είναι κάτι το οποίο λειτουργεί διαφορετικά, φαντάζομαι, στην Αργή. Η μουσική εκεί, η μουσική με ήταν εννοώ. Και αυτό που έκανες εσύ ήταν λίγο, εγώ έχω στο μυαλό μου κάτι που σε βρήκε, όχι που το ψάξες. Έτσι το νομίζω. Βγήκα στην αγορά. Βγήκε στην αγορά. Κοίταξε, αλλά... έκανα λάθη, αυτό. Αλλά κοίταξε. Να σου πω τι έκανα. Πες μου. Να σου το πω, είσαι έτοιμο. Μεταξύ μας. Μεταξύ μας, παιδιά, μην το πείτε πιθανά. Κοίταξε. Έκανα αυτό που είμαι εγώ. Έψαχνα πάντα τη φωνή μου με πολλές αποτυχίες, ας πούμε, και αυτά. Και ακόμα, σίγουρα, ξέρεις, σ' αρέσει, σ' αρέσει, αυτός είμαι. Μελέτησα αυτό που έχεις να... που είσαι, το ψάξα, σίγουρα.
δεν ήρθα τελείως. Ναι. Ας πούμε. Άσχετο, ξεβράκοντα, ας πούμε, ξέρεις. Μελέτσας, αλλά ήρθαμε και θα έκανα αυτό που. Ξέρεις. Αυτό που είμαι. Δεν έμεινα ποτέ. Δεν έμεινα. Ναι. Πώς να το εξηγήσω αυτό τώρα, χωρίς να πω. Χωρίς να κάνω λάθος. Δεν έμεινα στο curriculum, ξέρεις, μια ζωή. Μελετάω αυτόν, τον grande της jazz ή τον grande της τάδε, ας πούμε. Ωραία, ναι. Εσύ, γιατί το είδα με τα ματάκια μου. Γιατί είδα ότι οι παίκτες που ήταν, που είχαν δική τους φωνή, είχαν δική τους φωνή, είχα αυτό. Ναι, ναι, όχι, είναι απόλυτα κατανοητό. Αυτό το οποίο, στο οποίο μάλλον θα ήθελα λίγο να σταθώ είναι βλέποντας και στην Ελλάδα, που εντάξει είναι ένας μικρό κόσμος σε σχέση με όσο και αν ενωμένα είναι πλέον τα πράγματα με την πληροφορία και όλα αυτά, αλλά και στην Αμερική, βλέποντας το πώς, ξέρεις, κάποιοι μουσικοί δημιουργούν με το, λειτουργούν με το πιαριλίκι πολύ, και που πλέον είναι πιο εύκολο ένας ο οποίος το έχει αρκετά με το πιαριλίκι και με τον τρόπο που παρουσιάζει τον εαυτό του και με τον τρόπο που χειρίζεται τα social media και με το ενδιαφέρον περιεχόμενο που δημιουργεί, να μπορέσει να φτάσει πάρα πολλά αυτιά χωρίς να είναι μουσικά όχι ικανός, αλλά τόσο ψαγμένος, με δική του προσωπική φωνή. Κατάλαβες? Περίμενε. Sorry που σε διακόπτω. Όχι, ελεύθερα. Στο Los Angeles υπάρχει μια διαφορά πριν από 20 χρόνια και τώρα. Πριν από 20 χρόνια ήταν ξεκάθαρο, γιατί το έχω ζήσει και σε περιοδία αυτό. Sorry που θα το πω αυτό, θα με δίνουν εδώ πέρα, ας πούμε, αλλά στο Los Angeles ήταν Fusion, παίζουμε όλοι, τσάω chops, ας πούμε, αυτό. Στη Νέα Υόρκη ήταν δημιουργία, δηλαδή για μένα αυτό που συνειδητοποίησα πίσω εκεί πέρα είναι ότι, όχι ότι δεν είχε δημιουργία στο Los Angeles, αλλά ότι ρε παιδί μου, ότι θα συμβεί στην pop μουσική σε 20-30 χρόνια, συνέβαινε στη Νέα Υόρκη, έτσι. Αλλά έχει αλλάξει αυτό. Έχει αλλάξει γιατί πολλοίς κόσμος, ξέρεις, έχει μετακομίσει στο Los Angeles over some time, ας πούμε τώρα, ας πούμε, 20 χρόνια και έχει αλλάξει, έχει πολύ δημιουργικό πράγμα στο LA, τουλάχιστον από το δικό μου perspective, έτσι. Οπότε έχει δημιουργικό stuff, έχει, δηλαδή τώρα γνώρισα αυτό το, ας πούμε, ένα κιθαρίστα, αυτός ο κιθαρίστας του Pedro Martins, έτσι, βραζιλιάνος, τσεκαρέτον, φοβερός. Και βλέπω πώς, γιατί ήρθαν στο Winter Jazz Fest τώρα που παίζα κι εγώ, και τους είδα live και αυτά, είχε φέρει τον Πίπο Κίνια, αυτό για τους μπασίστες ξέρουν ποιος είναι, ας πούμε, και ήταν έπος και παίζει ο Justin Brown την πανά και είναι μια καινούργια φωνή που βγαίνει in nowhere, έτσι, δεν ξέρω, αυτά όλα κάποιοι τα ξέρουν, κάποιοι ίσως σε περίπτωση που δεν, ναι, ναι, τα ξέρετε, ναι. Καλό θα ήταν όποιος είναι nowhere είναι όπως το I know, αλλά αυτός που ξέρει, ας πούμε. Έχει αλλάξει λίγο το κόλπο. Νομίζω καταλαβαίνω την ερώτησή σου. Δεν ξέρω να σου απαντάω, αλλά το δημοσιοσχετίζει. Το δημοσιοσχετίστικο, ναι. Λίγη. Έπαιζε στο Los Angeles πάντα, έχω την αίσθηση. Ναι. Στη Νέα Υόρκη. Γιατί, κοίταξε, έχει sparkling gigs εκεί, έχει shining gigs. Δηλαδή, θα πάρει ένα gig με κάποιον pop star, ας πούμε, και είναι άλλη κατεύθυνση. Θα παίξει την τηλεόραση. Στη Νέα Υόρκη έχει. Κουβαλάω ενισχυτή στο subway, με χιόνι και με αυτό και πάω και στείνω και παίρνω και λίγα λεφτά και γυρνάω σπίτι και έχω κάνει και λάθος και δεν έχω παίξει καλά. Είναι σωστή η αίσθησή μου ότι η Νέα Υόρκη είναι πιο multi-culti? Ότι εκεί πέρα δηλαδή είναι ένα κράμα μουσικών από πάρα πολλές διαφορετικές κουλτούρες? Έχει πιο μεγάλη εμπειρία στο tolerance η Νέα Υόρκη, εγώ θα πω, κατά την άποψή μου. Και το LA είναι multi-culti, μην το ψάχνεις τώρα. Και κάθε πόλη που είναι multi-culti είναι multi-culti με ένα διαφορετικό τρόπο. Και εδώ γίνεται σιγά σιγά multi-culti. Αλλά η Νέα Υόρκη, ξέρετε, θα πει multi-culti από. Από πολύ παλιά. Από 300 χρονιά, ας πούμε. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Δεν εντυπωσιάζεται εύκολα ο Νέο Υόρκης. Δεν έχει ακόμα θέματα να πει που βγήκε όλο από το μέρο μα παίρνει τη δουλειά. Δεν παίζει αυτό. Κατάλαβες.
Ωραία. Είσαι λοιπόν στο Berkeley. Μελετάς, είστε στη φάση που είστε στο πάρα πολύ στενό μικρό. Θέλω να πω ότι πέρασα, ρε παιδί μου, το για πει το πυλοφορεί το μυστρί. Το ζήσες. Ναι, δεν ήταν στραβό. Κοίτα, ναι, μεν δεν ήταν ο δρόμος τρωμένος με ροδοπέταλα προφανώς. Καθόλου όμως. Να το καταλάβετε αυτό, ότι δεν κοιμόμουν ποτέ. Γιατί είχα και ένα άγχος να βγάζω και χρήματα. Ναι. Έκανες κάτι άλλο παράλληλα. Έπαιζα μουσική. Μόνο μουσική. Έπαιζα ελληνικά, να ρωτήσετε αυτά τα παλικάρια. Δεν θα μου πει λεπτομέρειε. Για πες λίγο, πες. Σκληρό ελληνικό. Υπάρχει σχολείο που έχει περάσει από εκεί, ειδικά παλιούρες, ξέρουν τι λέω. Έχουν παίξει με συγκεκριμένο staff. Μπουζούκι τώρα αυτό. New York, έτσι. Εγώ σου μιλάω για Βοστόνη, στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι Βοστόνη. Στη Νέα Υόρκη ανέβηκε το επίπεδο, τρελά. Εννοώ, ρε παιδί μου, πάλι ήμασταν δύο όνομα σε ένα δωμά. Okay. Αλλά ήταν πολύ καλύτερες και τα ελληνικά, ας πούμε. Εκεί ήταν κάτι πολύ, ρε παιδί μου, βοστονέζικο. Δεν θα πω στις λεπτομέρειες γιατί είμαστε και on camera, ας πούμε. Αλλά ξέρουν. Άμα ρωτήσει. Είπε στον Κώστα, τον Παλτατζάνη, μπορεί να το ρωτήσει και τον Κώστα να σου πει. Και τον Δημήτρη, τον Ιάδη. Παίξα, εν πάση περιπτώσει, ήταν όμως income. Ήταν λεφτά. Και ήταν και bonding. Είναι Αγγλία, δεν είναι ότι παίζει με στη Βοστόνη, παίζει στο New Hampshire. Είναι 2 ώρες, 3 ώρες. Είσαι όλη αυτή τη διαδρομή, να πας σπίτι μετά να ξεκουβαλήσεις, να ξυπνήσεις, να πας στο σχολείο μετά, δεν έχεις κοιμηθεί ποτέ, έχεις να κάνεις homework, γιατί έτσι είναι στην Αμερική. Σου λένε, πάρε, μάθω, 16 credits, ας πούμε. Που είναι δεδομένο δεν θα τα κάνεις όλα. Έτσι. Τέλος πάντων, έγινε αυτό. Παράλληλα την άλλη μέρα θα πήγαινα και θα έπαιζα με τα... Σου λέω την άλλη μέρα, πήγαινα και έπαιζα σε μαγαζί στη Βοστόνη, στο Roxy. Με το που πήγα εκεί, εγώ ήδη έπαιζα Latin από εδώ. Παρένθεση μικρή που δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Κόλλησα από την Ελλάδα πριν φύγω εγώ. Με τα Latin, το είπαμε αυτό. Έχεις πει ότι έχεις ερωτευτεί με Latin. Ναι, ναι, ότι έπαιζα ήδη. Έπαιζα μια μπάντα που λέγονταν Tierra Brava εδώ. Okay. Πριν φύγω. Σε καλές εποχές. Που υπήρχε μαγαζί που λέγονταν Παλένκε, που είχε 6 μέρες τη εβδομάδα live μπάντες, ας πούμε. Okay. Αλεχάνδρο Δίας Κορβαλάν, φίλος μουσίκαρος για μένα τότε, μάθα πολλά. Δημήτρης Καραγιάννης, Κωστής Βαζούρας, Σεραφείμ Μπέλος, στην Μπάλες παρακαλώ. Βασίλης Σταματίου, που ήταν ο πρώτος Έλληνας που ήξερα, που είχε μεγάλο κονέ με την Κούβα, παίζε κρουστά. Η Εφέρη Μπαταλέρος εδώ, που είναι τεράστια σχολή και μάθαινε, ας πούμε, κτλ. Τώρα πήγα πίσω πολύ, αλλά γιατί το έλεγα αυτό, παρένθεση. Ήταν η φάση που είχες ξεκινήσει και έπαιζες και στο Ρόξι. Α, ναι, 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 μπράβο, στο Ρόξι. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτό θέλω να σου πω, ότι ήδη τη Βοστόνη παίζουμε. Η μπάντα είναι πολύ καλή. Λιώνουμε και στο. Πρόβες έχουμε ήδη κάνει, πρόβες πολλές. Παρουσιάζουμε. Και σου το είπα πριν, έχει σκάσει ο Ντανίλο Πέρες. Γιατί του είχε πει ένας άλλος που του έχουν πει. Και έχει κάτσει έτσι εδώ και το τσεκάρει όλο. Και εγώ. Γκράτσια σαν δύο που λένε στα Ισπανικά, δεν το ήξερα. Δεν συνειδητοποίησα ποιο είναι. Είχα δει ένα βίντεο που ήταν πιτσιρικά στο με το United Nations Orchestra. Εδώ. Βίντεο tape εννοώ. VHS. Και μετά συνειδητοποίησα, ας πούμε, και λέω, κάτσε εδώ πέρα, περίμενε. Εδώ είναι όλοι. Εδώ είναι, μπορεί να γνωρίσει. Σοβαρεύει το πράγμα, ας πούμε. Και εκεί νομίζω άρχισε και να δημιουργείται στο μυαλό μου ότι είναι να μείνει εδώ. Είναι να το παλέψει, ας πούμε. Ναι. Γιατί είναι τρομακτικό κιόλα. Γιατί μπορεί να είναι και για κάποιον, επειδή να πει. Oh. Κατάλαβες, μπορώ να πάω πίσω στο comfort zone, ας πούμε, το δικό μου. Ναι. Κατάλαβες, αποδεκτότατο. Αποδεκτότατο μεν, αλλά το να βγαίνεις από το comfort zone σου σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή είναι αυτό που θα σου οδηγήσει στην εξέλιξη. Και ειδικά στη μουσική. Και ειδικά στη μουσική, συμφωνώ. Λιγότερο κόστος. Ναι, σωστό. Ωραία, το τελειώνεις το Berkeley σε κάποια φάση. Τελειώνω. Είσαι και... από αυτούς που τελειώσαν, γιατί, παρένθεση, σου είχα πει έξω ότι θα σου κάνω μια ερώτηση. Έχει να κάνει με τον Berkeley. Εσύ τελείωσες. Πόσος κόσμος που ξέρω, επαγγελματίες μουσική με μεγάλη καριέρα, δεν τελειώσανε. Πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι το ότι τελείωσες, ειδικά εσύ που λες ότι δεν ήσουν και τόσο διαβαστερός, ασχέτως του ταλέντου, το οποίο το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω γιατί το πιστεύω. Αλλά σημαντικότερο λοιπόν όταν πηγαίνει κάποιος σε ένα τέτοιο σχολείο είναι να το τελειώσει ή το να παίξει με αυτούς που είναι εκεί για τον ίδιο λόγο. I don't know what to tell you. Πραγματικά. Δεν το θεωρώ σημαντικό, αλλά την άλλη και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Εγώ πέρασα καλά εκεί. Έπαιζα μουσική. Δεν σημαίνει τίποτα αν δεν το τελειώσεις. Πραγματικά δεν σημαίνει. Είναι. Ο Αμερικάνος δεν σου λέει. Δηλαδή, ξέρεις πόσο κόσμο ξέρω, δεν παίζει αυτό εδώ. Είμαστε αλλού σε αυτό το θέμα.
τελείωσε τον Μπέρκλι και γίνεσαι κτηματομαζί τη. Γίνεσαι δικηγόρο μετά. Πα στην νομική, δηλαδή. Και έχει και λε: έχω τελειώσει και τον Μπέρκλι. Και σου λέει: οκ, okay, cool. Είναι μέρο του ρεζουμέ σου, α πούμε. Είναι διαφορετικό το κόνσεπτ εκεί, το τι σημαίνει εκπαίδευση και παιδεία, α πούμε. Mm. Αν θε να μάθει, θα μάθει. Αν θε να βγει με ένα χαρτί, θα βγει με ένα χαρτί. Κακό αυτό. Καλό το ότι αν θε να μάθει από του καλύτερου, θα μάθει όμω. Γιατί είναι εκεί. Οι καλύτεροι δάσκαλοι ή εννοείς ότι εκεί θα παίξεις. Καλύτεροι δάσκαλοι, καλύτεροι παίχτες είναι εκεί, είσαι στο μέρος, είσαι στο γήπεδο, είσαι στη λίγκα. Δηλαδή ο αντίπαλός σου έχει budget. Mm. Πάω στο πώς, θες ότι τελείωσα. Κατάλαβες. Έχει budget. Άρα πρέπει και εσύ να αποκτήσεις την τεχνογνωσία, να δημιουργήσεις έναν οργανισμό τον οποίο θα κερδίζει, ξέρω εγώ, ας πούμε. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Λοιπόν, δεν το θεωρώ σημαντικό και το θεωρώ σημαντικό ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτό. Το να μην τελειώσεις δεν σημαίνει ότι δεν θα παίξεις. Δεν έχει καμία σχέση. Όπως έχει αποδειχθεί από πάρα πολλούς. Καμία σχέση. Όπως και το να τελειώσεις σημαίνει ότι θα παίξεις. Να σου πει αλλιώς. Έχεις λεφτά και δεν χρειάζεται να πας στον Berkeley. Δεν έχεις ανάγκη να πας. Γιατί εγώ πήγα στον Berkeley κιόλας, γιατί πώς θα πήγαινα στην Αμερική. Mm. Πώς έτσι, μόνος μου, γεια σας, έρχομαι. Πώς. Ήμουν ανώμημος. Είχα F1, είναι μια βίζα για μαθητές, ας πούμε, ξέρω εγώ. Πώς θα πήγαινα. Έπρεπε να έχω 16 credits. Mm. Δηλαδή αυτό είναι το τίμημα του να είσαι νόμιμος εκεί. Εγώ σου λέω ότι έχεις λεφτά. Έχεις τα κονέ. Πληρώνεις. Εγώ δεν ξέρω τι κάνεις. Και ή σου κάθεται. Έτσι. Και πας. Και πας και κάθεσαι λοιπόν με την ησυχία σου. Και μελετάς με αυτούς που θες. Ή βγαίνεις και πας στα live. Αυτά, πας σπίτι και μελετάς και χώνεις. Και γιατί δεν θα γίνεις καλός. Και πας και τρίβεσαι και πει. Αυτό χρειάζεσαι. Ειδικά το χρειάζεσαι. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά χρειάζεσαι σαν παίχτης, άμα δεν ανέβεις το πατάρι, είναι σαν να μου λες ότι κάνω πολύ καλά πάσες, παίζουμε στο simulation πίσω πολύ καλά. Και όταν έρθει η ώρα της πραγματικής αγωνιστικής, ας πούμε, ναι. Δεν το έχεις. Ναι. Καταλαβες. Οπότε σου λέω, ακαδημία πολύ σοβαρή, πολύ, αλλά ρίζα πολύ σημαντική επίσης. Και ρίζα και, συγγνώμη, και εμπειρία, εμπειρική γνώση. Ναι. Ειδικά σε αυτά τα όργανα, τα άτομα. Mm. Δηλαδή, sorry guys. Δηλαδή, πρέπει να βγεις στην αγορά, πρέπει να το δοκιμάσεις. Πρέπει να φας ξύλο, να χάσεις, να κάνεις λάθη, να έχεις λάθος ήχο, να μην δουλεύει κάτι, να μην έχεις πάρει τα καρφιά. Δεν ξέρω τι χρειάζεται να κάνεις, ας πούμε. Να κάνεις λάθος. Mm. Γιατί να φας ήττα, που λέμε απλά, ας πούμε εδώ πέρα. Πότε άρχισες να ζεις από τη μουσική παίζοντας πράγματα που γουστάρεις? Μπαμπαμ. Δηλαδή, με το που ήδη στο Λύκειο, γιατί έπαιζα σκυλάδικο στη Βελίκα. Παίζοντας πράγματα που γουστάρεις. Όχι, εδώ είμαστε, είμαι πιτσιρικάς, δεν είχα επιλογή. Καλά περνάγα, μια χαρά ήτανε. Ναι, αλλά απλώς για μένα ήτανε παίξιμο, πίστεψέ το. Mm-hmm. Ακούδω, δεν είχα κάποιο κριτήριο, θα παίξω. Και έπαιζα σε ένα ανοιχτό open air σκυλάδικο, ας πούμε, μαγαζί, πώς λέει, κοσμική ταβέρνα, ας πούμε. Έξω από το Καλαμάρα, μεταξύ Καλαμάτας και Μεσίνης, το νησί, αυτό είναι για τους Μεσίνιους. Σε χωριό που λέγεται Βελίκα, που είναι δίπλα από το αεροδρόμιο. Και έπαιζα με μπάντα εκεί, με καλό μπουζουξί, και έπαιζα. Θυμάμαι φάση που ήταν ένα τραπέζι εκεί, ας πούμε, και ήταν μέχρι τις 7 η ώρα ανοιχτό. Ευγενήλια μου τα είχε, το θυμάμαι αυτό. Και εγώ ήμουν στην Κοσμάρα μου και ήθελα να κάνω φωνητικά σε κομμάτι της Βανδύς στις 7 ώρα το πρωί. Είχα ακόμα όρεξη. Και ήταν άτομο από κάτω που δεν του άρεσε αυτό που έκανα για χύψη λόγους. Γιατί του άρεσε τραγουδίστρια, ξέρω, και δεν ήθελα να ακούει εμένα. Και μου έλεγε: έλα, θα σε σκοτώσω. Ήταν δύο άτομα. Κάτω. Φανταστικό. Φοβερή εμπειρία, ας πούμε. Αλλά από εκεί ήταν καλές. Ήμουν ανεξάρτητος. Δηλαδή, πλήρωνα το σχολείο, ήμουν ανεξάρτητος, μπορούσα να κεράσω κόσμο. Αυτό θυμάμαι, ας πούμε. Και ήταν και οι καλύτερες εποχές και όλα, μέτραγαν τα λεφτά. Αυτό είναι το σημαντικό. Το Fiat, ας πούμε, τώρα έχει χάσει το. Δηλαδή, το χρήμα έχει χάσει την αξία του. Παντού. Ναι, είναι παντού. Είναι απίστευτο. Και το δολάριο στο λέω, γιατί το έχω ζήσει. Είμαι 25 χρόνια στην Αμερική, το είδα. Δηλαδή, ήταν το 2002 με μια εβδομάδα δουλειά πλήρωνα τα έξοδα μου. Τώρα δεν σε φτάνει. Γι' αυτό σου λέω τους πιτσιρικάδες που έρχονται. Ξέρω ότι έχει πολύ καλό υλικό τώρα. Νέα παιδιά που βγαίνουν εδώ πέρα. Δεν είναι το ίδιο να έρθουν στη Νέα Υόρκη. Να έρθείτε, αλλά σκληρό. Δηλαδή, σας το δίνω, μπορώ να σου πω. Ήταν σκληρό για μένα, σίγουρα, αλλά ήταν οικονομικά. Ναι. Είναι. Στην Αμερική, πότε άρχισες να βγάζεις λεφτά σοβαρά, ενώ για να μπορέσεις να βιοποριστείς άνετα και με πράγματα που γουστάρεις?
Από την αρχή μου, εντάξει, το έκανα. Δούλευα σαν σκυλί, δούλευα. Έπαιζα παντού. Εκτός από τα ελληνικά. Εννοώ, δεν έπαιξα ελληνικά. Άκουσε το αυτό, σου λέω. Αυτά ήταν πάντα συμπληρωματικά. Τα ελληνικά τα έκανα από τους όρους μου. Και αυτό που σου είπα το σκυλάδικο στη Βελίκα, ήταν ένα πράγμα που έκανα, ας πούμε. Το οποίο ήταν αρκετά χρήματα για τότε για μένα. Εντάξει, πιτσιρικά ήμουν ακόμα με τους γονείς μου. Εμένα πριν φύγω ήταν. Ναι. Και στην Αμερική ήταν συμπληρωματικό. Πάντα έκανα αυτό και αυτό. Αυτό και αυτό. Ήταν αρκετά για να ζήσω. Αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να παίζω μουσική. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει να τα λούσα, ούτε να έχω, ας πούμε, το καλύτερο στάφ, ούτε οτιδήποτε. Ας πούμε. Ναι. Από, ξέρεις, αυτά. Στην πορεία βγήκαν αυτά. το μάθα και αυτό λίγο-λίγο. Αλλά έπαιζα, ήμουν ανεξάρτητος από την αρχή. Και έμπλεξα γρήγορα από την αρχή. Δηλαδή, με το που τελείωσα το μάστερ. Ωραία, κλειδί, Πεδρίτο Μαρτίνες είναι κλειδί, έτσι που σας είπα το όνομα. Άμα το τσεκάρετε αυτό το όνομα, θα δείτε. Είναι πολύ. Γνωστός, ας πούμε, μουσικός. Ξεκίνησα να παίζω μαζί του. Εγώ σου είπα με τα κουβανέζικα πάντα αυτά. Ήτανε πολύ μπροστά η μπάντα. Ήτανε fusion, ας πούμε, φάση. Όχι με την έννοια του jazz fusion, αλλά fusion, ψαγμένο ρυθμικά και αυτά. Και το μαγαζί αυτό ξεκινήσαμε από την αρχή. Λεγόταν One Tanamera. Ήτανε στο Midwest, στο Midtown. Στο μεταξύ 55 και 56 δρόμου, στην 8η λεωφόρο. Ακόμα υπάρχει. Στην πανδημία σταμάτησα να παίζω. Φαντάζομαι πόσα χρόνια έπαιζα εκεί, ας πούμε. Ναι, ναι. Έμαθα άπειρη μουσική εκεί. Έμαθα να παίζω και να τραγουδάω εκεί. Να κάνω κόρος και να παίζω πράγματα ανεξαρτησία. Από εκεί λοιπόν μου βγήκανε πολλά γκίγκ. Γιατί εκεί ερχόντουσαν πολλοί μουσικοί. Από όλη την Νέα Υόρκη, γιατί είχε βγει βρώμα ότι εκεί έχει μπάντα. Και εκεί μου έκατσε το live με τη Yerba Buena, που ήταν πάρα παιδί, δεν υπάρχει πια, αλλά ήταν η μη γνωστή τότε, αρκετά γνωστή. Είχαν hits, μπήκα με το που τελείωσα το master, ήμουνα σε, πώς λέγονται αυτά, τα διόρροφα, τα λεωφορεία, ξέρεις, παίζω Παρίσι, ξυπνάω Βερολίνο, στο 2006 ήδη σου λέω. Και όταν βγήκα από το master, πήρα πάλιουρα, gig με πάλιουρα τρομπετίστα τσεχοσλοβάκο, μου είπαν τα παιδιά και έφυγα, καρφί ας πούμε και το πήρα το gig, ένα μήνα, 28 gigs. Δικό μας gear, δικό τους gear, κουβάλα, ξεκουβάλα και αυτό, και πήγα και το έκανα αυτό. Και το έκανα και έβγαλα και κάποια χρήματα. Τότε για μένα δεν είχα concept, έπρεπε να ζήσω πάντα. Μετά έκατσε η Yerba Buena, γιατί είχα μπλέξει και όλες, είχα γνωρίσει τον Jason, ο οποίος με γνώρισε κάνοντας το δικό μου κόλπο. Νομίζω ότι με γνώρισε παίζοντας με τον Χουσνιου Σαν Λέντριτζι, τον κλαρινετίστα των Λάτσο Τάιφα, ο οποίος ήταν είχε έρθει. Στη Νέα Υόρκη είναι πολλά, ρε, πως θα πω. Είναι εξωφρενικά πολλά. Είχε έρθει και είχαμε δημιουργηθεί τότε σαν New York Gypsy. Όλα τότε γίνανε. Αυτό είναι κλειδιά. Με το που τελειώνω το Master γίνονται άπειρα πράγματα. Άπειρα πράγματα ταυτόχρονα. Now versus now. New York Gypsy All Stars. Πεντρίτο Μαρτίνες τότε σου λέω έπαιζα κουβανέζικα σκληροπυρηνικά. Δύσκολο stuff. Και ερχόντουσαν όλοι. Now versus now. Βγήκε βράμα ότι παίζουμε και σιγά σιγά βγαίνει και ο πρώτο δίσκο Μισελ Ντεγκιοτσέλο παραγωγό. Star line-up από guests. Ο Μάρκ έβγαινε τότε σαν όνομα και τα λοιπά, ας πούμε. Εγώ τον έχω ζήσει μεγαλώντας και παίζαμε και αυτά. Μου είχε βγει από το κολέγιο, ήμασταν κολλητοί. Μουσικά, ναι. Περιοδίες, gigs, hustling στη Νέα Υόρκη. Και φτάσαμε σε ένα σημείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σου λέω κρεμόντουσαν σαν τα τσαμπιά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω σε κανέναν εδώ. Στη Νέα Υόρκη. Έλεγε ότι παίζουμε και κρεμόντουσαν, ήταν sold out οπουδήποτε. Το θυμάμαι αυτό. Και ταυτόχρονα ξεκίνησαμε με τους New York Gypsy All Stars που μου είχε πει πως σας ενδιαφέρει, ας πούμε. Τρελαίνομαι, δεν με ενδιαφέρει. Η ιστορία λέει, άμα πας στο website, ότι το θυμάμαι αυτό. Μη είχε καλέσει μια Ισραηλινή κοπέλα σε ένα Ισραηλινό κέντρο, εβραϊκό πνευματικό κέντρο, ας πούμε, μια συναυλία να πω τον Παλαμό, γιατί το έχουν και αυτοί στα σεφαρδίτικα, τα Λαντίνο. Και μου είπε, θέλω να φέρω. Μου λέει, όχι, να τραγουδήσεις θέλω, στα ελληνικά, αυτό θέλω. Και είχε ένα μπασίστα εκεί, που εκείνη την εποχή, ένας Καναδός, που δεν ξέρω πού είναι αυτό το παλικάρι, να είναι καλά που είναι, έπαιζε αυτά τα γκίγκ τα έθνο, τέτοια, έθνικα, ας πούμε. Ναι. Πάω, κάνω sit-in, λέω το τραγούδι μου, και μου λέει ο μπασίστας, εγώ μετά παίζω τρίο σε ένα μαγαζί που λέγεται Μάγια. Τότε είχε ένας Τούρκος, ο κύριος Σέρνταρ Ιλχάν. Πολύ σημαντικό αυτό, θα σου πω, γιατί έγινε ο παραγωγός μπάντας μετά, okay. Ο μάνατζερ. Και έπαιζε τότε με ένα παιδί, τώρα είναι και δύσκολες εποχές, Ρώμης Τσιγκάνος, πώς το λέω, ας πούμε, από τα Σκόπια, ξέρω εγώ, που έπαιζε τύμπανα. Φοβερός μουσικός.
Και πάω και είναι τρίο και έχει σκάσει ένα πιτσιρικά 18 χρονών που παίζει κλαρίνο και λέγεται Ισμαήλ Μανόφσκι. Και είναι στο Τζούλια και κάνει κλασικό κλαρίνο. Και έχει έρθει, δεν είχα ιδέα για αυτό το παιδί εγώ. Εκείνη την εποχή έβραζε Λάτσο Τάιφα στην περιοχή εδώ. Ήταν οι πρώτοι που ένωσαν λίγο τον ήχο. Άμα ρωτήσει του Turbo Folk, τα παιδιά παίζουν λαϊκά και δημοτικά και αυτά, όλοι του ξέραμε τότε. Mm-hmm. Και εγώ είχα τρελαθεί με αυτό. Πάντα άλλη αγάπη αυτή. Ανατολή. Πάντα μέτρογε, α πούμε. Ναι. Λοιπόν, και περπατάμε από το Εβραϊκό Πνευματικό Κέντρο, ξέρω εγώ, ας πούμε, σε αυτό το μαγαζί στο Μάγια. Μπαίνουμε μέσα και παίζουν τρίο αυτή χήμα. Και ο Ισμαήλ Πιτσιρικάς εννοείται παίζει Λάτσο Τάιφα, γιατί ο Χουσίνου τότε ήταν super hot. Είναι ακόμα super hot. Είναι εντάξει, είναι super star στην Τουρκία. Αλλά τότε ήταν, είχε βγει σαν τσιγκάνικος ήχος από την Τουρκία, φοβερός παίχτης. Ας πούμε, όσοι τον ξέρετε, ξέρω εγώ. Εγώ τα ξέρα παίξω ήδη αυτά. Τα άκουγα όπως άκουγα κουβανέζικα, ξέρω εγώ. Δηλαδή έλειωνα. Κλειστό φως, πλάστα, CD, ξέρω εγώ κτλ. Και μπαίνω μέσα και βλέπω το κακομοίρι αυτό παιδί. Το κακομοίρι. Το παιδί αυτό τον μπασίστα, ας πούμε, να του λέει πάμε αυτό το κομμάτι. Γιατί ήθελα να παίξει ο Ισμαήλ. Δεν τον ήξερα εγώ τον Ισμαήλ. Και το άλλο το παλικάρι ήξερε του ρυθμού αυτά, ξέρω εγώ. Ξεκινάνε και εγώ ήταν αγχωμένο. Και κρατιόμουν. Παιδιά, του πήρα τον μπάσο από τα χέρια. Αυτό ακριβώς συνέβη. Του λέω, σε πειράζει να παίξω εγώ. Έπαιξα έτσι, ας πούμε. Και μου δίνει ένα Steinberger τώρα με κάτι, ένα τετράχρονο, κάτι χορδές τέτοιες που εγώ δεν το είχα τότε. Έπαιζα με χαμηλό άξιον. Και λέω, πάμε. Το παίρνω και κάθομαι και εκεί αμέσως έγινε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο η φάση. Στα πρώτα 8 μέτρα, ο άλλος είχε πει, θα λέγεστε New York Gypsy All Stars, θα είμαι εγώ ο manager. Ξεκινάει η μπάντα τώρα. Και έτσι ξεκινήσαμε. Άρα κατευθείαν σε gig δηλαδή έπαιξε φάση. Ναι, για να καταλάβεις. Πω. Και του πήρα τον μπάσο από τα χέρια. Ντροπή. Δηλαδή το παλικάρι. Γιατί τον είδα που πώς λέμε στα μέρη μου κάτω τον μπεζέριζε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Που δυσκολευότανε. Και του πήρα τον μπάσο από τα χέρια. Του λέω. Αλλά ήταν σε φάση σε παρακαλώ, αλλά όχι σε παρακαλώ. Δώστε μου. Και δεν κρατιόμουν. Πάμε το όλο, πάμε, ας πούμε. Και εκεί ξεκίνησε η φάση. Και από εκεί ξεκίνησε μια. Αυτό είναι το πιο αργό trajectory που έχω. Αυτό από μπάντα που παίζει, ας πούμε. Ναι. Ακόμα υπάρχουμε, ακόμα παλεύουμε. Πολύ δύσκολο. Έμαθα άπειρα το τι σημαίνει να γεφυρώνεις αυτούς τους δύο κόσμους στην Ανατολή και τη Δύση. Πραγματικά το έμαθα. Δηλαδή, πολύ δύσκολο. Ειδικά με παιχταράδες σαν κι αυτούς. Όποιος δεν έχει ακούσει New York Gypsy All Stars, ας κάνει μια χάρη στον εαυτό του και ας πάει να ακούσει New York Gypsy All Stars. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Αυτό έχω να πω μόνο. Συγγνώμη για αυτό το διάλειμμα. Εγώ έχω να κάνω τώρα δύο ερωτήσεις μου όλα αυτά που είπες. Μάλιστα. Για πες. Σε όλα αυτά τα project που έφευγες και έπαιζες, με όλους αυτούς που έπαιζες, πόσο εαυτός σου ήσουν σε αυτά τα project, ή ήταν η νοοτροπία ότι μπήκε στην πάντα μου, οπότε πρέπει να παίζεις αυτά, κατάλαβες τι. Ναι. Ωραία, είναι εύκολη η ερώτηση αυτή. Okay. Καλός ή κακός. Δεν έπαψα ποτέ να είμαι εαυτός μου. Και αυτό μου κόστησε μπάντες. Okay. Μου κόστησε πολλά gig. Αλλά μου έδωσε και πολλά gig. Mm. Μου κόστησε gig τα οποία συνειδητοποίησα αργότερα στην πορεία, ρε παιδί μου, ότι υπήρχαν άνθρωποι που θαύμαζα και ήθελα πολύ να παίξω, που ήθελαν και εκείνοι να παίξουν μαζί μου. Αλλά δεν έβαζα νερό στο κρασί μου εγώ για να καταλάβω ότι θέλουν να κάτσω να κάνω ακριβώς το που ζητάνε. Hey, what are you gonna do? Αλλά στις μπάντες που έπαιζα. Ήμουν επίσης πιστός τη ομάδα, να είμαστε παρεάκι, να πάμε, και αυτό δεν είναι κατά ανάγκη σωστό. Αλλά έχει κατά καλά το δημιουργείς οικογένειες. Και εγώ δημιουργήσω οικογένειες από αυτές τις μπάντες. Για πάντα. Δεν έχει σημασία να σταματήσουμε να παίζουμε. Mm. Υπάρχει και άλλη μια και μια Latin μπάντα μεγάλη που παίζω, που ακόμα μετά. Αυτή είναι πιο παλιά. Και ακόμα έχουν μεγαλώσει. Μιλάμε τώρα σε ηλικίες, τώρα είμαι 25-23 χρόνια, ας πούμε, μπάντα. Και ακόμα είμαστε έτσι. Αυτό. Εύκολη απάντηση, πολύ. Δεν ξέρω να σου απάντησε. Ναι. Θες να ξαναρωτήσεις και τη δεύτερη. Η δεύτερη είναι πότε και πώς φτιάχτηκαν οι Now vs Now. Και αυτό ωραία ιστορία. Όλα αυτά μαζί ταυτόχρονα. Wow, γινόταν πανικός. Όλα λοιπόν, ταυτόχρονα. Πολύ κοντά. Όλα. Ήμουνα σε κάποια περίοδο τότε, νομίζω ότι και εκεί κάηκα. Classic, ρε παιδί μου, έτσι είμαι. Πάρ' τα όλα. Σου είπα, ήρθε ο Jason να με δει να παίζω με τον Χούσνου σαν Landry G. Θέλει practice το όνομα πολύ αυτού του παιδιού. Καλά το πας όμως. Epic μουσικός, για όσους γουστάρουν ανατολίτικα και αυτά,
Must. Ήθελα να με δει με την Ανάτ Κοέν, την αδερφή του Αβισιάη Κοέν, του τρομπετίστα, η οποία Ανάτ παίζει και κλαρίνο, είναι μάστερ στα βραζιλιάνικα, πέραν το ότι είναι φοβερή τζαζίστρια, ξέρω εγώ, σαξοφωνίστρια. Και ήρθανε γιατί εκείνη έπαιζε κλαρίνο και έπαιζε ο Ισμαήλ, βέβαια, που είχε βγει βρωμά στην πόλη ότι υπάρχει ένας ψερικάς που τα κάνει ίσωμα. Απλά. Για όλους. Γιατί ήταν και κλασικός δολοφόνος τους. Είναι. Τελείωσε τον Τζούλιαρντ με full scholarship, όλα. Του σε φάση τι. Και το βράδυ πήγαινε και έπαιζε χιτζάζ αυτό. Γάμους. Και ήρθανε και εκεί γνωριστήκαμε. Και ο Τζέισον, έχουμε αυτό το κοινό, πάντα ήταν τα αυτιά του και το ανοιχτά για όλα. Δηλαδή είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που με ξανοίξει, αλλά εδώ τον έχω δει τον Τζέισον να πηγαίνει από πιάνο, μάστερ αρμονίας, μάστερ τζαζ. Δηλαδή ψάχτε τον Τζέισον τη δεκαετία του 90. Ήταν με τον Αβισιάη Κοέν στους δίσκους του, εγώ τις το γνώρισα. Από ένα δίσκο του Αβισιάη που λεγόταν Αντάμα, που έχει μέσα και Τσικορία και Τζεφ Μπάλαρντ και Ντανιλο Πέρες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, εκεί το γνώρισα. Θυμάμαι ότι στον Μπέρκλι τον είχα λιώσει αυτό το δίσκο, ξέρω εγώ, και έλεγα αυτό το παιδί ο πιανίστα. Θέλω πολύ να το. Και τον κυνήγησα. Τον κυνήγησα. Όχι το παιδί μου το από πίσω. Α, τον έφερα κάπως το η μηχανογραφία, ας πούμε, βρέθηκε σε αυτό το live. Και μετά πήγαμε σπίτι του και τζαμάραμε και του δείχνα αυτά που ήξερα. Γούσταρε. Τζαμάραμε. Ωραίος άνθρωπος. Ψάχνονταν για κάτι καινούριο. Αν δείτε την καριέρα του αυτού του παιδιού, θα δείτε έχει άπειρες ηχογραφήσεις και έχει κάνει τα πάντα. Πραγματικά τα πάντα. Τώρα είναι χωμένος σε πολύ σκληρό ηλεκτρονικό staff. Έγινε διαστημάνθρωπος, ας πούμε. Okay. Και το είδα να συμβαίνει αυτό μπροστά μου με τα χρόνια, έτσι. Λοιπόν. Και εκεί λοιπόν ξεκινάει η ιδέα να κάνουμε ένα τρίο. Τη να δοκιμάσω να παίξουμε τη μουσική μου, λέει. Και να παίξουμε και αυτά που πες αυτά. Ναι, του λέω, πάμε. Στο περίφημο Fat Cat δεν υπάρχει αυτό, κάπως αλλιώς λέγεται τώρα. Παλιά υπήρχε ειδικό δωματιάκι για live, που εκεί γινόταν επίσης, ήταν ένας άλλος χώρος που δημιουργία στη Νέα Υόρκη. Έβλεπες οποιονδήποτε μπορεί να φανταστείς, κλασικό αυτό στη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Ινδάλματα, μη ινδάλματα, καλούς, αλλά και πολύ καλούς μουσικούς, ας πούμε. Και έχουμε πάει και είναι πρώτη φορά. Να σου πω δύο πράγματα που μου συνέβησαν. Και την πρώτη φορά που πήγαμε λοιπόν ήταν ο Ντάφνης Πριέτο. Για τους drummer, τσεκάρετε τον, δεν λέω κάτι άλλο. Κουβανός, φοβερός μουσικός, ας πούμε. Ήδη ήταν. Αυτό το παιδί ήταν, είχε δημιουργήσει μεγάλο σούσουρο στην πόλη, ας πούμε. Έχει έρθει ένας Κουβανός, τα οποία. Δηλαδή ήταν. Πάμε. Θυμάμαι ότι λοιπόν είχε ένα κομμάτι ο Τζέισον το οποίο ήταν σε κοπανίτσα. Όσοι ξέρουν, 4-3-4. Τάκα ντένα, τάκερτα, τάκα ντένα. Τουντα, 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 τουν. Και το κομμάτι ήταν και αργό κιόλας. Είναι μια πασογραμμή. Δηλαδή μου έδωσε μια παρτούρα που ήταν. Ένα μέτρο. Του τι, του το, 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 τι, το, τι, το. Αυτή είναι μια πασογραμμή, ας πούμε. Και του λέω. Το έχω δει. Συλλαβικά μονά, θα μου πούνε εμένα δυτική, ξέρω εγώ τι, ίδια η. Ψαχνόμουν που πραγματικά δεν ήξερα. Νόμιζα τι ήξερα. Απλώς μπορούσα να το κρατήσω, ας πούμε. Και πάμε λοιπόν, ξεκινάμε να παίξουμε και κάνω αυτό το κλασικό λάθος και έχω βγει μπροστά χωρίς άμυνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να του δείξω ότι κες. Και αυτός ο κακομοίρης χάρη και λέει αυτός μπορεί. Και απλώς έφυγε το έδαφος από κάτω. Μπορείς, πάμε. Δεν μπορούσα να κρατήσω τίποτα. Μιλάμε τώρα, ήθελα να ανοίξει μια αυτό, τρύπα να με καταπιεί, ας πούμε. Αυτή είναι η μία ιστορία. Γίνεται το πρώτο live με τον Averses Now. Η δεύτερη ιστορία είναι ότι είναι. Το πιστεύω αυτό που θα πω τώρα. Mark Turner, ας πούμε, jazz. Όσοι δεν ξέρετε, Mark Turner. Αβισάη Κοέν, του έχει φέρει. Και παίζουμε ένα κομμάτι. Παίζει ένα drummer, νομίζω λέγεται Daniel Friedman. Ήταν ο Mark, το. Δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ένα κομμάτι, παιδιά, που είναι 7. Πάλι υποτίθεται ότι είμαι καλό αυτό, ας πούμε, από τα Βαλκάνια και αυτά. Και έχει ένα φίλο, ας πούμε, εξάρι το κομμάτι. Mm-hmm. Και εγώ. Έχω φόβο, αυτά που συμβαίνει, αυτό μπλοκάρει, αυτό στην εμπειρία του να το κάνεις αυτό, εκεί ειδικά, ας πούμε. Μπλοκάρε το μυαλό, δεν μπορούσα να το ακούσω σαν 7 πια. Μάσησα με το 6 που είχε σαν πολυρυθμία, πήγα από εκεί. Θυμάμαι, γιατί ο Βυσά είναι πειραχτήρι, το θυμάμαι να λέει μπροστά μου στον άλλον, εγώ είμαι σε ένα πανικό από πίσω, να μην το έχω με τίποτα. Δεν γύρισε ποτέ κανένας, γιατί να μου πει τι κάνεις ρε, ξέρω εγώ, ας πούμε. Θυμάμαι ότι ο Βυσά του είπε του Jason. Τελικά είναι πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι και σε 6.
Παιδιά, ήμουν ήδη σε φάση, ήταν αυτό το 07, ας πούμε, ξέρω εγώ. 7-0, έχανα. Και ήθελα να σταματήσω. Αυτό που ήθελα και τη στιγμή ήταν να σταματήσει το κομμάτι, να σταματήσω. Δεν θέλω άλλο να παίξω. Αυτό μπορώ να κάνουμε. Να φύγω να πάω σπίτι μου, ας πούμε. Δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Άλλο επίπεδο αυτό. Το να είσαι σε μια τέτοια κατάσταση και να δεις τι κάνεις, πώς το χειρίζεσαι. Λοιπόν. Και σαν να μην φτάνει αυτό, κάνει και το αστείακι του άλλου. Γιατί σου λέει, αφού είσαι λοιπόν τόσο μάγκας, να σου δείξω πώς είναι εδώ το επίπεδο. Για να ξέρεις ότι εδώ. Αυτό, δεν το πέμε. Αυτό είναι πειραχτήρι σαν παιδί, είναι γαμό. Είναι τέλειο, είναι. Γαμότα παιδιά είναι, ας πούμε. Αλλά αυτό. Και το θυμάμαι λοιπόν, σαν να μην έφτανε που ήμουνα. Που δεν είχε λύσει ο άλλος, δηλαδή που λέει ο προπονητής απ' έξω. Εντάξει, άστο. Πετσέτα, βάλω στου πιτσιρικάδες. Δηλαδή δεν ξέρω, να κάτι να κάνουμε, ας πούμε. Λέει, το πετάκι όλος μπροστά σε όλους. Ωραίο και εξάρι το κομμάτι. 7 τέταρτα το κομμάτι. Αυτά. Και από εκεί ξεκίνησε. Δεύτερος drummer ήταν ένα παιδί που λέγονταν Daniel Friedman. Για ένα live και μετά ήρθε ο Mark. Και τελείωσε. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε ένα 8 χρόνια εξωφρενικές εμπειρίες. Ειδικά αυτός ο πρώτος δίσκος που τον έκανε παραγωγή, παιδιά, η Μεσέλ Ντεγκιοτσέλο. Είχα τη Μεσέλ Ντεγκιοτσέλο σε ένα στούντιο μέσα, πάλι εμπειρία αυτή τρελή. Όποιος την ξέρει, την ξέρει. Φοβερή μπασίστρια. Πέραν το τραγουδίστρια, παραγωγός. Κουλτούρα, το groove, δικό τους. Δεν σας το λέω αυτό με το «Α, είναι καλύτερη αυτή», αλλά τι να κάνουμε τώρα, γυναίκα. Και θυμάμαι ότι ήταν κάποια φάση που είχε φτάσει στα ωριά της, ξέρω εγώ, και μου έλεγε. Μου έλεγε, εδώ παίζει, εδώ μην παίζει. Εδώ παίζει, ξέρω εγώ, τέτοια φάση. Και ήμουνα μέσα εδώ, καλυθέα, λίγοντα σε φάση. Βέβαια. Και έμαθα να το. Και νομίζω ότι στην αρχή προσπαθούσα να την καλοπιάσω και συνειδητοποίησα ότι μόλις έγινε αυτό μου, αυτή το σεβάστηκε κάπως. Και πάλι λάθος. Και θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Από αυτό το πρώτο δίσκο υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται. Worrisome. Ανησυχητικό, ξέρω πώς λέγεται. Και αυτή κάπου είχε απειβδίσει και ενώ παίζω σε όλο το δίσκο μπάσο, ας πούμε, δεν της άρεσε αυτό που έπαιζα σαν παραγωγός και έπαιξε εκείνη μπάσο γιατί προφανώς πολύ έπαιζα και δεν ήμουν focused και δεν άκουγα καλά και τα ξέρεις, ας πούμε, είχα χάσει την συγκέντρωσή μου για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ας πούμε, γιατί ήμασταν εκεί πέρα άλλο που μαθαίνεις, 3 ώρες, 10, 7 ώρες, 8 ώρες μέσα σε μια μέρα. Να είσαι on πάντα, να είσαι professional πάντα, να κάνεις αυτό που σου λένε, να έχεις καλό vibe, όλο αυτό, ας πούμε, σε δημιουργική φάση. Και έχασα, προφανώς γι' αυτό φαντάζομαι, το έβγαλε τον μπάσο και παίξε αυτή η μπάσο για 16 λεπτά. Και εκεί καταλαβαίνεις τα μπάσο. Για μένα. Και πήρα το μεγάλο μάθημα. Είναι το αγαπημένο μου μέρος του δίσκου ολόκληρο. Τουρού, είναι μπασογράμμι. 4, τάρα, τουρού, τουρού. Τα, τι, τα, τα, τουρού. Και εγώ είμαι σε φάση. Εντάξει, καλό ήχο είχα τότε, ας πούμε. Καλύτερα είναι τώρα για μένα. Πολύ πολλά μπάσα. Ξέρω, εντάξει, ωραία ήταν, αλλά φαίνεται ότι έπαιζα πολλά. Και μπαίνει αυτή. Και βλέπεις και λες. Α. Έτσι. Α. Οκ. Okay. Και το άκουσα, το έζησα, ήμουν εκεί. Τι θες άλλο να σου πω, ας πούμε. Μετά βγήκε και δεύτερο δίσκο που το έκανε παραγωγή μόνο του Jason. Για μένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό ο δίσκο και είχε φοβερά διαμάντια εκεί πέρα μέσα, αλλά δεν πήγε τόσο καλά γενικώ, α πούμε. Και μετά έφυγε ο Mark για όσο αφορά του Now vs Now. Με σταματάτε άμα μιλάω πολύ. Όχι, όχι, πέστε, σε παρακαλώ. Και έρχεται και ψάχναμε παιδιά και άλλη φάση τώρα. Ποιο αντικαταστήσει τον Mark. Ο Mark παντρεύτηκε με την Gretchen, Παρλάτο. Πήξε ένα παιδί, μας το είπε, δεν μπορώ, θα είμαι μπαμπάς, θέλω να κάνω το δικό μου, φεύγω. Ποιος θα παίξει τύμπανα και αρχίζει λοιπόν να έρχονται drummer. Ο πρώτος που ήρθε λοιπόν ήταν ο Jojo Meyer, ο οποίος ήρθε περιοδία και έκανε περιοδία μαζί μας στην Ιταλία, ολόκληρο θυμάμαι και τα λοιπά. Δεν θα μπορούσε να είναι στην πάντα για διάφορους λόγους, γιατί ο Τζότζο είναι Τζότζο και αυτός έκανε πάντα το δικό του κόλπο και ακόμα το κάνει και ακόμα μιλάμε και τώρα θα παίζει με AI σε λίγο μόνος του, άστον του Τζότζο. Και επίσης, ξέρεις, δεν είναι και η μουσικούλα δεν είναι, δηλαδή θέλει κάποιον που θέλει να είναι στην πάντα, ας πούμε έτσι. Αλλά ήταν φοβερή εμπειρία, γιατί εντάξει, άσχετο με τον Τζότζο που με έχωσε και με τα πετάλια, θα σου το πω αυτό αργότερα. Ήταν ένα από τα πρώτα ναύσματα που είχαμε με τον ηλεκτρονικό ήχο, ας πούμε. Δεν μπορούσε. Για λόγους ευνόητους, για τους νέρβους και αυτά τα λοιπά, δεν μπορούσε. Φοβερή εμπειρία.
δύο εβδομάδες στην Ιταλία, πάνω κάτω την Ιταλία. Να ξέρεις, το καφέδες, αυτά, εσπρέσα, μάσες κτλ. Ιστορίες από τον Τζότζο σε ένα βαν. Να πηγαίνουμε πάνω κάτω την αυτοστράτα, κατάλαβες. Τώρα, η φοβερή εμπειρία, ρε παιδί μου, πληρώνει για αυτό ο κόσμος. Ο επόμενος ποιος ήταν, παιδιά, ο Nate Smith. Πω, πω, έλα τώρα, εντάξει, έλα. Περιοδία με Nate Smith. Έλα, ρε, εσύ. Αυτό ήταν το 2014. Και κάτι άλλο σημαντικό. Εκεί είναι που μου έχει πει ο Nate Smith σε κάποιο ταξί που έχουμε χωρίσει, γιατί χωράγαμε με τα τσουμπράγκαλα και μου κάνει. Έχω κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου, μου λέει. Αλλά τώρα έχω αρχίσει να το φτιάχνω και θα δεις τι θα γίνει. Και είδατε τι έγινε. Το άκουσα πριν γίνει. Θα δεις τι θα γίνει, μου κάνει. Το έχω. Πραγματικά. Έκανα λάθη. Θα το, δηλαδή δεν ήμουν έξυπνος για αυτό, για το ένα, για το άλλο μιλάγαμε. Και αυτό. Και εκεί εγώ δεν ήμουν focused ακόμα. Δηλαδή δεν το. Παίρνα, λέω, εντάξει. Ούτε το είχα δει ότι είναι ο Nate Smith. Παίζουμε, περνάμε ωραία και είναι και στο YouTube αυτά όλα. Δεν έχω ανεβάσει εγώ βίντεο στο YouTube πουθενά, εννοείται. Και μετά, και εδώ θα κάνω sorry που γιατί το μεγάλο θέμα του Stavros σωστά, γιατί μου δίνεται ευκαιρία να το πω, ναι, αυτό, και θέλει. Στα ελληνικά ειδικά, ας πούμε. Ήρθε, εμφανίστηκε αυτό το παιδί, ο Justin Tyson. Έπαιξε και ο Justin Brown, sorry, το ξέχασα. Έπος drummer. Ποιος άλλος πέρασε. Θα σας πω τώρα από ντράμπρε που έχω στο σκεπά. Τότε δεν ήταν ο Nate Wood ακόμα, έγινε μετά αυτό. Και εμφανίζεται, πάση περιπτώσει, ξεχνά τώρα άλλα ονόματα να σου πω. Ναι, ο Zach Danziger έπαιξε. Τι λες τώρα, εννοείται. Τελειώνω, sorry. Και έρχεται ο Justin Tyson. Και ο Justin Tyson τυχαίνει να έχει πάει για... Να δεις πώς είναι αυτά τα πράγματα και το connections που λέγαμε με τα degrees of separation. Πηγαίνει η Michelle de Gocello, αν δεν κάνω λάθος, στο Berkeley, δεν κάνω λάθος, μας το είπε. Και κάνει μάθημα, βασισμένο, μόλις είχε βγει ο πρώτος δίσκος στο Now vs Now, το Seven Ways, το οποίο είναι ψιλοχιτάκι γενικώς amongst musicians. Είναι πολυρυθμικό, είναι concept, minimalistic, άμα το ξέρετε, όσο το ξέρετε, άμα θέλετε, τσεκάρετε, το ξέρω. Και του διδάσκει αυτό. Και ο Justin είναι από Ινδιανάπολη, που έλεγε ο Naptown, και έρχεται από εκκλησία. Οπότε έχει αυτή τη ρίζα που σου έλεγα. Και έχει, μαθαίνει αυτό. Και τη γούσταρα την πάντα και εμφανίζεται λοιπόν για να μάθει, για να παίξει τη μουσική. Και εμφανίζεται και απλώς το παίζει με τη μία όλο, ας πούμε. Και όχι μόνο αυτό, έχει βγάλει και ένα κονιακάκι και πίνει, ας πούμε, σε φάση, ξέρεις, από. Χαλαρός, ωραίος, όλο. Και πάμε και παίζουμε μπαμ μπαμ στο Winter Jazz Fest, στο Blue Note, να το παρουσιάσουμε αυτό, ας πούμε. Και έγινε πανικός, και αυτό στο YouTube νομίζω είναι. Και από εκεί βγήκε ένας τρίτος δίσκος, τον οποίο εμένα είναι ο αγαπημένος μου, και άμα θέλετε θα σας πω γι' αυτό, αλλά θα κάνω μια παύση, γιατί έχω μιλήσει, έχω κάνει τεράστιο σερί και θέλω να μου πείτε αν έχετε ερωτήσεις. Συγγνώμη. Δι συγγνώμη, ρε φίλε, κάνεις πλάκα τώρα. Εδώ πέρα είναι πανικός στο ίσωμα. Έχεις αναφέρει καταρχάς. Ένα από τους αγαπημένους μουσικούς ever. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι η υπόλοιπη μουσική που ανέφερες δεν είναι εξίσου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πλέμε αυτά. Απλώς καταλαβαίνω τι εννοείς. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει. Με Nate Smith είμαι όχι άρρωστος. Μα αλλά... τώρα τι να λέμε, ρε. Τέλος πάντων. Τόση πολλή μουσική, ρε Παναγιώτη. Έχεις συμπυκνωμένη. Είσαι χρόνια βέβαια στο χώρο. Αλλά τόσες πολλές διαφορετικές μουσικές εμπειρίες από τελείως διαφορετικούς κόσμους, με εσένα να είσαι ο εαυτός σου σε όλες αυτές. Ναι, και ναι, πες μου, συγγνώμη. Όχι, πες αυτό που θες να πεις. Σου λέω, το ένα φαίνει τ' άλλο. Πώς κάποια στιγμή νομίζω κάπου κάηκα κι εγώ κακομύριζα με το μου. Δεν είναι εύκολο. Αυτό θα σε ρωτάω. Περίμενε όμως να σου πω, ας πούμε, που είσαι κιθαρίστας, έτσι. Πες μου. Δεν νιώθω πολύ κιθαρίστας αυτή τη στιγμή. Για να είμαι ειλικρινής. Για πες. Wayne Krantz, θεός. Δεν έχω πολύ άποψη, δεν είμαι πολύ ψαγμένος. Για πολλούς κιθαρίστες στον κόσμο. Αυτό το τρίο κτλ. Ήρθε να δει Now vs Now, ήθελε να κάνει φάση, έκανε κάποιο βίντεο και κάποια φάση με τον Mark και με πήρε τηλέφωνο να παίξω στην μπάντα του. Εκείνο ο Nate Woods τα τύπανα. Εκεί είναι δηλιώσιμο. Εκεί έριξαν τα λιωσίματα. Γιατί εκεί έπρεπε να βγω πάνω και να το κάνω σωστά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Γιατί αυτό είναι concept. Ξέρεις αυτό... τι απορία έχω. Ναι. Όταν στην ηλικία που ήσουν και με όλα αυτά που σου συνέβαιναν, καταλάβαινες πόσο huge είναι αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σου.
ή απλά σε είχε πάρει ροή το πράγμα. Τεράστια και φοβερή κουβέντα. Όχι ρε γαμώτο, δεν καταλάβαινα πόσο huge είναι αυτά. Γιατί είναι... Όχι, γιατί δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό ρε γαμώτο. Τώρα το συνειδητοποιώ. Τώρα συνειδητοποιώ ότι... Δεν καταλάβαινα πόσο ήξερε ο κόσμος. Δεν το κατάλαβα. Δεν το καταλάβαινα ότι αυτά τα ακούγανε και τα βλέπανε. Και πούσε αυτό είναι beginning, early YouTube, έτσι. Δεν είναι... Έχασα και αυτή... Χάσαμε αυτή την... Χάσαμε. Τόσο πάντων δεν είχε το τρελό τόπο. Αλλά το ξέρανε παντού και το δίσκο και αυτά και τους Gypsy τους ξέρανε παντού και δεν το έχω καταλάβει. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν με τους φίλους μου και τζαμ. Αυτό. Ότι ήμουν με τους φίλους μου και τζαμάραμε και ότι είχα δυνατότητα κιόλας να σπάζομαι και να στραβώνομαι κάτι που είχαν κάνει και ότι αυτό και τα λοιπά και βλακίες τώρα. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Ναι, αυτό δεν έπαιξε ρόλο όμως το πόσο αυθεντικό σου μέσα σε αυτό. Δηλαδή το ότι δεν υπήρχε κάποιο wow factor στο ότι ρε παιδί μου. Μέσα σε όλη αυτή τη φάση, η οποία έχει κερδίσει αναγνωρισιμότητα και είχε γίνει πολύ πιο huge από ό,τι εσύ είχες αντιληφθεί, γιατί είσαι πολύ μέσα στον κόσμο σου εκείνη τη στιγμή να το κάνεις. Εγώ πιστεύω ότι έδωσε. Δεν ξέρω αν δεν το εκτίμησες όσο θα ήθελες. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι, πώς λέγεται, βάσει σχεδιασμού, planning wise, ρε παιδί μου, σίγουρα έχασα ευκαιρίες του να είμαι σε πιο καλά πλασαρισμένος στο είναι όνειρο να βλέπεις αυτά τα άτομα τώρα, ας πούμε, ότι δεν πρόκειται να έρθει να παίξει. Γιατί δεν έρχεται να παίξει ένα τζαμάρι ο Μάρκ Τζουλιάνο, άστο Μάρκ, οποιοδήποτε. Γιατί έχει πλάνο του και έχει φτιάξει το μενού του και αυτό σερβίρει και αυτό είναι το μαγαζί. Κατάλαβες, και πάλι είναι αυτός του και έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ τα έλεγε πιτσιρικάς και εγώ ήμουν σε φάση. Τι λέει τώρα αυτός, πάμε να παίξω. Πάμε ταξιδάκι, wow! Πάμε στο φεστιβάλ. Τι είναι εδώ, φάμε. Δεν ήμουν αλλού. Και βέβαια όταν παίζαμε ήταν η καλύτερη μου, ρε παιδί μου. Ήταν όλο ένα όνειρο, ξέρεις, μια ομίχλη όνειρο μαζί. Μουσική, ταξίδια, αυτό. Ακόμα, απλώς τώρα τα εκτιμούν διαφορετικά. Αυτό του δίνω εκείνη. Ο Jason εξακολουθεί να είναι ελεύθερη ψυχή, ας πούμε. Ψάχνεται διαρκώς, είναι σε άλλη φάση τώρα, ας πούμε. Αλλά το είδα αυτό με διάφορους. Και ο Τζότζο ήταν έτσι και ο Νίτ Σμιθ ήταν έτσι, σου είπα, το είδα. Ο Νίτ Μπουρ ήταν έτσι, το έχω ζήσει όλο. Τον ξέρω πολύ πριν από τα 4 και αυτά. Και οτιδήποτε έχει κάνει. Genius. Και κανείς δεν ξέρει επίσης, δεν ξέρω πόσοι ξέρουν ότι είναι mixing engineer, mastering, το έκανε όλα. Και είναι και μπαμπάς τώρα. Και λες. Και σου έχω πει ότι κάνω τώρα διάφορα. Έτσι, πρέπει να σου φαίνονται πολλά. Αισθάνομαι εκεί πέρα πάντα σε φάση ότι wow. Ότι ξέρεις, εγώ είμαι. Και αυτή είναι. Τζότζο Μάιερ ή Μάρκ Γκουλιάνα. Δεν μπορείς να τα πεις αυτά. Επειδή είμαι drummer, του drummer ειδικός, sorry, έχω μάθει packets, έχω παίξει πάνω αυτό. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο Μάρκ θα σου πει ότι είχε επιρροή από τον Τζότζο 100%. Ο Τζότζο το θαύμαζε. Το Μάρκ, αυτό θα πρέπει να σου αρκεί, που σου είπα. Μου αρκεί full. Γιατί ο Τζότζο, σαν μεγαλύτερο, που ήταν ήδη θρύλος, έτσι, που δημιούργησε staff και ξέρω και πώς, γιατί εννοείται ότι. Σου είπα, ήμασταν. Έχουμε φάει περιοδία μαζί και τα λοιπά και τα τέλος πάντων. Τον θαύμαζε τον Μάρκ. Τον θαυμάζει, το ξέρω. Και ο Μάρκ εννοείται ότι θα βάλει τον Τζότζο και το ξέρω ότι το έχω ακούσει ότι ξέρεις ότι είναι ένα μέρος του τι είναι, ας πούμε. Όπως κακά τα ψέματα, η γενιά που ήρθαν μετά, οι γενιές που ήρθαν μετά από τον Τζότζο μέχρι κάποιο σημείο, εντάξει τώρα αναπόφευκτο. Έτσι, το άνθρωπος δημιούργησε staff. Πρωτάκουστο κτλ. Ποτέ δεν έχω κάτσει να τα βάλω στη σειρά αυτά. Με βοηθάει πολύ αυτό. Χαίρομαι. Και πάλι δεν τα έχω. Δηλαδή λείπουν πολλά. Μα είναι λογικό, δηλαδή. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Είναι δεδομένο, έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά θα ξεχάσω ο κόσμο. Εντάξει, είναι εξωφρενικά πολλά και δεν σταμάτησα ποτέ ακίνητο. Και ζητώ συγγνώμη, ευτυχώς που είναι στα ελληνικά και οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα προσβληθεί κανένας. Ότι θα είναι υποτιτλισμένο. I know. Κοίταξε να δεις. Ως μουσική και εμείς. Εντάξει. Τέλος πάντων. Σταματήστε το αυτό, εννοείται μουσική. Εντάξει, στέφομαι. Εντάξει, μουσικός είναι. Δεν χρειάζεται να είσαι μουσικός. Άμα είσαι εσύ καλά, είσαι μουσικός. Ισχύει. Μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι βέβαια να ρώτα και κανένα φίλο σου. Αλλά εντάξει. Κοίταξε το. Ναι. Οκ. Δες που βρίσκεσαι αυτό, ξέρεις. Να γνώθεις αυτόν τι έλεγε ο άλλος. Τι έλεγε αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, δες που είσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι ξέρεις. Εντάξει, το έκανα το λάθος. Αυτό. Sorry. Όχι, απλώς.
όλα αυτά που εμείς τα ξέρουμε και ανατριχιάζουμε με αυτά που μας περιγράφεις, γιατί τώρα τον του λες τον Αλνού για τον Τζο Μέιρ, για Νέιτ Σμιθ, για όλους αυτούς τους παίκτες που ανέφερες, το πιάνει ένα τρέμουλο. Πόσο θα του άξιζε όλο αυτό του πράγματος να είναι mainstream, να είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θα ανατρίχιαζαν με αυτά που λες? Δεν πειράζει. Δεν με ένιωξε ποτέ αυτό. Το ξέρω, θα φαίνεται. Θα σου πω γιατί. Γιατί τελικά τώρα που μεγαλώνω καταλαβαίνω wow, πόσο priceless ήταν αυτή η εμπειρία, ας πούμε. Θα σου πω κάτι τώρα που λέει για τον Nate Smith, ας πούμε. Στην αυτή την περιοδία που ήρθε να κάνει, έτσι, τη μία περιοδία που έκανε, το πρώτο live ήταν στην Πράγα, στο Jazz Dock. Είναι classic αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι που είναι πάνω στο ποτάμι εκεί. Και παραλαμβάνω, το Seven Ways είναι δύσκολο concept. Ο Jason είναι master στο ρυθμό. Master. Είναι, ρε παιδί μου, μικρά εφτάρια, 7 δεκατέκτα και 7 δεύτερα, ας πούμε, ή τέταρτα, συγγνώμη, που πάνε ταυτόχρονα, ξέρω εγώ, τάκε, 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 τάκε
ακόμα το παλεύουν. Δηλαδή βλέπω βίντεο που μου στέλνουν πιτσιρικάδες, βλέπω όχι εμένα, που ξέρεις κάνω tag το κομμάτι και λέω ακόμα το παλεύουν αυτό το κομμάτι. Και ξέρω ότι ήταν δύσκολο για τον Nate. Του το έστειλα κάποτε, γιατί ξέρεις μετά ξέφυγε και ο Nate παραπάνω. Ήτανε που ήταν, ήδη έπαιζε δηλαδή εξωφρενικά gig. Τον Dave Holland έπαιζε νομίζω αν δεν κάνω λάθος ήδη τότε ας πούμε. Είχε δηλαδή καριέρα ο άνθρωπος, δεν είναι καμία σχέση. Απλώς μετά ξέφυγε ας πούμε. Και του το έστειλα αυτό το βίντεο, λέω δεν ξέρω κανέναν που θα μπορούσε να το χειριστεί αυτό. Γιατί ήταν δύσκολο. Δεν σου λέω δεν το ήξερε. Το όχι, αλλά ήταν δύσκολο. Και ανέβηκε στο πατάρι, παιδιά, και είναι στο YouTube. Το live είναι στο YouTube. Άμα βάλεις τα σωστά keywords με πολύ λίγα views, ας πούμε. Γεμάτο το μαγαζί. Seven Ways, Now vs. Now, Nate Smith, ξέρω. Παναγιώτης Ανδρέου, ξέρω, οτιδήποτε. Αλλά Nate Smith. Και το είδα μετά στο μυαλό μου. Έλεγα, πώς το έκανε αυτό. Πώς το έπαιξε, πώς τα κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος. Σίγουρα δηλαδή με δυσκολία ας πούμε και εκεί φαίνεται το μεγάλο παίκτης ας πούμε. It either makes you or breaks you, καταλάβες. Mm. Και ο παίκτης και στην μπαλάστα ας πούμε ψυχολογικά να το γυρίσει στο μάτς στη δύσκολη φάση ας πούμε είναι άλλου είδους μελέτη. Sorry τώρα μιλάω χήμα αλλά όχι, μου έκανε δηλαδή, το είδα κάποια στιγμή και λέω wow. Γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα στον αλγόριθμο αυτά. Ναι. Κάτι έψαχνα. Διαμάντια χάνονται έτσι. Δεν πειράζει. Α, δεν πειράζει. Γιατί ξέρεις τι, μην ξεχνάς, όλο αυτό το κόλπο είναι από το 7. 6, 2, 4, 5. Είμαστε 20 χρόνια in. It's not a lot of time. Ναι. Άμα το σκεφτείς. Ναι. Βέβαια δεν ξέρεις και πού πάει όλο αυτό έτσι όπως κοιτάει. Θα πάει όπου να πάει. Θα κορεστεί κάπου σίγουρα, όπως και όλα. Μέσα από τα τόσα πράγματα που έχεις πει, από τα οποία. Δηλαδή, τι να σου πω, εγώ κρέμα μου από τα χείλη τώρα που μοιραζόμουν όλα αυτά και ο Μάκης. Το θέμα είναι το εξής. Ακόμα το παλεύουν αυτό το κομμάτι. Το κρατάω αυτό. Πόσο αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις μουσικές. Δεν θα βγει η Taylor Swift να παίξει και θα πούνε α, το παλεύουν αυτό το κομμάτι. Κατάλαβες τι εννοώ. Όχι. Αυτή η μουσική που κάνεις. Ναι. Όσες φορές και αν παίξει το κομμάτι, όσο στάνταρ και αν είναι η φόρμα, δεν έχει να κάνει μόνο με το αυτοσχεδιαστικό aspect. Έχει να κάνει με το όλο θέμα της προσωπικότητας του καθενός, το πώς το προσεγγίζει κάθε φορά. 10.000 φορές το παίξεις, 10.000 διαφορετικές εμπειρίες θα είναι. Ας είναι το ίδιο κομμάτι. Αυτό μπορείς να το έχεις μόνο στη μουσική για μουσικούς. Δεν θέλω να το λέω έτσι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πόσο ενδιαφέρον και ξεκινάει πόσο από μουσική. Να είμαστε. Ξέρεις πως είναι αυτό το, έχεις την κλασική αυτή εικόνα στο σύμπαν που είναι το Pillars of Creation λέγεται, αυτό το νεφέλωμα που μοιάζει ναι. Με άλογο που εκεί γεννιόνται άπειρα αστέρια. Εκεί είναι μουσική που ακούνε μουσικούς. Κατάλαβες. Εγώ θέλω πάλι να το πεις, δεν το πιέσα. Είναι ένα νεφέλωμα κάπου σχετικά κοντά μας. Ναι. Ξέρω εγώ πόσες εκατομμύρια, αλλά κάποια χιλιάδες έτη φωτός. Ναι. Και εμένα μου φαίνεται ότι εκεί γεννιόνται αστέρια. Είναι ένα σημείο που γίνεται, ξέρεις, που γεννιόνται αστέρια. Γίνεται αυτή η διαδικασία, ας πούμε. Που θα γίνουν μετά συστήματα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Με τον ηλιακό δίσκο, το κάτι αντίστοιχο, ας πούμε. Ξαρτάται από τι πορεία θα πάρουν τα αστέρια, ας πούμε. Θα γίνουν κόκκινοι, να είναι, ξέρω, στο διάλογο. Καταλαβαίνεις τον ναι, ναι. Εκεί λοιπόν για μένα είναι μουσική που ακούνε μουσικούς. Εκεί είναι τα σπάργανα. Από εκεί θα προκύψουν ιδέες, οι οποίες ναι, εννοείται,
μέσω της, πώς λέγεται αυτό, το δαρβινικό, ας πούμε, της εξέλιξης. Ναι ρε παιδί μου, της εξέλιξης, το έχει μια καλύτερη έκφραση. Natural choice, πως φυσικής επιλογής. Ναι, 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 evolution. Θα πέσουν, ξέρω εγώ, λαζαριές, κάποια θα γίνουν Taylor Swift. Από πού έβγαινε η Taylor Swift? Δηλαδή θα πας στο 1850 και θα παίξεις Taylor Swift και θα σου πούνε wow. What the fuck, wow, that's great. That's amazing, Taylor Swift. Who's Taylor Swift? Κάτι έγινε για να φτάσει εκεί. Αυτό. Και για μένα τα σπάργανα είναι μουσική που ακούνε μουσική, είναι. Όλες οι μουσικές έχουν περάσει τα... Και ξέρω γιατί κάποτε είχα... Εγώ ρε παιδί μου ήμουν στα... Είμαι Gen X, πώς λέγονται αυτά. Με το Fusion με πήρε η μπάλα στα τελευταία. Δεν έγινα Fusionάς ποτέ. Αλλά πρόσεξε, άκουσα Tribal Tech. Άκουσα Gary Willis. Βέβαια. Γιατί ήταν καλά ο γιο της τότε, ας πούμε. Το φέρανε και στον Τνάκα τότε. Εγώ έπαιζα 6 μήνες μπάσο. Είχα ένα Music Man κολοφαρδία. Το δεύτερο μου μπάσο. Το πρώτο ήταν ένα. Μια μάχα, ό,τι να είναι. Τέλος πάντων. Και είδα Gary Willis να λέει giant steps σε μια θέση. Walking ήταν solo, solo ήταν νομίζω. Εντάξει τώρα κατάλαβες το. Ό,τι και να ήταν. Και μετά λέει σε δύο χορδές πάνω κάτω. Και εγώ ήμουν σε φάση ακόμα. Δεν καμία σχέση. Εντάξει, δεν σου λέω ότι κατάλαβα κάτι, αλλά με πήρε. Γιατί το λέω, για το λέω αυτό, συγγνώμη, ναι. Ότι και αυτή και με το γιο του είχα κάνει ένα κουβέντα, θυμάμαι τότε, ήταν στον καιρό τη μουσική που μετά την τζαζ έπρεπε να γίνει αυτό για να πάει αλλού η φάση, κατάλαβες. Όλα έχουν τη θέση τους, ας πούμε. Απλώς δεν μπορώ να κρίνω εγώ τη Fusion, γιατί σήμερα τη θεωρώ. Α, ξέρω εγώ. Άλλα τα κόλπα σήμερα. Να το θέσω έτσι απλά. Μία παρένθεση. Εγώ το κομμάτι της Taylor Swift δεν το ανέφερα υποτιμητικά. Δεν είναι δηλαδή ότι. Καμία σχέση. Είναι Klein Mind. Θα μπορούσε να βάλει οποιοδήποτε όνομα θέλει. Ναι, εκεί. Ναι. Εννοώ ότι ρε παιδί μου, όταν είναι κάτι, ξέρεις, κάτι απευθυνόμενο, παιγμένο από τόσο ψαγμένους μουσικούς. Και η μουσική της Taylor Swift πολύ πιθανό να είναι πάρα πολύ σκύλη. Έτσι, και περαμένει. Δηλαδή είναι top king από θέμα χρημάτων αυτό. Δεν το συζητάμε. Δεν νομίζω να έχει ότι να είναι τύπους να παίζουν. Απλώς εννοώ ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα ενδιαφερθεί. Η σημαντική πλειοψηφία του κοινού που είναι εκεί να ακούσει την Taylor Swift δεν νομίζω να ενδιαφέρει τόσο πολύ η μπασογραμμή, πώς έχει. Δηλαδή, αν και οι ενοχιστρώσεις τους είναι σε καμία περίπτωση όχι δουλεμένες σε αυτή τη στιγμή. Είναι το ακριβώς ανάποδο. Ναι. Όχι, δεν κατάλαβες. Είναι υπερδουλεμένες. Δηλαδή, σε φάση ότι ξέρουν ακριβώς. Ακριβώς, ναι, ναι. Πότε θα κουμπίσει τη χορδή. Ναι. Πικ, εδώ. Στο δευτερόλεπτο 1 και 13 θα γίνει αυτό. Ναι. Και βέβαια, ακόμα και για το μουσικό κοινό, ακόμα και για το κοινό το οποίο δεν είναι μουσική, αυτό, το πόσο δουλεμένη είναι η ορχήστρωση, έχει impact, εγώ θεωρώ, σε αυτούς. Εγώ πιστεύω ότι η εμπειρία τους είναι έτσι, επειδή είναι και τόσο καλά δουλεμένη η ορχήστρωση και όλο αυτό. Μπορεί να μην το εκτιμάνε άμεσα, αλλά it is what it is, όπως είπες και εσύ. No, it is also τι θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, αν είσαι σε αυτό, είσαι ότι τρως. Είσαι ό,τι κάνεις. Το ίδιο είναι. Δηλαδή, αν μπει σε αυτό το κόνσεπτ, θα κάνεις μουσική σε αυτό το κόνσεπτ. Μπορεί να το κάνεις καλά και μπορεί να το κάνεις άσχημα. Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα με αυτό. Ακόμα δεν έχω. Δεν υπάρχει για μένα κακή μουσική. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει κακός ήχος. Αυτό εντάξει, δικό μου θέμα αυτό. Με τσαντίζει πολλές φορές με ανθρώπους που μου λένε δεν μπορώ να ακούσω. Αραβική γλώσσα. Εντάξει, το σέβομαι. Τι να πω. Παλιότερα ειδικά τσαντιζόμουν πάρα πολύ. Τώρα λέω εντάξει, τι να σου πω, χάνεις. Κρίμα, σαν μουσικός ειδικά. Τι είναι αυτά, σκυλάδικα είναι αυτά. Εσύ χάνεις τώρα honest phrasing, πιο honest δεν γίνεται εδώ. Δηλαδή δεν σου λέει ψέματα. Αυτά τα παιδιά που είναι χρόνια σε αυτό και αυτό ξέρουν, αυτό το κάνουν με από εδώ, κανονικά κτλ. Εντάξει, aesthetically, αισθητικά κτλ. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε μεγάλη κουβέντα. Έχει καλά στοιχεία, 100%. Χθες είδα Παπα Μακαρίου. Έχετε υπόψη σας? Όχι. Να τσεκάρετε, φωνάρα. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι διαφορετικό από σένα. Γνωρίζοντας μέσα από όλες αυτές τις μουσικές εμπειρίες που έχεις ζήσει, πόσο ακομπλεξάριστος έχεις γίνει. Ακόμα κι αν είχες και την προδιάθεση να είσαι ακομπλεξάριστος, μέσα από όλα αυτά δεν γίνεται να είσαι. Δεν γίνεται. Πραγματικά. Με τους New York Gypsy All Stars, θέλω να πιστεύω. Θα το πω αυτό τώρα. Ότι βάραμε το λιθαράκι μας σε όλη μας την περιοχή εδώ. Γιατί είμαστε γνωστοί και στον αραβικό κόσμο, αλλά Βαλκάνια και Near East, εδώ εγγύης Ανατολή, αυτό το ότι αναμειγνύουμε πράγματα δύσκολα τώρα σου λέω.
Ο άλλος ξέρει το Μακάμι που ξέρει και ότι γίνεται έτσι ακριβώς και ότι πρόσεξε, παίζει με το μυαλό του πίσω στην Τουρκία. Την έκανε ο Νάκη, δεν φταίει τίποτα. Θα τον ακούσουν, έχει ένα όνομα τεράστιο, ξέρω εγώ. Έτσι. Δηλαδή, όσο και ανοιχτό μυαλό και να είναι, ρε παιδί μου, το όργανο είναι από εκεί. Νομίζω ότι βάλαμε ένα λιθαράκι και εδώ, ρε παιδί μου. Να μην κολλάς με το τι είναι ακριβώς και πώς. Εντάξει. Αν το κάναμε καλά ή όχι, αυτό είναι debatable, ας πούμε. Αλλά ήταν ο σκοπός. Είναι ένα θέμα που εμένα μέτσουζε, ας πούμε, όταν δουλεύαμε αυτές τις μουσικές. Ειδικά στον πρώτο δίσκο, που ήταν και γνωστός, ας πούμε. Ακομπλεξάριστος όχι. Μέτρωγε πάντα. Ναι, πάσπο, δηλαδή εγώ έτσι ήμουν. Δεν θα περίμενα ποτέ από σένα να ακούσω τη σνομπάρη στο Σκυλάδικο, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου πω γιατί καταρχάς έχω μάθει πράγματα από συγκεκριμένους τραγουδιστές σίγουρα και εκτιμώ ξεκάθαρα. Ειδικά τα τουρμποφόλκ, ας πούμε, και τα λοιπά, που και εγώ συνιστώ, όσους το ξέρουν, ας πούμε, να πάνε να δουν τα παιδιά που παίζουν ρυθμό, μπάσο, τύμπανα, έχουν. Εντάξει, αν δεν σου κάνει κούπα, το δέχομαι αυτό, δεν μπορώ. Και εγώ μεγαλώνω και κάποια πράγματα πια δεν μπορώ να τα ακούσω, ίσως, ας πούμε. Αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, 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 απόλυτα. Ινδία πότε πήγες? Ινδία πήγα 10, 10, 11, 12 ή 10, 11. Δύο χειμώνες έκανα. Πόσο αλλαγμένος γύρισες? Γιατί πήγες? Πάλι χώθηκα, σου λέω. Μου δόθηκε μια ευκαιρία να πάω τώρα. Ποτέ δεν ήμουνα. Ήμουνα ανεξάρτητος από πολύ μικρό στην Αμερική. Από πολύ νωρίς. Δεν ήταν σε δεδομένο. Αλλά απλώς τότε δεν με νοιάζε πόσα είχα στο λογαριασμό μου. Απλώς είχα απλώς το νίκη μου. Αυτό με νοιάζε τον αυτό να και να φάω και αυτά, ξέρω εγώ. Και να γνωρίσω κόσμο κτλ. Έμπλεξα. Πάλι κιθαρίστας πρέπει να τσεκάρετε. Με τον Μπρασάνα. Must. Ο Πρασάνα είναι θεός, θα σου πω γιατί. Γιατί ο Πρασάνα είναι Μπερκλεάς και αυτός, πιο πριν από μένα. Ο Πρασάνα, αυτό που με διέλυσε, θυμάμαι, αργότερα, άσο το τι. Έπαιζε με κιθάρε, είναι μεγάλη μούρη στον κιθαριστικό κόσμο, γιατί πήρε καρνατική, κλασική μουσική, σοβαρό σταφ, και το πέρασε σε ηλεκτρική κιθάρα. Και έπαιζε πάντα με κάτι κιθάρες μέτριες. Δηλαδή, ούτε. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Και του είπα, εσύ τώρα Πρασάνα. Εσύ είσαι μέση. Δηλαδή, μπορεί να πα καλή ώρα, όπω μου έλεγε εσύ πριν, σε οποιοδήποτε και να του πει, βάλε Πρασάνα και φτιάξε μου. Και θα σου πει, πάρτο και κάνε με διάσημο. Και μου λέει, όχι, γιατί θέλουν να ξέρουν τα παιδάκια που στην Ινδία, που θέλουν να παίξουν κιθάρα και να κάνουν αυτό, ότι μπορούν να το κάνουν και μια σπασμένη κιθάρα. Και εκεί λέω, wow. Θεούλη. Respect. Πολύ μεγάλο respect. Ξεκινά λοιπόν η φάση ότι κολλητό φίλο. Πληκτράς, Ελβετός, Μανούκοχ, πάει σε αυτό το σχολείο πρώτη φορά, εγώ δεν το είχα απόψη μου και μου στέλνει μήνυμα με το που γυρνάει και μου λέει πρέπει να βρεθούμε να σου πω για αυτή τη φάση. Εγώ ήμουν έτοιμος να πάω οπουδήποτε. Δεδομένο τώρα γκέβαινε ότι εγώ δεν είχα οικογένεια, δεν είχα παιδί, μπορεί να αναλύσω τα πράγματα, καταλαβαίνεις. Το έχω αφήσει ελεύθερο για τη μεγάλη αγάπη τη μουσική, ας πούμε, το χώρο. Σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα για κανένα και ο καθένας έχει τις εμπειρίες του. Αλλά δεν ήμουν άνετος και καλά. Και έφυγα και δεν ήταν καλά τα λεφτά. Καθόσαμε να βρέθηκε και μου λέει το και το, είναι πολύ δύσκολα, είναι πολύ επικίνδυνα να πεθάνεις από κάποιο βακτηρίδιο που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα, ξέρω εγώ. Και του λέω, έχουμε καρφί τώρα, έφυγα. Πότε είναι το επόμενο? Και πάω και ήρθε και ο Jason την πρώτη φορά, Linner. Ήταν και βραζιλιάνικη, και φάγα και βραζιλιάνικη μουσική πολύ. Τα υπόλοιπα παιδιά, ένα φοβερό ντράμερ και αυτά. Και πήγα εκεί, παιδιά, για να διδάξω. Πήγα σε ένα special economic zone που έχουμε και εδώ στην Ελλάδα, που είναι χώροι που περιοχές της χώρας, παιδί μου, που τις δίνει το κράτος για να με λιγότερη φορολογία και αυτά, για να γίνουν επενδύσεις. Και αυτό θα γινόταν ένα τεράστιο. Είναι μεταξύ Chennai, Madras, ξέρω εγώ πώς θες πες το, και Pondicherry. Είναι στο Tamil Nadu, είναι μια πολιτεία που είναι στο νότιο ανατολικό κομμάτι της πώς λέγεται, το subcontinent, πώς είναι η Ινδία, ας πούμε, της Χερσονήσου, mm-hmm. πιο κοντά στο Pondicherry, ας πούμε, 100 χιλιόμετρα νότια από το Chennai, για να καταλάβετε, και είμαι στο δάσος, που είναι πολύ σημαντικό, δεν είμαστε πόλη στην Ινδία, στη φύση, ξέρω εγώ, και έχει ανοίξει μόνο αυτή η ακαδημία και ένα School of Engineering, που είναι πολύ κοινό, ρε παιδί μου, στην Ινδία, ξέρεις, να γίνεις engineer. Και αυτό είναι. Και είναι όλα άδεια. Και είναι που θα κάνετε το Virginia Tech και το University of Michigan, ξέρω εγώ, θα χτίζανε. Ήταν άδειο.
Και εκεί, παιδιά, εντάξει, άλλαξε. Πήγα σε άλλο πλανήτη. Έτσι, έφυγα από τη Δύση για πρώτη φορά, σοβαρά όμως. Δεν ήμουν within the confines, ας πούμε, ότι πάω στη Σεούλ που έχω πάει 4 φορές στην Κορέα, ξέρω, να παίξω φεστιβάλ. Σε πήρα να τρώω δρόμο, πα σε ένα ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, είναι δυτικός κόσμος και αυτά. Πήγα και βρέθηκα στο χήμα εκεί. Και ήμουν λοιπόν σε μια ακαδημία, καινούριο staff, Ινδία, πολλά κοινά με εμάς, μπάχα, λόγια αυτά, ξέρω εγώ. Και έχω ελεύθερο κουρίκουλουμ, τους δείχνω. Και μέχρι Καζατζίδη τους έδειχνα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και ήταν από κάτω, και εκεί έμαθα, εξής. Που εγώ μεγάλωσα με Καζατζίδη λόγω του πατέρα μου. Ξέρω εγώ, τους έδειχνα, ξέρω εγώ, κάποιο κομμάτι για phrasing και αυτά. Και τους είδα πόσο πολύ είχαν και κοινή κουλτούρα και τα λοιπά. Το φανταστικό που έγινε εκεί είναι το εξής. Πέραν το. Έχω να σου πω άπειρα για αυτήν την Ινδία. Έμαθα πολλά. Ήμουν 2,5 μήνες τη φορά εκεί. Ναι. Δηλαδή ήμουν εργαζόμενος, 9-5. Στο συμβόλαιο του σχολείου λέγεται ότι πρέπει να πάμε να διαφημίσουμε το σχολείο. Πήγαμε, παίξαμε στο Ντέλι, σαν μπάντα, το φακ, οι καθηγητές. Στη Γκόα, στο Μόμπαϊ, στο Μπάγκαλορ, πήγα σε μέρη, πήγαμε με λεωφορεία, πήγαμε με αεροπλάνα, με ταξιά, με αυτό, ξέρω εγώ κτλ. Αυτό που έγινε, ότι εγώ ρε παιδί μου, υπάρχουν early YouTube videos που παίζουμε Now vs Now, που αυτό που το λένε, a mumbling, ας πούμε, ρυθμούς που ήθελα να το κάνω με το μπάσο, ξέρω και αυτά. Και πάω εκεί και υπάρχει ένας θεός δίδυμος, σαν και εμένα, καλή ώρα, που παίζει Gatam και είναι prodigy του Βίκου, το επώνυμο, θα το σκοτώσω τώρα, ας πούμε, Gatam, θεός, ας πούμε, ξέρω, ρυθμό, master ρυθμό. Και έρχεται κάθε τρίτη, ρε παιδί μου, από το Chennai και διδάσκει κλασικό ρυθμό, κόνακολ και αυτά, ξέρω. Και εγώ είμαι καθηγητής εκεί, πληρώνομαι. Και εντάξει, πληρώνομαι για να είμαι στη φύση, στον τροπικό, Φλεβάρι μήνα. Φλεβάρι με Μάρτι, ξέρω εγώ, ας πούμε, συνολικά. Φλεβάρι με Απρίλη, μέχρι Απρίλη, τύπου. Κάπως έτσι. Και έχω αυτόν τον τύπο ο οποίος μου λέει: εμείς τα άστρα ήταν να σταντούμε, να σου δείξω με αυτό να παίξω μουσική. Και είμαστε και τρώμε το χέρι αυτό, ρύζι και αυτό, και μου λέει τα καντίνια και ραγκαταργυραράκαν και την κεραγκαταργυραράκαν και αυτά. Και παίρνω μυρωδιά και λέω: περίμενε, υπάρχει εδώ σύστημα που για τα παιδάκια σου μιλάει για το table of time, ας πούμε, στο πρώτο μάθημα. Για παιδάκι, τι είπες τώρα. Wow. Δηλαδή, έμεινα. Φοβερή εμπειρία. Άλλο κόνσεπτ ότι θα πει τέχνη, κουλτούρα, το ζήσα full. Θα ήθελα πολύ να ξαναπάω, αλλά και πάλι σου λέω: δεν έχω δυνατότητα εγώ να πηγαίνω κάπου γιατί. Α, θα ήθελα να πάω στον Μπαλί. Δεν μπορώ. Μπορώ να με πάει η μουσική, με πήγε η μουσική μέσα στις Νέες Υόρκες και αυτό μου έτυχε από εκεί, ας πούμε. Και ήμουν και η δεύτερη φορά που πήγα, πάλι ήταν καταπληκτικά. Πάλι καταπληκτική εμπειρία. Δημιούργησα πολύ δυνατούς δεσμούς. Ακόμα μιλάω με αυτές που είχα και δεν έχει κλείσει για μένα αυτό το κεφάλαιο. Θα ήθελα να ξαναπάω πάρα πολύ. Ξέρω ότι είχε αλλάξει η Ινδία αρκετά από τότε. Κοσμοϊστορικές αλλαγές, ας πούμε. Αλλά δεν. Έμαθα αρκετά πράγματα. Ζώρικο μέρος πολύ. Πιθανότητες να σου συμβεί κάτι και αυτά, ξέρω εγώ. Αλλά απ' την άλλη. Δηλαδή υπάρχει ένα κούρδισμα με το χωροχρόνο και το σύμπαν, ας πούμε, απίστευτο. Δηλαδή αυτός μου έλεγε για ρυθμούς και για πλανήτες ταυτόχρονα. Δεν θέλω να μπω τώρα σε μπαμ μπαμ, ας πούμε. Τι νούμερο, 7, ναι, ο Κρόνος είναι καλό νούμερο αυτό. Και αμέσως σκέψου το λίγο αυτό, θα σου πω μόνο απλά και το νομίζω να το καταλάβει οποιοδήποτε αυτό. Έτσι, παιδί μου, ένα νούμερο και ένα άλλο νούμερο. Συναντιόνται, έτσι δεν είναι. Και είναι, δεν είναι το, δεν είναι δύο πλανήτες που κάνουν αυτό. Ναι, δεν είναι, ας πούμε, αυτό. Αμέσως εκεί πήγαινε η ανάλυση του. Το 4 με το 5, το 4 με το 7, το 3 με το 11, δεν ξέρω, οτιδήποτε θέλεις, ας πούμε. Το οποίο με κόνακολ, ξέρεις, αν έχεις απορία για το πώς ακούγεται, τα βάζεις κάτω όλα και λες, ξέρω εγώ, ποιο είναι το 11, ας πούμε, 11 εδώ, ξέρω, και λες... Τι θα λυθεί και θα δεις πόσα είναι κάπου και από αυτό. Το ίδιο ισχύει για τα 5, τα βρίσκεις τα πάντα. Και σου λέω ότι αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, δύο πλανήτες και αυτό είναι το ένα νούμερο και αυτό είναι το άλλο. Αμέσως εκεί σου λέω πήγε. Sorry. Όχι, δεν είναι sorry. Εγώ έχω μια απορία που είναι από προηγούμενη κουβέντα, αλλά μάλλον συνδέεται με αυτό που είπες τώρα. Εκεί που έλεγες ότι έπαιζες το εφτάρι και... Και ο άλλος είπε ότι είναι πολύ ωραίο, ναι. Ήθελα να σου πω, επειδή ρε παιδί μου, όταν σε βλέπω να παίζεις, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος
είναι full in the moment, full μέσα στο ρυθμό, full on. Πώς φτάνεις, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι σε βλέπω να παίζεις και βλέπω ότι δεν σκέφτεσαι κάτι, απλά παίζεις. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πώς φτάνω σε αυτό το σημείο, γιατί εγώ, ο Νίκος, πολλοίς κόσμος, όταν παίζουμε και έρχεται το δύσκολο σημείο, το σκέφτομαι, όπ, τώρα πρέπει να παίξω αυτό. Αγχώνομαι, θα κάνω λάθος. Πώς φτάνω σε αυτή την ελευθερία παιχτικά. Ωραία. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το απαντήσω εύκολα αυτό, αλλά αυτό μπορώ να σου πω σίγουρα είναι το εξής. Ξεκινάμε από τα βασικά. Εδώ, πού μεγάλωσες? Στην Κεφαλονιά. Ωραία. Πες ότι πήγες γενικό λύκειο, ξέρω εγώ, πήγες δημόσιο σχολείο. Ναι. Ήρθε κάποιος και σου είπε, ξέρω εγώ, κάτι, ας πούμε, για την οικογένειά σου, οτιδήποτε. Ποια είναι η αντίδρασή σου, ποια θα ήταν λογικά η αντίδρασή σου? Να του πεις να παραγαμηθεί, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν... Έτσι δεν είναι? Αυτό το τζαμπουκά δεν μπορεί να το βγάλει την ώρα που παίζει. Πόσο δύσκολο είναι, εγώ το καταλαβαίνω. Βρες το. Δηλαδή, σίγουρα χρειάζεται ψήσιμο στο πατάρι και σίγουρα χρειάζεται εμπειρία. Mm-hmm. Και ο καλός ο πιλότος είναι αυτός που έχει φάει τις περισσότερες ώρες, ξέρω εγώ, πολύ πιο σοβαρό από το να παίζει μπάσο ή κιθάρα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πιο πολύ έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή, κοίτα λίγο μέσα σου και βρες το. Είναι δύσκολη κουβέντα αυτή, δύσκολη ερώτηση αυτή που μου κάνεις, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ψυχολογικά θέματα. Για σένα μιλάω. Για μένα σου είπα, εγώ είχα stage fright σίγουρα μεγαλώνοντας και το ξεπέρναγα και σίγουρα έχω, το βλέπω τη διαφορά του, απελευθερώνομαι, ακόμα απελευθερώνομαι όσο περνάει ο καιρός. Okay. Ακόμα απελευθερώνομαι, ακόμα αισθάνομαι ακόμα καλύτερα. Αυτό που έχω ανακαλύψει ότι σίγουρα βοηθάει, ένα πράγμα που βοηθάει είναι εμπειρία πολύ από διάφορα στήλα, ας πούμε, ξέρω, δεν ξέρω τι, να μάθεις, όσο πιο πολλά γίνεται πάντα να είσαι ανοιχτός στο να μάθεις κάτι, μην κλίνεσαι, ας πούμε, θα έλεγα εγώ. Τσαγανώ με υπόβαθρο εγώ αυτό, ναι, καταλαβαίνω. Εγώ αυτό. Τσαγανώ το οποίο όμως έχει, κοίταξε, από πίσω δουλειά. Μελέτα αυτό που θα πρέπει να παίξεις, ξέρεις, δηλαδή, εγώ πήγαινα και έτσι χήμα και πουλά και τσαμπουκά, ήταν τεράστιο λάθος και εκεί έχω χάσει δουλειές. Mm. Εντάξει, καλό να έχεις τσαμπουκά. Αλλά ξέρετε τι κάνεις, ας πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή, μελέτα τον, όχι μελέτα τον. Καλά, εννοείται να πας και το βράδυ έτοιμος. Δες από πού είναι, τι κάνει, από πού έρχεται, πώς γίνονται, από πού είναι τα. Δηλαδή, θέλει δουλειά. Και στη σήμερα ημέρα είναι τόσο εύκολο να το κάνεις αυτό. Mm. Τόσο πιο γρήγορο. Mm. Hey Siri. Ναι. Είσαι ικανοποιημένος από τα λεφτά που έχεις βγάλει από τη μουσική? Δεν με απασχολεί. Απλώς τώρα με τσούζει, γιατί είμαι εδώ, ξέρεις, για δύσκολους οικογενειακά και αυτά, και η κρίση μας επηρεάζει και εμάς σαν οικογένεια και λύνει διάφορα θέματα. Και ναι, εντάξει, θα ήθελα να είμαι πιο. Αλλά εντάξει, οι επιλογές είναι αυτές. Αν είχα οικογένεια, αν είχα παιδιά, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά βλέπω, ξέρεις, άπειρο κόσμο. Αβυσάει, ξέρω που σου έλεγα πριν, που μου έλεγε πόση ώρα που είναι το κομμάτι σε 6. Έχει δύο παιδιά, έχει μεγαλώσει, πάντα τα είχε, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μεγάλα κορίτσια αυτή τη στιγμή. Ήταν ο ΚΑΠ εδώ. Έχει μεγαλώσει το βλέτο. Θυμάμαι πότε ο Νικόλας αυτό, μωρό, πώς έχει μεγαλώσει και αυτά, πώς έχει παίξει μπάλα, πώς αυτό. Ναι, εντάξει. Εγώ άφησα χώρο γι' αυτό πάντα. Άφησα χώρο γι' αυτό, άφησα χώρο για το. Παρότι ήμουν πάντα αγχωμένος και είχα τα δικά μου θέματα να λύσω και τα λύνω σιγά σιγά όσο μεγαλώνω και όλα αυτά. Αυτό που λένε το κλισέ, ρε παιδί μου, it is the journey and not the destination. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, ναι ρε, τι λες τώρα, έχω ζήσει εξωφρενικά πράγματα. Και θα ζήσω τώρα, φεύγω πάλι στις 28 για να ζήσω έπος. Παίζω Ronnie Scott με τον Αλφρέδο, άλλο αυτό. Με τον Αλφρέδο Ροδρίγες τρίο, που μου έχει στείλει ο άλλος, ξέρω εγώ, ένα voice memo, 1.5 hour long, με 60% καινούργια μουσική. Από το iPhone του πάνω στο πιάνο. Ξέρεις πώς λειτουργεί αυτό. Mm-hmm. Πάρτο τα λέμε τις 28. Μου το στείλε 3 εβδομάδες πριν. Ξέρεις πώς κάνεις memorize αυτό το πράγμα. Δεν ήξερα παλιότερα πάνω να το κάνω. Το έκανα λάθος. Για πες. Εννοώ το έκανα, αλλά εντάξει, ξέρεις πρέπει να κάνεις focus. Άλλο να λέει το κόφτα, πού είναι τα κομμάτια, δες από πού είναι, τι είναι. Άκουσε το όλο, δες πού είναι τα δύσκολα. Δούλεψε τα δύσκολα πρώτα. Πάμε τώρα. Κομμάτι, ας πούμε. Μπορεί να λέω πράγματα που είναι κατανοητά για όλους, αλλά λέω, ας πούμε. Πάμε τώρα. Δούλεψε το αυτό μέχρι τα μέρη αυτά μέχρι να τα πιάσεις, να τα κάνεις. Λάθος μεγάλο, να τα μάθεις. Λάθος μεγάλο. Παίζω μέχρι να πεθάνω. Όχι, σταμάτα, ανάσα. Όπως και ασκήσεις που κάνεις. Πάρ' τον break σου, ξαναγύρνα. Δύσκολο. Πάμε ξανά. Ωραία.
Έμαθες το μέρος. Πάμε τώρα. Πάμε όλο το κομμάτι. Ωραία. Πάμε όλο το κομμάτι για να ξέρεις τι θα σου συμβεί. Πρέπει να πάει το δάχτυλο και ο εγκέφαλος να ξέρει ότι αυτό έρχεται τώρα. Έχετε αυτό το break, έχετε αυτή τη γραμμή, έχετε αυτό. Ή τώρα είναι χαλαρό το staff. Χαλαρώνεις. Όχι, σκέφτεσαι το επόμενο. Θέλει δηλαδή παίξιμο. Τώρα αυτή είναι μια μισή ώρα παίζει από την αρχή μέχρι τη μέση και από τη μέση μέχρι το τέλος. Είναι τρελό να το παίξει όλο. Και κάποια στιγμή σύντομα και παίζω κάθε μέρα από τότε που μου το έδωσε, έτσι. Ας είναι μία ώρα. Μία ώρα μέχρι άλλες φορές και τρεις ώρες. Άμα έχω χρόνο, κάνω και μελέτη. Παίρνω τη μία φράση που είναι δύσκολη και την παίζω σε όλους τους δαχτυλισμούς, αφού είσαι κιθαρίστας. Που είναι καλό σταφ για μας. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Πρέπει να το ξέρεις. Πρέπει να μπορείς να το παίξεις και με το από εκεί, από εδώ και από εδώ και από εδώ και από εδώ και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Οπότε, it is a journey, αυτό ήθελα να πω, sorry. Όχι, μεγάλη δουλειά, μεγάλη δουλειά. Με το Grammy και την υποψηφιότητα και την. Το να το καταφέρεις αυτό. Το ένα Latin έφερε το άλλο Latin. Τι συνέβη εκεί, πώς. Γιατί, ναι, με μουσική για μουσικούς, όλα αυτά που έχουμε πει, το κοινό μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά είναι σχετικά περιορισμένο σε σχέση με το συνολικό. Με τη συνολική πισίνα παρατηρήσεων, τέλος πάντων, όπως λέμε και στη στατιστική. Εκεί ήταν μια. Πώς έκανα να νιώσεις αυτό. Καταρχάς, με ποιο project για αυτούς που δεν ξέρουν έχεις προταθεί και κερδίσει Grammy. Το προταθεί ήταν το 2009 με την μπάντα, την πιο παλιά μπάντα που παίζω, που λέγεται La Clave Secreta. Το full name είναι το όνομα του ενορχιστρωτή και συνθέτης μου. Λέγεται Gonzalo Grau από τη Βενεσουέλα. Gonzalo Grau ή La Clave Secreta η μπάντα ολόκληρη. Αλλά άμα βάλεις La Clave Secreta θα σου βγουν δύο δίσκοι και κάποια χήμα, συγκλάκια, ας πούμε. Το 2009. Μεγάλη επιτυχία αυτό, γιατί εμείς πήγαμε με ένα budget τίποτα. Και ήμασταν, δεν το πήραμε, γιατί ήμασταν στο ίδιο. Εντάξει, ας τα γραμμή, άλλη φάση. Αλλά σίγουρα βοήθησε πολύ. Με βοήθησε πολύ σε immigration, ίσως ξέρεις αυτά, σε μετάρρυνση. Δηλαδή, που ήθελα να πάρω. Once, όταν χρειαζόμουν, ξέρω εγώ, βίζες και αυτά. Και μετά. Το ένα Λάτινο που σου είπα, Φινιτάλο, Henry Cole, άλλο δραμεράκλα, α πούμε, ξέρω εγώ, Λατίνο. Παίζει με το Miguel Zenon, David Sanchez, ξέρω εγώ, Latin jazz φάση. Πάντα ήμασταν φίλοι και αυτό είχε παίξει με εμά με ένα versus να ένα διάστημα. Φοβερό δράμερ, Πορτορίκο, άλλη σχολή. Εγώ είπαμε ότι είμαι καριμπένιο, α πούμε, τη Καραϊβική και αυτά. Και μου λέει, έλα να γράψει, και εκεί έκανα λάθο την πρώτη φορά. Ένα γράψει είναι ένα παιδί. Δεν κοίταξα, δεν έψαξα, δεν έκανα λίγο homework. Λέγεται, με το Ρενέ μου είπε αυτό. Ο Ρενέ, πάμε το Ρενέ. Είδες, δεν ήμουν σχετικό, α πούμε. Spoken word artist στα ισπανικά, από ρεγκετόν σχολή, αλλά το καλό το staff, το παλιό, το original, α πούμε. Όχι, δάμε λαγκασολίνα και τέτοια. Καγε τρέσε η μπάντα για αυτού που ενδιαφέρονται. Από εκεί βγήκε ο Ρενέ. Το καλλιτεχνικό του όνομα είναι Residente. Δίσκο 2018. Πάω, γράφω. Δεν έχει. Γράφω ένα κομμάτι, όλο ο δίσκο. Χωρίς μπάσο, ένα κομμάτι. Και βγαίνει και πάει στα γκράμι και παίρνει γκράμι ο δίσκος. Και δεν το περίμενα. Αυτό σημαίνει. Εκεί λέγεται Grammy winning bassist. Έτσι. Δεν έχω πάρει εγώ γκράμι. Έπαιξα σε δίσκο που πήρε γκράμι αυτό. Πώς με έκανε αισθανθώ. Με βοήθησε με τα χαρτιά πολύ. Έμαθα το λάθος μου να είμαι καλύτερος με το μήνυμα τι μου ζητάνε να κάνω. Με αυτό το έμαθα. Γιατί εκεί πια πας στο άλλο άκρο. Αυτός είναι ποιητής κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, γράφει στίχους και σου λέει: εγώ θέλω μπουμ, 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 μπουμ και κάτι που να είναι σαν φουγάρο και να είναι ροζ. Και του λες: τώρα τι λες, ρε παιδί. Και λες: τώρα θα σου κάνω ένα που έχω μάθει ένα τέτοιο, ξέρω εγώ. Δεν θέλει αυτό. Θέλει κάτι αυτό, ας πούμε. Και το κουφό είναι ότι από τότε με έχει καλέσει άπειρες φορές να γράψω. Αυτός παίρνει πολύ υλικό και τα φτιάχνει και βγαίνει. Τώρα θα βγάλει ένα δίσκο και περιμένω. Έχω γράψει πολύ μπάσο. Μακάρι να έχει κρατήσει μπάσα, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό έμαθα από αυτό. Τώρα σου μιλάω για άτομο που είναι στη Λατινική Αμερική, που είναι μια γλώσσα που μιλιέται από το 1 τέταρτο του πλανήτη τουλάχιστον, κοντά στον Ατρίτο. Πηγαίνει, ξέρω εγώ, στο Μέξικο City και έχει από κάτω. Κάτω 60.000 κόσμο. Τεράστιο όνομα. Live δεν έχει παίξει μαζί του. Όχι. Και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να έχει να κάνει και αυτή η λάθος αντιμετώπιση που είχα στην πρώτη φορά που πήγα εκεί. Είναι δύσκολο να τα κάνεις όλα. Να συμφωνάζει όμως ακόμα να γράφεις. Ναι, ναι, με φωνάζει. Ναι.
Με φωνάζει και μάλιστα με έχει φωνάξει σε πράγματα τα οποία αν βγουν και κρατήσει τον μπάσο, μιλάμε τώρα για εξωφρενικά hit. Δεν θα δούμε. Θα δούμε. Όχι, είμαι περίεργος να δω πώς είναι να είναι. Εντάξει, αυτό ήταν επιτυχία, ας πούμε. Δεν έχω παίξει pop. Δηλαδή αυτό τώρα στο LA πας να το κάνεις αυτό. Και αυτό θα σε ρώταγα. Ένα πολύ mainstream pop gig με huge pop καλλιτέχνη θα σε ψήνε. Ξέρω φίλους μου που το κάνουν μόνο, ξέρεις, κολλητός με τον drummer. Τον Bolton, το παιδί που παίζει με τον Ricky Martin, ξέρω εγώ, είναι master μαζί στο Berkeley, ξέρω εγώ. Αυτός αποφάσισε ξεκάθαρα. Αυτός πριν τελειώσει, δεν το τελείωσε το Berkeley. Λέει, εγώ πάω να βγάλω λεφτά. Γεια σας. Βασίστας. Drummer. Τόνι Εσκάπα. Αλλά ξέρω, ρε παιδί μου, ότι ξέρω πως είναι από μέσα, γιατί είναι φίλος μου, ξέρω ακριβώς πως παίζει η φάση και πως λειτουργεί αυτό το gig. Μου έχει πει άπειρες ιστορίες, ας πούμε. Δεν θα ήμουν έτοιμος ψυχολογικά, αλλά ξέρεις τι, να είμαι μεγαλύτερος, ξέρω άλλον που του κάτσε ο Σαντάνα, Κρουστός. Με τον οποίο πάλι είχα κάνει λάθος κάποτε που με είχε ζητήσει να χωραφήσω, ήμουν κλεισμένο. I double booked myself. Συμβαίνουν αυτά και διάλεξα το άλλο και νομίζω ότι αυτός κάπου εκεί είπε, OK, δεν θες, bye, τα λέμε. Λάθος δικό σου. Ο Κρουστός ή ο Σαντάνα. Ο Κρουστός, όχι ο Σαντάνα. Όχι ο Σαντάνα. Αλλά τον είδα μετά, μπουμ, Σαντάνα. Μπορεί να είμαι λάθος αυτό, δεν ξέρω, αλλά έτσι μου φάνηκε. Αλλά αυτά τα λέω, καλά, ίσως λέω πάρα πολλά, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω πόσο κοντά, θυμάσαι που λέγαμε πόσο κοντά είναι όλα αυτά, αυτό το να είσαι εκεί. Αυτή είναι η διαφορά. Αντίστοιχα, πια δημιουργείται και εδώ μια σκηνή, βέβαια, νομίζω. Αλλά... Δημιουργείται σκηνή ξεκάθαρα. Για μένα μου αρέσει δηλαδή αυτό που γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Όχι, υπάρχει πάρα πολύ δραστηριότητα και για τα δεδομένα της χώρας. Δηλαδή, τι να πρωτοποιήσω. Και στην κιθαριστική σκηνή και με τα παιδιά, με τον Χαρόπουλο, τον Γιτικίδη, τον Δελή Νικόλα, όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά. Τώρα βγήκε ο δίσκος του Ζαντιώτη επίσης, να το πω εγώ αυτό. Ο οποίος αξίζει πραγματικά να τον ακούσουν όλοι, το δίσκο του Χρήστου Ζαντιώτη. Και επίσης τώρα βγαίνει και το Royal Time Machine του Γιάννη Παπαδόπουλου με τον Ευδαίμον και τον έχει τον Ευδαίμον. Εννοείται. Κυτρασποτικός και ο Ευδαίμον. Και με τον Κόλλια την Πανά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ο Μιχάλης είναι, εντάξει, έπος. Τώρα πρόσφατα, γιατί το ήθελε, πήρε τηλέφωνο και μου λέει κάτι για Latin, ξέρω εγώ. Και μου λέει, με ρωτά αυτό, ξέρω εγώ, τι νομίζεις αυτό. Και μιλάγαμε. 2,5 ώρες σε φάση του λέω, πρέπει να σταματήσουμε τώρα να μιλάμε. Τώρα είμαστε στη Νέα Υόρκη ακόμα. Νομίζω ότι είναι υπεραρκετά αυτά που έχουμε να πούμε και νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να μιλάγαμε και 6 ώρες συνεχόμενα. Και του είπα, πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε. Ο Μιχάλης είναι... στη συγκεκριμένη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Ο Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταυτόχρονα ψυχάρα και ψυχούλα. Και σκληρός εργάτης. Σκληρός εργάτης. Και ξέρεις τι, είναι και ένας τρόπος αυτός για αυτούς που το αντέχουν και θέλουν πραγματικά να κάνουν και να το πάνε έτσι, ξέρω εγώ, και να... Πάντα πρέπει να μελετάς, εννοείται, μην σταματάς ποτέ. Αλλά το να μπεις σκληρά, πληρώνει, παιδιά. Ναι. Δεν έχει λάθος ποτέ αυτό. Δεν έχει λάθος. Μπορεί να έχεις άλλα θέματα, ξέρεις, κλικς, αυτά φτιάχνονται ίσως λίγο πιο εύκολα. Η δουλειά δεν είναι, θέλει το χρόνο της, θέλει την συνέπειά της, θέλει το καθημερινό της και αυτά. Και πάνω σε αυτό που σχετικά με την δραστηριότητα που υπάρχει εδώ. Αν έχω εγώ μία παρατήρηση να κάνω, βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα, είναι το πόσο όλα αυτά που σου ανέφερα τώρα, πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικό επίπεδο, αλήθεια, είναι όλα πολύ δυτικά πράγματα. Είναι όλα, δεν είναι κακό αυτό, απλώς ξέρεις, αυτό το κράμα, αυτό το μπλέξιμο, βαλκανικό στοιχείο, ανατολίτικο στοιχείο, τουρκικό, ελληνικό, ινδικό, όλο αυτό το πράγμα είναι λίγο νης που λέμε, ξέρεις. Δεν το κάνει πολλοί κόσμος και δεν ξέρω... Εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει πολύ εδώ αυτό. Συμβαίνει πολύ. Εννοώ ότι υπάρχει μια πάντα συνέβαινε με τον ένα τον άλλο τρόπο, αλλά τώρα πια είναι... βγαίνει η χάκι εδώ, ελληνικό. Μ' αρέσει αυτό. Εντάξει. Εγώ στην Νέα Υόρκη πάντα... Ζήλευα τις άλλες σχολές άλλων εθνών εδώ πέρα γύρω μας, ας πούμε, και λέγα γιατί και εμείς δεν έχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και τώρα βλέπω νέο αίμα, που τώρα δεν είναι και πια νέο αίμα, είναι και αρχίζουν να παλιώνουν κιόλας. Την Εφέλη, την Ειρήνη, σαν φωνές, ξέρω εγώ, τη Μάγδα, τη Γιάννικου, η τρεμέρη μπάλα. Ποια Ειρήνη λες? Να ρεμπαζεί. Όχι, όχι. Την ξέρω και την ακολουθώ. Ακολουθώ γενικώς πολύ
Την Εφέλη τη Φασούλη. Ναι, ναι, ναι. Ειρήνη Τρονεσάκη. Είναι Εφέλη. Από φωνές τώρα σου λέω. Που μου κάνει εντύπωση που κάνουν, προσπαθούν να βρουν έναν ήχο δικό του να δημιουργήσουν. Επιμένω, η Μάγδα Γιαννίκου έχει τρέξει να την ψάξετε. Έχει κάνει φοβερές δουλειές με φοβερούς μουσικούς. Mm-hmm. Και δεν το ξέρει ο κόσμος εδώ, ας πούμε. Ψάχνω να σκέφτομαι νέα ονόματα. Α, από μουσικούς. Ο Ιάσονας ο Ουάστορας. Είχε γυρίσει ο Γιώργος Κωνσταντίνου, τον μπασίστας. Έχουμε παίξει με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, με τον Ρέτσο στον Ιάρχο. Αυτό το παιδί έχει σφαιρική. Παίζει και με τους Χαΐνιδες τώρα. Παίζει με τους Χαΐνιδες, με τους Πετραλώνικους, που τον είδα και live. Παίζει με το. Ξέρω τι ξέρει, γιατί ξέρω όταν είχε πάει στο Μπέρκλι, τον ακολούθησα γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ταλεντάρες έχει. Πολλά παιδιά σου λέω τώρα. Δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, αλλά. You know who you are, like, το έχω πει, τους έχω κυνηγήσει. Πάντα ήμουν σε αυτό. Με ενδιέφερε όταν έρχονταν νέο αίμα και αυτά στην πόλη, ρε παιδί μου, στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Πάμε κι εμείς να λέμε ότι. Α, μαλάκα, οι Έλληνες, ξέρω. Ο Πέτρος, ξέρεις, έκανε. Ήρθε από πιο παλιά, τώρα έχει κάνει τη φάση του, ας πούμε. Κλαμπάνης. Βέβαια, ο Κλαμπάνης. Πολύ καλή δουλειά. Και ο Παλταζάνης ήρθε, έκανε το δικό του κόλπο εκεί. Εγώ ήθελα να μιλήσω περισσότερο όμως για νεότερα παιδιά, ναι, παιδί. Ναι. Ξεκάθαρα υπάρχει πολύ δραστηριότητα. Έχει πολύ πράγμα. Δεν γίνεται να μην πούμε δύο πράγματα. Κοίτα, όσο μας αφήσει τόσο να μιλάμε. Δηλαδή, ναι, ναι. Είμαστε τώρα. Πραγματικά, μακάρι να το δει ο περισσότερος κόσμος ολόκληρο αυτό που έχουμε πει. Την κουβέντα, δηλαδή, να σ' ακούσει. Είναι πολύ ωραία. Και ναι. Πραγματικά, όσο μας αφήσει να μιλάμε, θέλω λίγο να πούμε δύο πραγματάκια για Αγγεία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί το έμαθα κι εγώ αυτό. Θέλω να σας το πω κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ο κύριος Nordstrand. Στους μαγνήτες. Εμπιστεύομαι, εταιρεία που από Καλιφόρνια που ξεκίνησε μαγνήτες, κάνουν διάφορα. Έχω και ένα preamp που είναι και DI, mm-hmm. το οποίο γράψαμε στην αρχή, ας πούμε. Ενδιαφέρον, λέγεται Starlifter. Λαμπέλα χορδές. Flats, αυτό είναι passive το όργανο. Mm-hmm. Καινούργιες flats της Λαμπέλα, ας πούμε, που σκεφτείτε το αυτό, ότι οι κανονικές της, οι κλασικές, είναι ό,τι Motown έχεις ακούσει στη ζωή σου, είναι αυτές οι χορδές, ας πούμε, έτσι, τις οποίες τις βάζεις πάνω σε ένα μπάσο και τις βάζεις μετά από 10 χρόνια ή δεν τις βάζεις και ποτέ, ας πούμε. Mm-hmm. Εδώ αναγκαστικά, γιατί είναι ακέφαλο, κάποια στιγμή παθαίνουν αρκετή ζημιά για να τις βγάλεις. Λοιπόν, είναι κάτι καινούργιες flats που έχουν βγάλει στη Λαμπέλα. Λέγονται Ολίντο, νομίζω, γιατί είναι και μια μάρκα που σπονσοράρει η Λαμπέλα. Τσεκάρε τέτοιες. Έχουν βγάλει ακόμα πολύ λίγα κομμάτια. 1500, μου είπανε οι άνθρωποι. LK Straps. Από Καλιφόρνια τώρα ήταν στη Νέα Υόρκη. Μου φτιάξε προσπάθεια.
Ωραίο, Πάνα. Το Πάνα είναι το όνομα που μου έχουν δώσει στην Αμερική χωρίς να το ζητήσω. πάμε τώρα, πετάλια. Wow. Πρώτα απ' όλα είμαι φαν. Το όργανο είναι ελληνικό. Παίζω ελληνικά custom όργανα όλη μου τη ζωή. Δηλαδή πατριώτης μπασίστας, ας πούμε. Οκ. Okay. Πάντα ήμουνα. Το συγκεκριμένο από ποιον είναι? Είναι από το Φώτη Αναγνώστου, ο οποίος ήταν εκεί που είναι ο Φώτης. Δεν τα τελειοποιήθηκε ποτέ. Δουλεύαμε μαζί με όργανα, ξέρω και αυτά. Το γνώρισα στην Ολλανδία όταν εποχή που πήγαινα με ένα versus να πάρα πολύ. Από εκεί ξεκινάγανε οι περιοδίες μας. Είχαμε booking agent εκεί και τα λοιπά. Μη στα πολύ λόγο. GV Basis από ελληνικά σας λέω, George Βασιλείου. Σίγουρα ξεχνάω άλλους, πάντα υποστηρίζω. Δεν μπορώ από όλους να έχω όργανα. Στο Τορόντο, πολύ καλός. Τώρα περιμένω να μπάσω από ένα παιδί από το Ισραήλ που όταν είχα, έκανα περιοδία τον Αύγουστο πριν αρχίσει όλο αυτό το σκοτάδι, ας πούμε. Και θέλησε να μου φτιάξει να μπάσω. Και έχω και ένα πάσο περιμένω που είμαι στο παρεδό σε ένα Τούρκο φίλο από τη Σμύρνη που είναι. Και αυτός πολύ καλός, αυτός είναι πολύ active αυτή τη στιγμή. Φτιάχνει τον Άντριο Γκουσέ, τώρα είδα του στη Μοχίνη Ντέι, ας πούμε, ξέρω κτλ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε πετάλια. Αυτά έχω μάθει στην πορεία. Πολλά. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που με ξέρουν. Όμως πει πριν από 8 χρόνια, 9 χρόνια, 10, τώρα εντάξει, έχουν περάσει και τα χρόνια κιόλας. Ο Παναγιώτης με πετάλια, τι λες τώρα, δεν γίνεται αυτό. Το πρώτο σου έδωσε ο Τζότζο Μέιρ, πει. Ναι. Πάρτο και σπάστο. Και ο Τζέισον πολύ με βοήθησε. Θυμάμαι τον Μάρκ να μου λέει: δεν ξέρω αν θέλω να βλέπω εσένα να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν με ενδιαφέρει αυτό. Είχε εικόνα αυτό για το πώς έπαιρνε ο ήχος. Είχε εικόνα για όλα ο Μάρκ. Να ρωτήσω κάτι για τον μπάσο. Βεβαίως. Ισχύει ότι παίζεις με τέτοια μπάσα για να χωράνε στο αεροπλάνο? Ναι, ξεκάθαρα. Γιατί το έχω ακούσει κάποιο. Χωρίς headstock. Ναι, γιατί κοιτάξτε, τώρα το έχω φτιάξει το κόλπο. Είναι μια, άλλο κάτι που μαθαίνεις, ας πούμε. Τώρα το έχω φτιάξει γιατί πετάω με Star Alliance μόνο. Έχω κάνει μίλια με έναν από τους Star Alliance. Είμαι διπλό χρυσό, τέτραπλο χρυσό. Και δεν με κουράζει κανείς, δηλαδή ξέρεις. Αλλά. Μπαίνω, βγαίνω. Όλα είναι μελετημένα. Θήκη από Έλληνα εδώ επίσης, Γιάννη Ερεμέτη. Μορφή. Okay. Μορφή. Σοβαρό staff. Είναι μελετημένη για να χωράει. Να φαίνεται ότι είναι κιθάρα και μικρή κιθάρα. Ενώ είναι 34 για τους μπασίστες. Κανονικό μπάσο είναι. Όλο μαζεμένο. Να μπορεί να κατέβει, να χαλαρώνει εύκολα, να πηγαίνει εδώ, να καλύψεις. Είμαι μελετημένος με τις θήκες. Πρέπει να βγάλω signature θήκη σίγουρα. Εγώ. Λοιπόν. Θα την αγοράσω, αν βγάλεις. Σε Ερεμέτης Γιάννης, σε ένα εργαστήριο στα Πετράλωνα, δίπλα από τα τζαμ είναι, κοντά στα τζαμ. Okay. Λοιπόν, must για μένα. Εντάξει, είναι busy πολύ. Οι παραδοσιακοί το ξέρουν. Φτιάχνει θήκες για οτιδήποτε. Πατεντάκια Έλληνας, καταπληκτικό ταλέντο κτλ. Κρίμα, έπρεπε να το ξέρουν περισσότεροι. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πετάλια. Εννοείται ελληνικές εταιρείες και εννοείται ότι. Και τι είπα, απίστευτο ότι έχουμε εταιριάρες στα πετάλια. Έχουμε. Απίστευτο. Έχουμε κουράσει τον κόσμο να το λέμε κάθε φορά. Τα ίδια και τα ίδια. Τώρα είδα και τι πήρα και. Γιατί ο Καπηλίδης θέλει που κάνουμε αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Να είναι καλά ο Καπηλίδης. Να είναι καλά. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Ο Καπ μου λέει, λοιπόν, άκου, θα σε δει, στείλει ένα αυτό. Ένα Νίκο Αρβανίτη, κοιτάτε το. Πάρε ένα αυτό να δει που έκανα εγώ κτλ. Ξέρει πώ μιλάει ο Καπ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Jam. Obviously, τους ακολουθώ από τα παλιά, τα νάμα, τα αυτό. Πάντα ήμουν σε φάση, ελληνική εταιρεία, ελληνική εταιρεία, ξέρω εγώ. Γαμώ. Εντάξει, έχω δοκιμάσει άπειρα τους. Είναι κάποια πράγματα που τα οποία χρησιμοποιώ, τα οποία είναι δεδομένο. Το Ripley Fall τώρα, πώς έχει έρθει. Το Harmonious Monk, που έχω έρθει να πάρω και το καινούριο version. Σε πολλές ηχογραφίες το έχω, δηλαδή, δημιουργήσει ένα signature ήχο που έχει να κάνει αυτό που ήταν το Harmonious Monk πριν γίνει Harmonious Monk, ας πούμε. Ξέρεις, με τα oscillators και όλα αυτά. Ναι, ναι. Crazy Tubes, Daifotis, υποστηρίζω θερμά. Είχα μια ατυχία, μια πεταλιέρα πέρσι και έχασα, είχα το Splash, πώς λέγεται το... Το reverb του Splash. Ναι. Καταπληκτικό σε ένα πετάλι. Wow, δηλαδή. Μπράβο. Καταπληκτικό. Αυτή τη στιγμή έχω το sidekick το παλιό που μου είχε δώσει να είναι καλά ο άνθρωπος, ας πούμε, το οποίο με έβγαλε και μέσα στην πανδημία σαν DI και αυτά και να χωραφώ και να ακούω και τα λοιπά. Έχω εγώ το Junior, το οποίο είναι
Πεταλάρα κι αυτό. Θέλω να το κρίνω. Λοιπόν, έχω ακούσει, ξέρω για την, για την Dreadbox και δεν έχω καταφέρει να... Πολύ ωραία δουλειά. Επίσης. Τι λες τώρα, ο Jason Lindner που είναι ο συνθάς πια. Είναι πια sound designer ο Jason, το ζητάνε παντού, κάνει και το δίσκο με τον Black Star, ξέρω εγώ, και αυτά είναι ξέφυγε, ας πούμε. Και μου λέγει, θέλω πολύ να τα τσεκάρω τα Dreadbox. Που μαζεύει υλικό, αυτό το παιδί δεν θα βγάλει ποτέ λεφτά, γιατί φτιάχνει ένα διαστημόπλιο, ας πούμε, mm-hmm. έτσι, δηλαδή είναι, ξεκίνησε με ένα γούρλι και κάτι πετάλια και τώρα είναι σε φάση, δεν τον βλέπω, ξεχωραφώ, μου λέει, πού είσαι φίλε, ξέρω εγώ τι γίνεται, τα Dave Smith όλα, τα Prophet έτσι, το Prophet Uvetsi, μπλίκια διαρκώς καινούργια, μου λέει, αυτό είναι από αυτή την εταιρεία, ψάχτω, ας πούμε, και είναι, αυτός κάνει μουσική, εγώ είμαι σε φάση, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα. Από ελληνικές εταιρείες, αυτά ξέρω. Μου είπες και για άλλες εταιρείες που δεν γνωρίζω. Κοίταξε, το μόνο που θα σου πω είναι ότι πρέπει να τους δεις αυτούς τους ανθρώπους μαζί στις εκθέσεις. Ξέρεις πόσο η σύμπραξη και η αλληλοβοήθεια και η παρέα. Εγώ είμαι κατά υπερήφανος. Δηλαδή, δεν ξέρεις, μου βγαίνει γιατί είσαι ένα πατριωτικό τέτοιο. Ότι είναι ελληνικές εταιρείες που κάνουν αυτό. Αν και έχουμε πάει σε πολλές εκθέσεις όλοι μαζί και έχουμε βρεθεί όλοι μαζί. Ναι, ναι, ναι. Τελευταία φορά που ήμασταν όλοι ήταν δηλαδή στον ίδιο χώρο. Jam, Τσάκαλης, Crazy Tube Circuits, VS Audio και Dreadbox σε ένα χώρο στη Γερμανία, στο Mannheim, σε μια έκθεση που ανέβαινε πολύ στην Guitar Summit, σε ένα χώρο, όχι πάρα πολύ μεγάλο σχέση με τον Nam, ξέρω εγώ. Ήταν πέντε ελληνικέ εταιρείε που πετάνε. Ναι. Και λέει, παιδιά, τι κάνετε εκεί. Ξέρεις, είναι. Άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα που χρησιμοποιώ, που έχω πια αρχίσει να μπαίνω. Λοιπόν, από Octavers, το έχω δουλέψει πολύ γιατί πάλι. Ο Τζότσο με, για τους μπασίστες, θυμάμαι, μου είχε πει, λοιπόν, να τα εξηγήσω, μου κάνει πολύ απλά για τον μπάσο. Θέλεις, ψάξου με Octavers, ποιο είναι, ποιο, πώς κάνει tracking, sub, με έτσι, με αυτό, μύτη, χωρίς μύτη και αυτά. Μετά μου λέει, θέλεις ένα τύπου distortion, fuzz, overdrive. Και μετά μου λέει, θέλεις μια σάλτσα από πάνω, chorus, flanger, phaser, αυτά. Λοιπόν, και έχω πέρασει από διάφορα Octaver για μένα. 3-Leaf Audio, το Octaver του Tim, του Lefebvre, γιατί το έχω και το κονέ, γιατί πέσανε στο το Dave Bowie μαζί το τελευταίο δίσκο. Και ήταν και μπάντα, δηλαδή ο Jason, ο Mark και ο Tim, τρίο ας πούμε, ξέρω εγώ, πολύ information γενικώς. Όχι ότι τα κρύβει, τα βρίσκεις και online, ας πούμε, για gear και όλα αυτά. Για μένα, ίσως το καλύτερο Octaver στην αγορά. 3-Leaf Audio, Octaver. Τις Marys χρησιμοποιώ πράγματα, γιατί έχω μπει και σιγά σιγά στα... Καλιφορνέζικη τρέδια είναι αυτή. Ναι. Το Auto Beat είναι, δεν ξέρω τώρα τι θα προκύψει από αυτά τα τζαμαρίσματα που κάναμε στην αρχή. Το Auto Beat είναι φοβερό. Πετάλι και το Enzo. Έχω και το Mercury, το 7, το, που είναι το βάθος τους. Γενικώς τώρα το πρόβλημα για μας ότι θέλει expression pedals άμα θες να κάνεις περισσότερα πράγματα, αλλά είναι φοβερή, έχει και πολύ καλό tracking και αυτό. Τι άλλο έχω, τι έχουν περάσει από τα χέρια μου, earthquake devices έχουν περάσει, το Beat Commander, πολλά Octavers από την MXR, από τη... έχω ένα OC2, εννοείται must αυτό για τους βασίστες, OC2, όσοι ξέρουν ας πούμε, OC2 με κόρους, must, είναι... Δηλαδή θες δύο Octaver, θες ένα OC2 με κόρους. Σας το λέω αυτό για τα gig, είναι πολύ, άμα θες να κάνεις ηλεκτρονικό stuff. OC2 με κόρους θες, με επιλογή on and off το κόρους και το OC2 dialed, μόνο το πρώτο υπόγειο, το δεύτερο υπόγειο σβηστό, 0, την κυρίως φωνή 0 και το πρώτο υπόγειο on, είναι κλασικός ήχος και ένα κανονικό Octaver. Ξέρεις, Octaver με τα δύο, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτές οι αλλαγές οι δύο είναι... Και με, δηλαδή και με κόρους και άμα έχεις ένα overdrive, έχει σαν μπασίστας, έχει πολύ πράγμα. Τι άλλο gear, κοίταξε, χρησιμοποιώ, αυτό τώρα είναι nano, εντάξει δεν θα μιλήσουμε για pedal boards, μόνο αυτά. Γενικά από ενισχυτές. Είμαι με την Angular, πολλά χρόνια. Εντάξει, το έχω συνηθίσει, είναι πολύ signature ήχος. Τα ελαφριά τους για την πόλη βοηθάνε πάρα πολύ. Εννοείται ότι έτσι όσο πιο βαρύ και αυτό είναι καλύτερο, το, ξέρεις, πιο
μεγαλύτερη απόδοση και ευκρίνεια θα έχει ένα μηχάνημα, το καταλαβαίνω, ας πούμε, αλλά εντάξει. Είναι, όλες τις εταιρείες βγάζουν ελαφριά. Είπαμε μέσα και τα λοιπά, γόνατα. Ναι. Και το έχω φάει με blizzards, χωρίς blizzards, με βροχές, με αέριδες και με χιόνια και με κρύα, ελαφριά ταξιαργία να πούμε. Ανισχυτές αυτό. Άλλο. Από γκέρ δεν ξέρω, θες να πεις κάτι άλλο. Γιαούρτι στάμου. Σίγουρα. Μελάκι τα ηγέτου. Παναγιώτη, τι επιφυλάσσει το μέλλον, το άμεσο, γιατί είσαι και περιπετειώδης τύπος γενικά. Ακόμα πολύ ανοιχτό στις μουσικές εμπειρίες που σε περιμένουν εκεί έξω και ακόμα δεν ξέρεις καν ποιες μπορεί να είναι. Αλλά έτσι τι έχεις προγραμματισμένο για το πιο κοντά, εκτός από την περιοδία που έρχεται. Να περάσω. Το άμεσο μέλλον έχω περιοδία με τον Αλφρέντο Ροδρίγκε σε Ευρώπη και Κάφκα, ξέρω εγώ, αυτά. Μετά έχω Αμπουντάμπι με τα παιδιά με του Gypsy All Stars, ξέρω εγώ, αυτά. Μετά έχω στη Νέα Υόρκη Άρα Ντιγκτσιάν, Τζουλφιούλη Βανελή. Έχω μια Κωνσταρίκα με την Αριάκνε. Έχω γκίγκ, α πούμε. Γενικό. Το μέλλον, ας πούμε, αυτό που θα ήθελα να γίνει είναι και θα γίνει, είναι να περάσω από το creative member, α πούμε, δημιουργικό μέρο ενό. Ήχου που δημιουργείται με το χρόνο και γίνεται σε το καλό κρασί, ας πούμε, ξέρω εγώ, που είναι οι μπάντες που έχω παίξει, είναι να κάνω κάτι δικό μου πια. Αυτό. Αυτό είναι κρίμα και άδικο και το ξέρω, αλλά έχει να κάνει με δικό μου κόλλημα, είδες, δεν είναι όλα τέλεια. Αυτή είναι η δική μου. Ότι φοβόμουν πάντα ότι δεν θα είναι καλό και αυτό, και έχω χάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Απ' την άλλη, εντάξει, είμαι δημιουργικό μέρος αυτών που κάνω, ξέρεις, αυτές δικές μου βασογραμμές ως επιτοπλίστων, δικές μου είναι αποφάσεις για τι θα γίνει και για το πώς αυτό. Εντάξει, αυτό το ζήσα, το ζω. Αλλά θέλω πια να κάνω. Και το κακό είναι ότι είναι άπειρες οι επιλογές και οι κατευθύνσεις που μπορεί να πάει αυτό το πράγμα, και γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει για να δοκιμάσω πράγματα, ας πούμε, μόνο για αυτό το λόγο. Δεν έχεις μαζέψει ήδη υλικό το οποίο να μπορείς να βάλεις κάτω, να το βάλεις σε μια σειρά, ή θέλεις να κάτσεις και να έχεις ένα λευκό καμβά και να αρχίσεις να γράφεις, χρωματίζεις? Δεν είναι. Όχι. Θα είναι. Έχω μια ιδέα γενική, αλλά. Ξέρεις, μεταξύ Κούβας και Βαλκανίων βρήκα κάποιο. Ένα connection, ας πούμε. Η βαλκανική ρυθμή είναι κλάβε. Όπως είναι η μουσική της Κούβας, βασίζεται στο κλάβε. Και έχω βρει έναν τρόπο να παίζω πέσω γραμμές πάνω από αυτό, και έχω ακούσει και ηλεκτρονική μουσική που είναι κάπως. Οπότε ξέρεις, ηλεκτρονικό βαλκανοκουβανέζικο. Και βλέπουμε για το πόσο ανατολή θα έχει απάνω ή τι θα γίνει. Φοβάμαι τις αρμονίες γιατί δεν είμαι και πολύ καλός. Καλός είμαι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις. Όχι. Δεν με καταλαβαίνει. Μπορεί να τα καταφέρει. Γιάννη Παπαδόπουλο, να μιλάμε τώρα για. Ναι, ο Ραφαήλ που γνώρισα τώρα μελετέα. Φοβερά. Για ελληνικά πε, σου λέω για ντόπιο. Εντάξει, ξέρω, φοβερή η συναρμόνια. Εντάξει, μπορώ να ακολουθήσω, ρε παιδί μου, αλλά πιο πολύ με το ρυθμό και το displacement και άλλο από αλλού θα μου έρθει. Μέσα. Σκεφτόμενο την προσωπική σου δουλειά που. Τη φαντάζεσαι και πραγματικά ανυπομονώ τόσο πολύ να την ακούσω. Θα γίνει, και ας μην έχει ακόμα καν γεννηθεί. Μόνο μπορώ να φανταστώ ποιοι θα σε πλαισιώσουν. Αυτά είναι τα καλά του να μένεις εκεί, αυτό. Μόνο μπορώ να φανταστώ. Και το γνωριμιών και όλο αυτό. Να δούμε. Μακάρι να πάρω ένα καλά. Εγώ δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Να είστε καλά που με είχατε και χαίρομαι πολύ και που έτσι κάνω κι εγώ ένα introduction, ας πούμε, το. Μα ξέρεις τι, όσο χρόνο και να είχαμε, θα καθόμαστε εδώ να μιλάμε. Oh yeah. Και ανυπομονώ να σε δω live. Εγώ κοίταξε να δεις, εκτιμώ όλα αυτά που κάνεις. Έχω μία προς το παρόν μικρή αδυναμία σε New York Gypsy Hostess. Συγγνώμη που είμαι. Εσύ και πολλοί Έλληνες. Είμαι υποκειμενικός. Εσύ και πολλοί Έλληνες και πολλοί Τούρκοι και πολλοί Βαλκάνοι. Δεν ξέρω, μάλλον είναι θέμα. Βέβαια, γιατί σου μιλάει εδώ. Και ένα over στον Άγουστρα πάρα πολύ. Άλλη φάση. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο Grammy Award Winning Record, στον οποίο έχεις γράψει. Ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Άλλη φάση, ναι. Ναι. Τελείως άλλη φάση. Εντάξει, εκεί έκανα. Και εκεί έχω κάνει αυτό που θέλω. Τώρα που το έχω γράψει, λέω, έμαθα να δηλητουργώ αλλιώς στο στούντιο. Είναι άλλο ταλέντο. Ο καθένας έκασε στο είδος του, my friend. Ναι. Να σε δούμε και εδώ μια βόλτα. Κοίταξε, παίζω στις 22 του μήνα. 26 είναι το masterclass, συγγνώμη. 22 του μήνα παίζω στο Άλικο. Okay. Με ένα project το οποίο είναι τελείως Ανατολή Δύση. Α. Πολύ μουσική. Πολύ παραδοσιακή, γιατί εγώ έχω σχέση πολύ και από εκεί. Ναι.
μουσικάρες από εδώ, γενιά μουσικών παραδοσιακών που εκείνα δεν στη γίνεται εδώ. Αυτό το ακολουθώ πολύ, το παρακολουθώ στην Ελλάδα. Έχουμε Γιάννη Πούλιο βιολί, Τάσο Πούλιο κανονάκι, φοβερό αδέρφια, φοβερή μουσική και ιδιοξόφρενικά καλή. Μάρθα Μαυροειδή, Λάφτα, άμα δεν την ξέρετε, τσεκάρετε την. Ταξιάρχης Γιωργούλης, ούτη, φοβερός μουσικός. Βάγγελης Καρύπης, αν ξέρετε, φοβερός κρουστός. Και αυτό είναι και το connection κάπως. Εγώ είμαι στη μέση των Γκρίζα Ζώνη και αποδέχουμε Ιάσονα Ουάστορ, καταπληκτικός drummer. Είναι ήδη καταπληκτικός και up and coming, τον ξέρω από πιτσιρικά. Τον έχω παρατηρήσει πως έχει μεγάλο. Φοβερός. Και Γιάννη Παπαδόπουλος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Την προηγούμενη φορά ήταν ο Ραφαήλ, που τον γνώρισα κιόλας και παίξαμε και πρώτη φορά και είμαστε από το ίδιο χωριό, παρακαλώ, στη Μάνη. Γιάννη Παπαδόπουλο, πιανίστα. Ναι, βεβαίως. Όχι, κιθαρίστα. Καταπληκτικός αυτό θα γίνει. Ασούλη. Θα γίνει. Αυτή... Εγώ δεν περιμένω πώς και πώς. Σούπερ. Εντάξει, σούπερ. Αυτά. Σε εκτιμώ αφάνταστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε και εσάς. Και εσένα, Μάκη. Να είστε καλά. Την επόμενη φορά θα σε έχουμε εδώ μπροστά. Thank you, Μάκες.